Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Γιάννη. Γεια μου. Γενικά γράφουμε Γιάννη, να ξέρεις. Ξέρει. Τώρα λοιπόν, και για τις επόμενες 8 ώρες. Γεια σας, χρόνια πολλά. Oh. Σήμερα έχουμε εορταστικό επεισόδιο. Βεβαίως. Christmas special. Λερώθηκα ήδη, να ξέρεις. Ναι. Προβλέπετε. Σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Το είχαμε τάξει από πέρυσι στο σημερινό επεισόδιο. Δυστυχώς δεν είναι ο Σωτήρης μαζί μας. Ναι. Και πρόπερσι το είχαμε τάξει. Ναι, αλλά πέρυσι και... το κάναμε. Ενώ το κάναμε και με τον Σωτήρη. Ενώ φέτος. Ναι. Δεν πειράζει. Ο Σωτήρης μας έκανε νερά. Δεν πειράζει. Γιατί πρωταγωνιστής πάλι που ξεκινήσαμε. Ναι. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Αυτά η ζωή. Και όπως επίσης την πατήσαμε και μάλλον δεν θα έχουμε πρωτοχρονιάτικο. Εγώ αυτό όλο. Γιατί με έχει αμφιβάλει. Θα κάνουμε. Δεν πειράζει. Θα δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό. Αλλά πάμε τώρα στα βασικά. Άρα θα το κάνουμε διπλό τώρα επειδή θα είναι πρωτοχρονιάτικο. Θα το κάνουμε σε δύο. Όχι, όχι. 8 ώρες. Λοιπόν. Part 1, part 2. Και το Matrix βγήκε 4. Ας ξεκινήσουμε, λέω εγώ, με το part 1 και βλέπουμε. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά θέματα συζητήσεων. Είναι το πρώτο επεισόδιο που έχουμε κάνει προετοιμασία. Πραγματικά. Και ο καλεσμένος έχει κάνει προετοιμασία. Πώς θα το πάμε, θα ξεκινήσουμε από. Θα ξεκινήσει ο Γιάννης να μας πει. Έτσι το ξεκινάμε εμείς. Να σου πω τι θα γίνει φέτος. Δεν θα βαράω στο χέρι σου όμως γιατί. Ακούγεται, ναι. Μπράβο. Την πήρα. Την πήρα μπορεί να την κλείσει. Να την βαράω. Όχι. Γιατί μου βαράς πράγματα. Οτιδήποτε βαράς δεν κάνει. Ξεκινάμε τη δίπλα. Πέρσι ναι. Ήθελα. Ναι. Το θυμάστε άλλο, δεν το ξεχάσει. Πέρσι ήθελα να μην μιλήσω σοβαρά. Οκ. Okay. Φέτος. Φέτος θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Οκ. Okay. Το περσινό επεισόδιο θα βγει πάνω από το κεφάλι του Γιάννη, αν το θυμηθούμε μετά. Ναι. Εγώ. Κάπου εκεί νομίζω βγαίνει. Οπότε θα ξεκινήσω με μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση. Ναι. Μπορεί να σας ζωρίσει λίγο. Η αποκάλυψη των ζόμπι θα ξεκινήσει από τον ιό ή από τα εμβόλια. Πάρα ξεκινά από τον ιό στις ταινίες. Περίμενε, πόσο ζόμπι μιλάμε. Μιλάμε κάτι το οποίο... Βασικά να πάμε πιο πίσω. Πώς ορίζουμε το ζόμπι. Εντάξει, λείπει ο Σωτηρόπουλος τώρα. Ο ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα και τα λοιπά. Είναι σε αυτό το idle state όπως τα process όταν τους τη μάνα. Α, ζόμπι process, οκ. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να λειτουργήσει ανθρώπινος οργανισμός χωρίς αρκετά καλό coordination. Οπότε ο εγκέφαλος γενικά είναι λίγο χρήσιμος, αισθάνομαι. Οπότε δεν το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Καλά, έχεις δει ψηφοφόρους. Αυτά από ό,τι έχω καταλάβει, τα ζόμπι είναι πιο πολύ. Συμπεριφέρονται σαν μονοκύτταροι οργανισμοί από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Μα αυτό είναι. Ναι. Είναι σαν μονοκύτταροι οργανισμοί. Δηλαδή ξεκινάνε ρε παιδί μου και έχουν μόνο ένστικτα. Εγώ πρέπει να φάω τρελάθηκε. Να κυκλώσω την άλλη αμοιβάδα ρε παιδί μου και να γίνουμε ένα. Και εν τέλει. Σε ρώτησα που θα ξεκινήσει, ρε. Από τον ιό. Από τον ιό, από τον ιό όχι από τα εμβόλια. Δεν βγάζει νόημα. Μα το ζόμπι είναι υποτίθεται ο ιός, ο οποίος. Μπαίνει μέσα στο κορμί. Και δεν μπορεί να πήγε από την σούλα. Όχι, ρε, γιατί αυτό είναι. Το mRNA δεν είναι καν και το DNA είναι απενεργοποιημένο, ρε παιδί μου. Δεν έχει. Ναι. Δηλαδή δεν το έχω δει ποτέ σε ταινία. Αλλά θα μπορούσα. Λέει ρε Γιώβοβιτς. Τρέχει εκεί με τα σκισμένα τα ρούχα και ιστορία. Με το. Στο Resident Evil είναι εμβόλιο αυτό. Ξεκινήσαμε από ναι, την πατήσαμε. By the way, θα το προτείνω μετά το ένα Resident Evil σαν παιχνίδι. Το φανταστικό. Ωραία. Θα σου πω, θεωρώ. Προφανώς οι γνώσεις μας τώρα μπορέσουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση είναι στο μηδέν, οπότε έχει πέσει την πλάκα σε αυτό το κομμάτι. Εγώ βάζω κοντά με σιγουριά τον ήλιο. Έχουμε χάσει όλους και τους πέντε θεατές. Να μην πέφτουν. Όχι, ρε, περίμενε. Το εμβόλιο, βασικά, θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί μέσα σου και το οποίο θα δράσει ώστε να απενεργοποιήσει τη σκέψη με κάποιο τρόπο. Δηλαδή. Αυτό το κομμάτι του οργανισμού σου. Περίμενε. Αν θέλετε να το πάμε σωστά, κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Και ταυτόχρονα να μπορέσει το σώμα σου να κινείται και να κάνει πράγματα χωρίς να έχει σκέψη. Δηλαδή να είναι τελείως τα ένστικτά του. Άρα θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να διατηρήσεις τον εγκέφαλο σαν ένα όργανο το οποίο μπορεί να κουνήσει χέρια, πόδια κλπ. Αλλά ταυτόχρονα να μην έχει τις ιδιότητες που έχει ένας εγκέφαλος ανθρώπινος σήμερα που είναι να καταλαβαίνει. Σε ένα βαθμό, αρκετά... Άρα θα ξεκινήσει από τον ιό. Ιό. Μας πέθανες. Ιό λέω εγώ, θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό. Μισό λεπτό πριν μιλήσεις. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα του πώς καταλάβαμε
ότι θα μιλήσουν σοβαρά σήμερα, αφού μου απαντήσαν σοβαρά σε αυτήν την ερώτηση. Συνεχίζουμε. Ήταν statement η ερώτηση. Ναι, 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 ναι. Έχω να πω και ένα τρίβια πάνω σε αυτό. Ότι το σώζουμε. Υπάρχει ένας Μίκητας, ο οποίος προσβάλλει legit αυτό το οποίο λέω μυρμήγκια. Νομίζω μυρμήγκια είναι που προσβάλλει. Οι Μίκητες κάνουν σαν δίκτυο. Και μπαίνει αυτό μέσα εδώ στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το σκοτώνει και μετά λειτουργεί, δηλαδή είναι σαν terminal το μυρμήγκι είναι σαν terminal του Μίκητα. Είναι ό,τι πιο κοντινό σε ζόμπι έχουμε στη φύση. Φρικιαστικό. Δυνατό, ναι. Νομίζω που το χρησιμοποίησαν εργαλείο μετά το μυρμήγκι, νομίζω. Ναι, ακριβώς. Είναι σαν τερματικό. Ωραία. Θα είναι σοβαρή συζήτηση. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά. Έχεις κατηγορία με σοβαρές και με μη σοβαρές ερωτήσεις. Όχι, είναι όλες σοβαρές. Απλά ήθελα να δω σε πόσο σοβαρά το θέλετε για το τερματίσατε. Κατάλαβα. Λοιπόν, σοβαρές ερωτήσεις. Θα σας πω πράγματα που με απασχολούν τελευταίο καιρό και επειδή έχω πήξει, ήρθα σε εσάς να μάθω την αλήθεια. Μου αρέσει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχω μείνει λίγο πίσω. Ναι. Πρέπει να το σκεφτείτε τώρα, εντάξει, δεν είμαστε σε focus group. Έτσι όπως το έχετε κόψει, ποια είναι ίσως το πιο σημαντικό trend στην τεχνολογία τα τελευταία χρόνια? Συγγνώμη, είπες την τελευταία χρονιά ή τα τελευταία χρόνια? Όπως το έχετε δει τον τελευταίο χρόνο. Α, τον τελευταίο χρόνο, οκ, ναι. Αλλά στα τελευταία χρόνια πέρα το trend, έτσι. Για πες. Ωραία. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να απαντήσουν αυτήν την ερώτηση και αφορούν ενδεχομένως διαφορετικά verticals. Άρα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο trend που έχει να κάνει με το modernization γενικότερα και το digital transformation εταιριών, το οποίο έχει να κάνει με... Δεν είναι τόσο σεξ σαν τεχνολογία, αλλά έχει πάρα πολύ ψωμί, ρε παιδί μου, και μπορεί ο κόσμος να βρει εκεί πέρα δουλειά και ενδιαφέρον. Υπάρχει μετά οτιδήποτε έχει να κάνει με blockchain, το οποίο είναι μια τεχνολογία η οποία αυτή τη στιγμή, κάτι ταπεινή μου άποψη, είναι σε πάρα πολύ research επίπεδο και ψάχνει να βρει use cases τα οποία να βγάζουν νόημα, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο το οποίο βγάζει νόημα. Τέρα που θα συμφωνήσουμε σήμερα. Επίσης αυτό που κάνεις, κάνει φασαρία να ξέρεις το μικρόφωνο. Και οπότε λοιπόν υπάρχει το blockchain, υπάρχει το digital transformation, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά και τον κόσμο τον οποίο μπορεί να ακουμπήσουν. Και μετά αυτό το γενικότερο πράγμα που λέγεται cloud. Προφανώς περιορίζομαι στην τεχνολογία η οποία αφορά το software. Όχι, έτσι έτσι. Εντάξει, μετά υπάρχει πάρα πολύ τεχνολογία που έχει και βγάζει νόημα σε αγροτικά προϊόντα και πώς να κάνεις δελτιστοποίηση καλλιέργειας, πώς μπορείς να ταΐσεις περισσότερο κόσμο, πώς θα λύσεις το πρόβλημα της πείνας η οποία αυξάνεται, γιατί ο κόσμος αυξάνεται και παραμένει σταθερό το καλλιεργήσιμο έδαφος. Δεν έχουμε μια δεύτερη γη, τουλάχιστον να μπορείς να καλλιεργήσεις ντοματούλες. Είναι περιορισμένο το που μπορείς να καλλιεργήσεις ντοματούλες. Έχει διάφορα κομμάτια. Το κομμάτι μετά της υγείας έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπεις ότι μετά από 100 χρόνια ξανά έχουμε μια πανδημία η οποία δεν ξέρουμε πώς να. Δεν την έχουμε ξαναδεί, ούτε την ξέρουμε σε καλό βαθμό. Οπότε ψάχνεις να δεις πώς μπορείς να την αντιμετωπίσεις αυτή. Με εμβόλια, με μέτρα, με φάρμακα, με ξέρω εγώ, καλύτερα φίλτρα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι πολιτικό, δεν είναι πολιτικό, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη γκάμα πραγμάτων. Οπότε και στο κομμάτι της βιοχημίας κλπ. Και σύν' ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε επεκτείνει πάρα πολύ το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων. Οπότε τώρα νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο κομμάτι που θα μπορούσε να εξελιχθεί και έχει να κάνει με το πώς κάνεις rebuild τους ανθρώπους μετά από μια ηλικία, γιατί αρχίζουν και χαλάνε. Δηλαδή, τα δόντια τα είχαμε λύσει, ξέρεις, βάζουμε τεχνητές οντοστοιχίες, κόκαλα και λοιπά, αρχίζουμε υψηλό αλλάζουμε και σιγά σιγά θεωρώ θα πάει και λίγο παραπέρα αυτό στο πόσο βιονικό μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο, σε πέθανε. Όχι, το σκέφτομαι γιατί πολλά που θα σκεφτεί και εγώ. Βέβαια το digital transformation τώρα δεν είναι τεχνολογικό. Ξεκίνησα από τα πιο, από τα πας, θα πούμε έτσι, και τα businessικά και πήγα σε πιο... Για πες εσύ. Δεν έχεις επηρεαστεί από αυτά που είπε. Όχι, εγώ το έχω διαλέξει από την αρχή πια και έχω και δικαιολόγηση. Είναι το blockchain. Γιατί ενώ δεν είμαι fan των κρύπτων, των NFTs και όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει ακόμα το τι πραγματικά κερδίζει μέσα από αυτό. Σίγουρα υπάρχει κάτι και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αλλά επειδή βλέπεις ότι ο κόσμος πάει, είναι πανεύκολο. Ανοίγει τη Revolut ή την όποια εφαρμογή έχει, πάει, αγοράζει κρύπτος.
Ναι. Την άλλη μέρα ξυπνάει ο Elon Musk, λέει ότι εμείς από αύριο θα δεχόμαστε Dodge ή Tezos, ξέρω εγώ, στο... ναι. Στην Tesla, ανεβαίνει, μετά λέει άκυρο, πέφτει, οπότε είναι η τεχνολογία που έχω δει να επηρεάζει μαζικά εν ρηπεί οφθαλμού ανθρώπους. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική αλλαγή. Δεν υποβαθμίζει τεχνολογία όμως να το θεωρείς επενδυτικό προϊόν. Γιατί επενδυτικό προϊόν, εσύ το προσέγγισες σαν επενδυτικό προϊόν τώρα τα κρύπτος. Θεωρώ ότι όχι, είναι ο βαθμισμός. Όχι, αυτό που λένε είναι αυτό το οποίο, πώς χρησιμοποιούνται τα κρύπτος και θεωρώ ότι είναι σημαντική γιατί είναι η νέα τεχνολογία που κάνει περισσότερο και πιο μαζικά σε όλο τον κόσμο resonate με ανθρώπους. Δηλαδή, πάει ο κόσμος ξαφνικά τώρα και αγοράζουν όλοι κρύπτος. Οπότε αυτό επειδή είναι χρήματα και επειδή ό,τι και να κάνεις τεχνολογία δεν είναι μόνη της, παιδί μου, είναι έρχεται μαζί με politics, μαζί με use cases και όλα αυτά, είναι αυτή που έχω δει να επηρεάζει σημαντικά ανθρώπους. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν χάσει και έχουν βγάλει πολλά λεφτά πάνω από το blockchain. Είτε αυτό είναι cryptos, είτε είναι NFTs, είτε είναι όλα αυτά. Και τέλος κλείνω, επειδή τα NFTs ανοίγουν αυτό το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του εγώ έχω αυτή τη στιγμή κατέχω digital assets. Και είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δεν έχω βρει ακριβώς το use case. Να ούτε εσύ. Και generative. Αυτό ήταν ένα. Έβλεπα. Βασικά το συζητήσαμε κιόλας. Ο ένας τραγουδιστής στο Linkin Park έβγαλε ένα album σε μορφή NFT. Κιθαρίστα ήταν. Ο Mike Snowden. Ράπαρε ρε κιόλας. Είχε πολλά. Τέλος πάντων. Είχε ένα. Φύσικα δεν ήταν κιθαρίστα. Είχε ένα ρόλο τέλος πάντων εκεί. Έβγαλε μισό λεπτό ένα EP. Μουσικό. Υπάρχουν ακόμα. Ναι, ρε. Έξι κομμάτια. Σε NFT και το οποίο επίσης ανάλογα είναι σε χίλια κομμάτια και ανάλογα δεν ξέρω κάτι με το blockchain πάνω στο Tezos παίζει αυτό σου κάνει generate διαφορετικό art. Α, δεν καμπτώξω αυτό. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, είναι κάτι καινούριο. Θα σου πω και τώρα... Και γιατί δηλαδή το blockchain... Καλά, δεν έχει βρει use cases, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί ούτε εγώ έχω βρει πέραν του κλασικά ένα ledger. Ναι, αλλά ένα ledger το οποίο συμφωνούν συγκεκριμένα parties ψιλοϋπάρχει. Απλά δεν υπάρχει αυτό το chain του πράγματος το οποίο λέει ότι δεν μπορείς να πας πίσω και να αλλάξεις κάτι ακόμα και αν πολλοί το αποφασίσουν θεωρητικά. Και στο blockchain θεωρητικά μπορείς, απλά έχει μεγάλο κόστος. Ναι. Ενώ στο bitcoin για παράδειγμα, δηλαδή μπορείς να πας σε ένα block πίσω και άμα έχεις 5% του mind pool μπορείς να αποφασίσεις. Έχεις αρκετά καλές πιθανότητες να αναπαράξεις το chain. Άρα, από όλα αυτά που είπατε, η πιο σημαντική τεχνολογία για το μέλλον ποια είναι που έχετε δει? Αυτή ήταν η αρχική ερώτηση. Ναι, σωστά. Όχι, είναι η δευτερεύουσα ερώτηση. Okay. Πιο σημαντική τεχνολογία για το μέλλον, Έχετε παρατηρήσει κάτι συμβαίνει. Ωραία. Πολύ βαρύ δεν αυτό. Όχι, μα σκέψτε το λίγο, κάνε την άσκηση. Κοίτα, στη γυάλα μας μπορεί να σου φαίνεται το blockchain, αυτό δεν σημαίνει όμως... Στη γυάλα σου, σίγουρα. Δεν σου πάω στο πλανήτη, ακόμα. Από όλα αυτά, σε ερώτησα ποιες σημαντικές τεχνολογίες, μου πες 5-6. Συν πες μία. Κουράστηκες. Ωραία. Άρα, αυτή για σένα σημαντική. Άρα, είναι αυτή πιο σημαντική για το μέλλον? Η πιο σημαντική τεχνολογία ή αυτή που είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα? Τι θες να απαντήσεις? Νομίζω θα απαντήσω το δεύτερο. Πάτσε δεύτερο. Αν επένδυα κάπου ή πήγαινα προς τα κάπου, νομίζω ότι το αγροτικό θέμα είναι από τα πιο σημαντικά. Γιατί. Για πες μου. Αυτό που σου είπα πριν. Ενώ πώς μπορείς να παράξεις καλύτερης ποιότητας σε μεγαλύτερη ποσότητα καλλιέργεια. Σε οτιδήποτε λέει αυτό. Και αυτό είναι πρόβλημα, δεν είναι τεχνολογία μας. Ναι, η τεχνολογία που λύνεται είναι μπορείς να πας σε vertical καλλιέργειες, δηλαδή σε κλειστές καλλιέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν κτίρια και πας σε vertical integration, δηλαδή μπορείς να έχεις πολυεπίπεδες καλλιέργειες, άρα στο ίδιο μέρος γης να έχεις περισσότερη παραγωγή, μπορείς να πας σε πιο dense καλλιέργειες, οπότε να βρεις τρόπους να μπορείς να μεταγαλώσεις τα φυτά χωρίς να ανταγωνίζεται το ένα το άλλο, μπορείς να πας μετά σε... στην εξέλιξη του νοικοκυπίου που έχει να κάνει με το να δίνεις και το αντίστοιχο φως και εκτός από τη θερμοκρασία και τις συνθήκες είδος κλπ. Τώρα, μακάρι να είχα πιο κοντινή άποψη από αυτή που είναι η γενική, αλλά εκεί θα... Καλά, ναι, δεν είμαστε, λέμε εδώ τις αποψάρες μας. Εννοείται, μα γι' αυτό ήρθαμε άρρωση σήμερα. Εσύ? Εγώ αυτό θα έλεγα. Θα δώσω δύο διαφορετικές, εκ των οποίων η μία είναι compound. Οπα.
Είναι δηλαδή ένα διαδικό. Νομίζω πως το 5G μαζί με το συνδυασμό low energy επεξεργαστών και όλο αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορέσει η τεχνολογία να γίνει πραγματικά προσβάσιμη σε πολύ μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, το ίντερνετ και όλο αυτό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Και το δεύτερο, έτσι λίγο πιο φουτουριστικά, θα έλεγα ότι είναι τα, πώς λέγονται, brain computer interfaces, αυτό που κάνει Neuralink του Elon Musk. Δηλαδή θεωρώ ότι το ότι, γιατί θα ξεκινήσουν νομίζω τα πρώτα τύπου clinical trials φέτος, δεν ξέρω, αλλά το ότι σε λίγα χρόνια άτομα τα οποία είναι, έχουν γεννηθεί και είναι τυφλά, δεν μπορούν να δουν ή δεν έχουν ακοή, είναι παράλληλα, θα μπορούν, λόγω νεύρων θα μπορούν αυτό να το φτιάξουν, το θεωρώ φοβερό. Ναι. Δηλαδή και κάποτε, τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελα, αυτό να είναι ό,τι είναι για μένα αυτή τη στιγμή φακή επαφής. Έχεις διαβάσει William Gibson? Το διαβάζω τώρα, το Neuromancer. Ναι, αυτό διαβάζω τώρα. Κάνα δύο σελίδες το βράδυ, γιατί νιστάζω μετά. Το είχα ξαναξεκινήσει πέρυσι το καλοκαίρι. Φοβερό, εντάξει. Είναι... Το Matrix ξεκίνησε από εκεί. Να το διαβάσω. Άμα, ναι, είναι, άμα εγώ δεν τα διαβάζω, περιμένω πάντα ταινία. Ναι. Αλλά κάνω το λοιπόν, την ταινία, αν γίνει, έχει υπογράψει να την κάνει ένα σκηνοθέτη που λέγεται. Δεν θυμάμαι, έχει ένα περίεργο όνομα. Είναι Καναδός. Καναδός που έχει κάνει αυτό το thriller, το Cube, που είναι κλεισμένη σε ένα, με ένα αυτιστικό, που είναι κλεισμένη σε ένα κύβο, που κάθε πλευρά βγαίνει σε έναν άλλο κύβο και έχει παγίδες και σκοτώνονται και πρέπει να βγουν και έχει πρώτους αριθμούς και τέτοια. Εξαιρετικό. Πολύ καφκαέσκ αισθητική. Είσαι πολύ σοβαρή σήμερα. Πρέπει να απαντήσει και ο Γιάννης όμως. Αυτό ετοιμάζομαι τώρα, εσύ τι πιστεύεις? Ποια είναι πιο σημαντική τεχνολογία γενικά και τεχνολογίες αυτό και για το μέλλον? Αυτό που καλυπέτεις είναι τεχνολογία, είναι πρόβλημα το οποίο στο σημαντικό, το θεωρώ απίστευτα σημαντικό. Και μάλιστα γι' αυτό έχω αρχίσει και κοιτάω για λοιπάσματα. Άσχετο. Ναι. Όχι, πολύ είναι. Πολύ κοντά. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να μιλήσω για προβλήματα. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν τις προάλλες είναι ότι έβγαλε η Apple τον M1 και τώρα τον M1 Max Pro και κοιτούσα τα spec του και λέω δεν μπορώ να βρω δικαιολογία ρε φίλε για να τα αγοράσω. Δηλαδή ντρέπομαι σαν μηχανικός να έχω τόση υπολογιστική ισχύ για να ξέρω διαβάσω τα νέα στην browser. Ναι. Και λέω πω ρε φίλε, κοιτάς το CPU και λες εντάξει, λίγοι άνθρωποι να το χρησιμοποιήσουν. Εντάξει, άμα κάνεις βίντεο ή τα λοιπά, οι υπόλοιποι απλά το κοιτάτε. Ωραία, λέω. Πολύ ενδιαφέρον. Μετά κοιτάω, έβγαλε Fujitsu τον, για τον υπερυπολογιστή της, τον πιο γρήγορος υπερυπολογιστής αυτή τη στιγμή, είναι της Fujitsu και τρέχει με άρμα επεξεργαστές. Okay. Τον Fugoku Alpha 64FX, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το Sogoku. Δεν ξέρω, αυτό είναι παιδιά. Ο οποίος είναι πάνω κάτω, κάνει πάνε προς την ίδια κατεύθυνση με την Apple. Λίγο διαφορετικά, αλλά πάνε το ίδιο πράγμα. Έτσι, πολύ παραλληλισμός και τρελό memory bandwidth. Οπότε πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα περνάνε από τη μία CPU στην άλλη, σε όλες αυτό CPU και πολλά μπάσεις. Και λέω, ωραία, πολύ όμορφα. Έχουμε όλη αυτή την άπειρη εξαρτητική ισχύ που ξαφνικά κάνει 2.000 και είναι στο γραφείο μας. Okay. Και σε μερικά χρόνια κάνει τίποτα και θα είναι πάλι στο γραφείο μας. Και τώρα όλη αυτή η απίστευτη υπολογιστική ισχύ. Τι σκατά θα κάνουμε με αυτή την υπολογιστική ισχύ. Και μετά βλέπω το πρόβλημα με την υγεία που λες και που έχει φτάσει η τεχνολογία τώρα με το CRISPR που μπορεί να κάνει gene editing. Ναι. Και λες τώρα, ωραία, πολύ όμορφα. Πώς ήταν το ίντερνετ όταν ξεκίνησε? Είχαμε δύο nodes μεταξύ Αγγλίας και της κατά ήταν Σαν Φρανσίσκο. Όχι. Ελβετία, φαντάζομαι είχε σίγουρα. Όχι, ήταν Αγγλία, νομίζω ήταν UCL με SRI, τη σώμα δεν παίζει ρόλο. Σερν δεν είχε μέσα κόμπο. Όχι, αυτό είναι web που σκέφτεσαι. Αν μιλάω ίντερνετ. Ναι. Και λέω πολλά, ήταν αυτοί και φανταζόντουσαν πως θα ήταν ο κόσμος με 5 υπολογιστές. Και τώρα έχουμε τουλάχιστον 3-4 ο καθένας απάνω μας. Και λες, οκ, δηλαδή τι θα γίνει και πότε θα γίνει, όχι τι θα γίνει. Πότε θα γίνει που θα έχουμε αρκετή υπολογιστική ισχύ να δοκιμάσουμε διαφορετικά DNA sequences, protein folding, ό,τι κάνει ο καθένας, δεν λέω ότι ξέρω, στο γραφείο μας
και μετά να το χτυπάμε με νερσούλα πάνω μας και να αλλάζουμε το σώμα μας, επειδή με το CRISPR αυτό κάνει στην ουσία. Είναι σαν να λες να βάζεις το cursor, ρε παιδί μου, πάνω στο DNA σου, λες εδώ θέλω να κόψω και να βάλω αυτό. Μετά ξαπλώνεις το σώμα σου. Οπότε σκέψου biohacking, CRISPR και άπερη υπολογιστική ισχύ, αλλά στο γραφείο μας. Οπότε ο καθένας να μπορεί, ας πούμε, να αλλάζει τον εαυτό του. Το οποίο πρόσεξε, δεν μπορεί να σε σταματήσουν να το κάνει. Μπορεί να το κάνουν παράνομο νομικά, αλλά τεχνικά δεν μπορούν. Γιατί είναι πολύ φθηνό να το κάνει. Θα πρέπει να ξέρει προφανώ να μπορεί να κάνει. Ναι. Έχει πολύ δρόμο. Έχει ρε, αλλά, ναι. Ναι, αλλά σκέψου που ήμασταν το 70, 80, 50, 60, μπουρου, και που μα τώρα όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία. Και τώρα έχουμε και τη βιοτεχνολογία που έχετε να κουμπώσει μαζί. Με ότι αυτό είναι πάντα AI και τα λοιπά και άπειρο μπάνουλ κυκλοφορίας. Γιατί έχεις και αυτό μαζί τώρα που μπλέκει. Οπότε σκέψου που μπορούν να πάμε σε 10 χρόνια, 15-20, θα είμαστε ζωντανοί όταν θα γίνονται αυτά. Εγώ σίγουρα και σας δεν ξέρω. Αλλά... και τι έχει να γίνει. Σκέψου λίγο ότι μπορείς να αλλάξεις το DNA σου, αλλά πρέπει να αλλάξεις να κάνεις simulation για την αλλαγή που θα κάνεις, θα κάνεις το testing σου, θα δεις τι σου αρέσει, θα παίξεις και μετά θα το κουμπώσεις. Να κάνω μια οριακά... Επειδή έχεις αρκετή υπολογιστική ισχύ στο γραφείο σου. Να κάνω μια οριακά πολιτική ερώτηση. Είναι στα όρια της ευγονικής αυτό το οποίο περιγράφεις. Η ευγονική έχει να κάνει με το να αλλάζεις το germline. Όχι ψέματα. Έχει να κάνει με το να αλλάξεις αυτό που θα δημιουργηθεί. Και από εκεί και πέρα να μην ξέρεις να έχεις προχωρήσει μπροστά. Ναι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και γι' αυτό. Αν φλερτάρει με αυτό. Ναι, γιατί μπορείς να το κάνεις προφανώς. Okay. Μπορείς να το κάνεις στα. Δεν το ξέρω ακριβώς. Θα μας κράξουν τώρα αυτοί που καταλαβαίνουν οι biotech. Μπορείς να το κάνεις στα κύτταρα τα οποία είναι αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τον πολλαπλασιασμό του ίδιου. Σου λέω μην το φτάσει εκεί. Το κάνει για την πάρτι σου. Άρα ευγονική θεωρείται μόνο αν έχει να κάνει. Είναι μετά, ναι, δεν ξέρω ακριβώς την ορολογία. Είναι αυτό που προσπαθούσαν και καλά να κάνουν οι Ναζί, ρε παιδί. Αλλά ας το για το μετά. Εγώ σου λέω ότι εσύ θα είσαι. Θα παίζεις. Αλλά αυτό που θα χακιάζεις θα είναι. Να βγάλω την οποία. Ένα σύστημα που είναι αυτό σου. Δεν θα χακιάσει το σύστημα του Μπάμπι. Πολύ, πολύ μετά αυτό. Μην λες μετά. Ρε εσύ εννοώ ότι χακάρεις... Δεν είναι μέτα, είναι πρόσχετο πόσο κοντά είμαστε. Δηλαδή σκέψου ότι αυτή τη στιγμή ο επεξεργαστής σου εκεί πέρα ή οι επεξεργαστές μάλλον, δεν έχει μόνο ένα, είναι πιο γρήγορη... Από τον υπολογιστή που είχα στο γυμνάσιο. Καλά, αυτό το συζητάμε, είναι πιο γρήγορη από τον υπολογιστή που είχα στο PhD μου. Ναι. Ο οποίος έκανε στην ουσία, να διαφημίσουμε κιόλας, χρησιμοποιούσε γενετικούς αλγορίθμους και έκανε συνέχεια υπολογισμούς και evolution, έτσι, για να φτάσει σε μια λύση. Και είναι σίγουρα πιο γρήγορο. Οκ. Να το πιάσουμε την αρχή. Έχει τρομάξει ο Καλυπέτης. Βλέπει ένα μέλλον όχι. Που του επιτίθεται το Tesla. Όχι. Θα σου πω ποιο είναι το... Σκάινετ δεν πιάσαμε, δεν είσαι μεγαλός. Ναι. Ποιο είναι το σημείο το οποίο θέλω να πατήσω λίγο. Και θα πω λοιπόν δημόσια την αγουψάρα μου σε κάτι που μου έχουν συμβουλέψει να μην λέω. Αλλά θεωρώ ρε παιδί μου ότι στο. Θα μιλήσουμε για γυναίκες. Όχι. Α. Στο επόμενο χρονικό διάστημα ναι. Θα υπάρξει μια φάση ναι. Όπου εσύ θα μπορούσες να έχεις nanobots μέσα σου mm-hmm. και να κάνεις upload antivirus. Ας πούμε. Δηλαδή φαντάσου μια κατάσταση mm-hmm. όπου μπορείς εσύ να κουμπώνεις mRNA εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει με αυτή την τεχνική. Δεν ξέρω, δεν κατέχω. Ναι. Ναι. Αλλά αυτό να γίνεται με software update και να λες, στείλες το 10%. Αυτό που σου λέω είναι αυτό που λέμε το ίδιο πράγμα. Ναι, απλά εγώ σου λέω ότι θα μπορούσε αυτό να το παίρνεις χωρίς να χακιάζεις μόνος σου, αλλά να έχεις και αυτό, μια συνδρομή ή κάποια... Όταν εγώ δούλευα στην ARM, στην Αγγλία... Ναι, αλλά αυτό, sorry ψηφιακό, ναι, ναι. Αλλά αυτό... Έχει λιγότερη δύναμη από το χακιάζω τον κώδικα του λειτουργικού συστήματος που τρέχω στο desktop μου. Ναι. Δηλαδή, όπως άλλαζες τον driver ή χάκιαζες του, πήραζες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε στον kernel σου, το ίδιο πράγμα, αλλά ο kernel σου είναι εδώ μέσα.
Η διαφορά είναι τεράστια. Δεν κάνει reboot εύκολο αυτό, οπότε δεν ξέρω πόσο πιθανό θα είναι να το δοκιμάσει. Γι' αυτό και θες την επιστημιστική ισχύ στο simulation για την biohacking. Ναι. Κάνεις και τώρα. Ναι. Φορά, όπως επαφείς. Δεν είναι γι' αυτό συναπαθούμε. Όχι, για να αλλάξεις το εξωτερικό. Με τα self-therapies και με αυτά. Αλλάξεις τον εαυτό σου. Ναι, το ξέρω. Ναι. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Εντάξει, είναι λίγο τρομακτικό, αλλά από την άλλη, άμα σκεφτείς ότι θα έλεγες κάποιον πριν από 10 χρόνια θα βάζεις ένα γυαλί στο μάτι για να βλέπεις καλύτερα. Φαντάζομαι ότι θα είχες παρόμοια. Τρομακτικό για μένα είναι ότι υπάρχουν ένα περικόπανοι για έξω που θα μπορούν να το κάνουν. Ε. Και θα το κάνω εγώ. Αυτό είναι τρομακτικό. Ναι, αλλά αυτό δεν το γλιτώνεις με τίποτα. Ακριβώς, άρα τι κάνεις. Είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν να χακάρουν έξυπνα αυτοκίνητα για να αρχίσουν να τα στουκάρουν για να τα πετάσουν. Αλλά αυτό είναι εύκολο, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Ναι, okay. Αλλά... μιλάμε τώρα για σκέψη ότι συνδυάζεις gene editing. Sorry, συγγνώμη για το χτύπημα. Gene editing, άπειρα data, εξαιρετική ισχύ και ποιο ξέρει τι άλλο όλα μαζί. Δεν νομίζω ότι η επιστημιστική ισχύ είναι το πρόβλημα. Είναι, γιατί πρέπει να κάνεις πάρα πολλά simulations. Ναι, γιατί είναι πολύ περίπλοκο σύστημα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε. Λέει αυτή τη στιγμή κάνεις gene sequencing, νομίζω με kit $1,000, έτσι. Α. Τρίχες. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που θα κάθεσαι και θα λες, α, εγώ θέλω αυτό. Τσακ μπαμ το έχεις. Ναι, νομίζω... Ευτυχώς η Google θα κρατήσει αυτό το βίντεο για πολύ ακόμα. Ναι, ναι. Να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι... Δείτε το πριν το κατεβάσουμε. Θα πάμε νομίζω σε πιο απλά προβλήματα για αρχή του στυλ. Κάτσε να σκεφτώ κάτι πιο απλό. Ότι... Α, έχω γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Οπότε έχω ξέρωση στο μάχη μου. Αυτό γιατί το λέω, γιατί είναι αυτό που πήγα να πω πριν. Ότι για παράδειγμα, όταν εγώ δούλευα στην ARM στην Αγγλία, ήμουν σε αυτήν την ομάδα που λέγεται Embed. Που κάνει τέλος πάντων κάποια σύστημα με chip πράγματα. Και βάζαν αυτό το embed που είχαν από κάποιους vendors μέσα σε μια κάψουλα και το ρίχνανε μέσα σε μια γελάδα στο μάχη της, στο γαστρικό. Και αυτό έπαιρνε με αισθητήρες. Σένσορς και τα έστελνε έξω. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή έτσι είναι τα οξέα μέσα. Yeah. Το pH, οπότε εσύ μπορούσες μετά να δώσεις αυτά τα οποία έπρεπε για να ρυθμίσεις το pH. Νομίζω ότι για αρχή θα δούμε κάτι τέτοιο. Ή για το ζάχαρο, για παράδειγμα. Ξέρεις, σου μετράει ινσουλίνη αυτό αυτή τη στιγμή και απελευθερώνει. Αυτό νομίζω μας κάνει ήδη. Αυτό είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, νομίζω ότι αυτά. Αυτό βλέπεις είναι το κάνουμε τώρα. Ναι, νομίζω αυτά είναι που θα δούμε περισσότερο. Τώρα να πηγαίνει αυτό και να κάνει gene editing, γιατί αυτό πώς θα κάνει propagate. Δεν είναι ότι εγώ πήγα και το άλλαξα εδώ και όλο έγινε κάτι καινούριο. Έστω ότι θέλω αύριο να είμαι ξανθός. Δεν νομίζω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς πήγαινε πάντως. Και εγώ δεν νομίζω. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Έστω ότι θα ήθελα να έχω ίσια μαλλιά και όχι τόσο σγουρά. Πάλι ούτε αυτό θα μου πήγαινε. Το σκεφτόμουν. Ό,τι και να κάνουμε, ναι. Είσαι τέλειος. Δεν σώζει την κατάσταση τίποτα. Δεν μπορώ να το φανταστώ πως αυτό το κάνω τώρα, ωραία, το προγραμμάτισα, έβαλα μέσα μου το generator και αύριο ξύφνησα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι μια διαδικασία που παίρνει κάποιο καιρό να παραχθούν καινούργια κύτταρα. Δηλαδή, έχω ακούσει ότι για να αναπληρωθούν όλα τα κύτταρα, να γίνουν regenerates ενός τύπου κύτταρα, θέλει 7 χρόνια σύνολο. Οπότε δεν νομίζω ότι, α, εγώ τώρα λοιπόν μου ήρθε σήμερα και έβαλα, θα κάνω αυτό. Ωραία, πάρε το gene editing material και αύριο ξύφνησα Spider-Man. Αυτό είναι κάτι που θα παίρνει, ξέρω εγώ, χρόνια για να κάνει. Ξέρω, και... Οπότε, αν, έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου, αν ισχύει αυτό, δεν είναι. Γιατί πίστευες όταν πριν 40 χρόνια ότι θα μπορεί να κάνει. Ή όχι πριν 40 χρόνια να έχει γεννήσει, αλλά πριν 10 χρόνια, όχι, σου λέω κάνει 20, ότι μπορεί να έκανε. Έβλεπε ταινίε να κάνει deepfake τον Πούτιν να μιλάει στη μάνα σου. Κι όμω μπορεί και δεν το καταλαβαίνει διαφορά. Το ναι, όχι, δεν το καταλαβαίνει. Αφού είχαμε CGI ναι. Πάντα. Γιατί όχι. Τι? Πάντα είχαμε CGI, ήταν τον Gladiator, ξέρω, είχαμε τον πατέρα του Gladiator μέσα που είχε πεθάνει. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε να μην καταλαβαίνεις τίποτα, έτσι. Δηλαδή, πάρα πολύ γρήγορα μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα και η εκθετική εξέλιξη θα είναι απίστευτη. Δηλαδή, σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι είμαι σε μια γενιά, μια σαν γκίκη γενιά, που θυμάμαι στο σχολείο να μου μιλάνε για διάτριτες κάρτες με mainframe, να μου τις δείχνουν. Έχω δει μπομπίνες με κασέτες, έχω δει 8 ίντσες δισκέτες. Εντάξει, δεν έχω δουλέψει σε μίνι. Έχω περάσει την εποχή που είδα micro 8-bit, 16-bit, PC και τώρα που είμαστε. Απίστευτη τεχνολογική εξέλιξη για τη δικιά μου γενιά. Έτσι.
που τώρα δεν το έχουν δει αυτό ο κόσμος και σου λέει innovation, φαντάστηκα και έχει κάνει μια κουράδα, ξέρω εγώ. Ναι. Γιατί δεν έχουν ζήσει απλά, δεν είναι ότι είναι κάποιος πιο βλάκας. Έχω ζήσει σε αυτό τεράστιες αλλαγές. Σκέψου τώρα. Είσαι μεγάλος και έμπειρος, καταλαβαίνω. Ναι, δεν είναι αυτό. Α. Σκέψου και πόσο οι άλλοι ήταν στην απέξω ή τώρα είναι στην απέξω. Πιο μικροί οι 20χρονοι που βλέπουν, ξέρω εγώ, ένα καινούριο JavaScript library και λέει πω Θεέ μου, innovation. Ναι. Περίμενε. Αντίστοιχα όμως, ναι. Πόσοι νεότεροι τώρα θα δουν το ίδιο πράγμα να γίνεται σε biohacking, genetics, biotech και τέτοια πράγματα. Θα δουν όλο το transformation πριν, κατά τη διάρκεια, μετά. Όπως εμείς το κάναμε για digital. Και εντάξει, πόσο στην απέξω θα είμαι εγώ να καταλαβαίνω. Οπότε φαντάζομαι ότι σίγουρα θα γίνει. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τα τελευταία 20 χρόνια γιατί γίνεστε σε digital tech, σκέψου σε αυτό. Που από πίσω το έχει πολύ περισσότερη έρευνα από ό,τι είχαμε σε digital υπολογιστές, έτσι. Δεν είναι έρευνα 50 χρόνων, έχει ξεκινήσει η έλεγχη. Ωραία. Σκέψου το ότι έχει να γίνει. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Τζιμάκος, γιατί χανόμαστε. Λοιπόν, έλα λίγο πιο μέσα να είμαι σίγουρος ότι σε πιάνει το πλάνο. Και έχω μόνο κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι, δεν έχω πειρα. Θα φέρουμε. Θα φτιάξουμε αυτό. Θα κάνω εγώ αυτή την ερώτηση και θα το φέρουμε. Βγήκε μια δημοσίευση η οποία λέει ότι πλέον έχουν. Δεν το έχω κάνει. Self-replicating robots. Τι σου λέει σαν αυτό. Τι μου λέει. Αν έχεις τον τρόπο, τρόπο παραγωγής, έχεις τον τρόπο αναπαραγωγής. Τι εννοείς. Δηλαδή, αν μπορώ, αν έχω. Μηχανές φωνόημα αυτό στην ουσία. Ρε παιδί μου, αν μπορώ να αντιγράψω τον εαυτό μου, αλλά πρέπει να έχω το μηχανισμό να τον αντιγράψω, φω ένα 3D printer και είμαι ρομπότ, fine. Okay, so what? Use cases. Yes, self-replicating robots. Use cases. Ναι. Και μετά εσείς. Εμείς και οι δύο. Μάχα. Δεν ξέρω, use cases άμα θες. Σε ένα robot μπορεί να έχει νόημα μόνο αυτό. Μέσα, στο κορμί. Ναι. Όχι, άμα πάρεις σε εξελικτική βιολογική. Όχι, γιατί μπορεί να κάνεις καλύτερες εκδόσεις του ίδιου πράγματος. Δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολύ νόημα να κάνεις την εξέλιξη σε robots. Βέβαια. Γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό, θα το κάνεις σε software. Δηλαδή, αν φτάσεις στο σημείο να μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι, το κάνεις και μετά το βγάζεις. Επιλέγεις το βέλτιστο ναι. Next version και μετά το κάνεις μια και καλή πριν. Ναι. Το self-replication θεωρώ είναι πιο πολύ για να μπορείς να βάλεις αυτόνομους στόλους από nanobots κάπου. Ή να πάνε κάπου το οποίο θα διαλυθούν, ναι, οπότε πρέπει να το κάνουν. Ναι, ή μπορεί το να. Το στον Άρη, θα κάνεις. Αλλά θέλεις και το υλικό για να κάνει το replication, πώς θα το κάνεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να πας σε μικροκλίμακα. Γιατί ναι. Εκεί πέρα ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιήσεις πράγματα πολύ πιο εύκολα του περιβάλλοντος να ναι, κάνεις ναι, το self-replication. Κάπως έτσι δεν ξεκίνησε και η φάση τώρα με το COVID. Η όλη θεωρία είναι ότι. Του ξέφυγε, δεν είπα το κάνατε. Όχι. Ότι προσπαθεί να φτιάξει. Αν δεν κάνω λάθος, ο τρόπος για να χτυπήσεις HIV καρκίνο είναι να φτιάχνεις κάποιον ιό, ο οποίος στην ουσία και το σκοτώνει. Ναι, σωστά. Μα και τα IMR είναι εμβόλια, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό εκεί πάνε. Για εκεί ξεκινήσαμε να έχω ιδέα, δηλώνω άρνια. Και εγώ. Μπούρδα. Και εγώ. Αλλά... Ορίστε. Σε τρομάζει. Με έδειξες και είπες μπουρδα και με έδειξες, αισθάνομαι. Ποιο πράγμα να με τρομάζει. Ότι ξέρεις ότι μπορεί το μέλλον να έχει πολλά από αυτά που δεν νιώθουμε. Δεν ελέγχουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Δεν νομίζω γιατί άμα δεις ρε παιδί μου την ανθρώπινη ιστορία, δεν... Άμα ξέρεις κάποιες είναι πολύ λίγες τρομακτικές εξελίξεις που έχουν εμφανιστεί στην ιστορία. Και όταν πολύ λίγες ξέρω εγώ είναι η ατομική βόμβα, όπου έγινε αυτό το οποίο έγινε ρε παιδί μου. Το ίντερνετ. Δεν είναι τρομακτικό το ίντερνετ. Είναι τρομακτικό. Για σκέψη αρχή πώς ήταν. Δεν είναι τρομακτικό σήμερα. Και μην ξεχνάς ότι το ίντερνετ φτιάχνει για να αντέξει πυρηνικό πόλεμο. Ναι. Αυτό το design, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει πυρηνικό πόλεμο. Ναι, το split horizon αυτό είναι. Όπως γίνεται το routing. Τέλος πάντων. Η DARPA το έβαλε. Το specification στην αρχή της DARPA και το ARPANET είναι ότι πρέπει να αντέξει πυρηνικό πόλεμο. Ναι, οκ, δεκτό. Το ARPANET όμως είναι πριν το ίντερνετ. Δεν ξέρω αν το ίντερνετ πατάει πάνω στα ίδια. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εσύ τώρα τι να σου πω, εδώ δεν μπορούμε να αντέξουμε να πέσει η Amazon, ξέρω εγώ, και να μπορείς να δούμε λιγάρι. Δεν αντέχεις εσύ ψυχολογικά, ότι δεν μπορείς να πεις το U-Porn. Αλλά το μισό δίκτυο από εδώ και πέρα πρέπει να μιλάμε και το άλλο μισό να μην μιλάει.
και να έχει οριστεί ο ορίζοντας και να συνεχίζει να λειτουργεί και με, όταν ξανασυνδεθούν κάποιο node να κάνουν root τα πακέτα από εκεί πέρα. Α, ναι, ναι, μωρέ, οκ, okay, κατάλαβα, okay, με αυτή τη λογική. Λέω, αλλά... όσο και το πυροβολάς, είναι πρέπει να πυροβολήσει σε όλα τα node για να μην υπάρχει. Ότι είναι, ναι, κατανεμημένο. Αυτό ισχύει, κατάλαβα τι λες. Βέβαια. Βέβαια, κάνει peer-to-peer μετά. Ναι, απλώς βέβαια. Ναι, οκ, okay, εγώ είχα στο μυαλό μου ότι το ίντερνετ θα μείνει intact σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Και επειδή δεν είναι... Μα για φάγωμα. Ναι, ρε, εγώ έχω... Όχι να το σπόνσορα. Έχω ήδη χτυπήσει. Να μιλήσουμε σήμερα. Έχω ήδη φάει κρατά τον κουραβιέ για το τέλος, γιατί είναι χρονιά κουραβιέ για μένα φέτος και είναι το καλύτερο χρονιά υλικό. Χρονιά κουραβιέ. Κάθε χρόνο είμαι ανάλογα με το μακάνο κουραβιέ, φέτος είμαι κουραβιεδάτος. Ναι, και παραδοσιακά είμαι κουραβιεδάτος. Δεν με τρομάζει, δεν νομίζω ότι γίνονται αυτές οι τόσο τρομακτικές αλλαγές. Πω πω, αυτό το βίντεο θα είναι χρυσάφι σε μεριά. Ναι. Χρυσάφι. Τόσο έχουμε πέσει μέσα και σε άλλα forecasting, έτσι. Τα έχω μετά, θα τα συζητήσουμε. Πω πω, φίλε, ναι. Τα έχω εδώ τα να... τελευταία 20 λεπτά από το περσινό επεισόδιο ήταν όλο το forecasting. Έχω σημειώσει εδώ το forecasting του περσινού επεισοδίου, θα μπει από πάνω να το συζητήσουμε. Εντάξει, αυτά που λέμε τώρα είναι... Αυτό από μένα. Ήθελα να ρωτήσω λίγο αυτό για το self-replicating robots. Εγώ το μόνο που μπορώ να το συνδέσω, μιας και ρωτήσατε τη γνώμη μου και οι δύο και επιμένετε να απαντήσω. Ναι, πάρα πολύ. Είναι τέτοιο. Είναι σε nanobots μες στον οργανισμό, κάπως έτσι. Και αυτό είναι ένα καλό σενάριο, ένα κακό σενάριο, είναι σε περίπτωση πολέμου. Θέλω να στείλεις drones, ρε παιδί μου, τα οποία είναι self-repairing. Self-repairing, ναι. Self-replicating θεωρώ ότι σε τόσο μεγάλες κλίμακες που βγάζει νόημα, δεν έχεις την πρώτη ύλη για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό. Δεν έχει νόημα δηλαδή να μπορείς να τα στείλεις αυτά και... Ναι, θες την πρώτη ύλη, αλλά κατά τα άλλα δεν ξέρω τι κατά εντυπωσιακό. Δηλαδή έχει το function μέσα του να κάνει αντιγραφή ο κίσο. Εκτός αν έχεις... Sorry, το function και το μηχανισμό. Εντάξει, ναι. Το... Και κάποτε μιλούσαμε για αυτά εντελώς όμως θεωρητικά. Ήταν οι μηχανές φωνόημα, το ξαναλέω. Ναι, ρε παιδί μου, απλά το self-replicating θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθεί και με το sourcing της πρώτης ύλης για να έχει νόημα. Ναι. Άμα πας και πεις ότι εγώ έχω απλά αντί να έχω ένα εργοστάσιο το οποίο είναι σταθερό, το κάνω κινητό, το λέω ρομπότ και το στέλνω μαζί με τα υπόλοιπα για να κάνει αυτό την παραγωγή και άλλα να βλέπουν. Δεν μου λέει. Απλά το βάλεις σε ρόδες. Μπράβο, ωραίο είναι. Αλλά yeah, okay, το βάλεις σε ρόδες. Δηλαδή πρέπει πάλι να έχεις την πρώτη ύλη να τη φτάσεις κάπως εκεί. Okay. Οπότε θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το δικό μου μυαλό δεν μπορεί να ξεφύγει από την μικροκλίμακα του nanobot. Okay. Για να μπορέσει να φανταστεί πώς μπορεί να γίνει παραπάνω. Okay. Και εκεί πέρα μου φαίνεται πάρα πολύ ακραίο, απλά εκεί πέρα είναι λίγο, ξέρεις πιο τέτοιο. Οκ, okay, για συνέχισε. Μήπως να κάνουμε το πρώτο γρήγορο πώς. Ναι, κάνε ένα πώς, να φέρουμε μπύρες. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Και μετά από ένα πολύ σύντομο διάλειμμα με διαφημίσεις. Τέλεια. Όταν βγάζουμε λεφτά τώρα. Όχι. Εντάξει, δεν βγάζουμε. Όχι, η πλάγα είναι ότι άσχετο, αλλά τώρα επειδή το θέσαμε. Ενώ το έχω κλείσει από παντού το monetization στο YouTube, έχω την τύψη ότι κάποια βίντεο σε κάποιους έχουν δείξει διαφημίσεις. Και σε μένα μου έχει εμφανίσει μια φορά. Σε μένα δεν έχει βγάλει ποτέ. Αλλά τα βλέπω σε αεροπλάνο. Έχω το premium εγώ, οπότε δεν. Ενώ το πληρώνω, οπότε μου βγάζει ποτέ διαφημίσεις και δεν το έχω παρατηρήσει. Τέλος πάντων. Okay. Κάτι θέλεις να πεις, εσύ ήσουν ο επόμενος που τα έκανε με σχολιασμό σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όχι, ας το προχωρήσουμε παρακάτω. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό πράγμα. Ναι, θα συνεχίσεις εσύ, γιατί έχεις σημειώσει πράγματα. Εγώ έχω σημειώσει πράγματα. Εντάξει, έχω σημειώσει κάποια τα οποία είναι παιδί μου λίγο πιο. Σχέση με τη σοβαρά τη συζήτηση, είναι λίγο υποβασμός να τα ακουμπήσω. Οπότε θα δώσω. Όχι, ακούμπησε, εντάξει. Εκφράσου. Ωραία, blockchain θα ξαναπιάσουμε. Πώς ναι, θα ναι, δώσε πόνο. Δώσε ναι, πάνω. Ναι, και εγώ έχω κάτι ακόμα. Να το πιάσουμε τώρα ξανά. Ναι, ας το πιάσουμε τώρα που είναι Χριστούγεννα. Λοιπόν, έχετε βγάλει κανένα. Θα βανώ λίγο μηδενιστικό, αλλά πραγματικά δεν βγάζω νόημα στη χρησιμότητα των NFTs και των crypto coins. Φίλε, πρέπει να πας. Ναι. Για παραλία. Καλοκαίρι. Ναι. Με βατικουάκι παπά. Και να αρχίσει σεμινάριο στην παραλία και να γυρίσει όλη η παραλία να προσέχει το σεμινάριο. Πρόσεξε. Φοβερή δουλειά. Δύο βασικά πράγματα. Όταν λέω χρησιμότητα, δεν εννοώ το να μπορείς να βγάλεις χρήματα από αυτό. Δεν μίλησα για αυτό, μίλησα για τεχνολογία. Χρησιμότητα και use case το οποίο να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω. Να το κάνει καλύτερο. Ναι, ρε παιδί μου, όλες οι τεχνολογίες κάτι βοηθάνε. Το να πλουτίσεις εσύ δεν θεωρώ ότι είναι βοήθεια για να το βγάλω. Για μένα είναι μεγάλη, να ξέρεις. Για όλους είναι μεγάλη, αλλά το να πλουτίσεις εις βάρος κάποιου άλλου από τη στιγμή που δεν παράγεις αξία. Όχι. Ναι.
Φίλε, πολύ. Άνοιξαν το κόκκινο βιβλίο τώρα, έλα. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, όχι, δεν πείραξα κανέναν, έβγαλα παραπάνω λεφτά. Όχι! Το να βγάλει παραπάνω λεφτά γιατί παράγει αξία για κάποιον και κάποιον. Τι είναι αξία. Ει βάρο δεν εννοεί ότι βλάπτει κάποιον, αλλά αυτά τα λεφτά από κάπου έρχονται. Okay. Δηλαδή. Okay. Ρε παιδί μου, σου λέει, εγώ έχω εδώ μία δίπλα, ωραία, που και αυτή δεν είναι σωστή δίπλα, by the way. Όχι, δεν πέτυχε η διαφήμιση, δηλαδή, του χρόνου μας. Θα συμφωνήσω, ναι. Δεν είναι σωστή δίπλα. Οπότε, εγώ σου δίνω αυτή τη δίπλα και εσύ μου δίνεις, ρε παιδί μου, ένα ευρώ. Υπάρχει μία ανταλλαγή εκεί, που είναι κάτι καινούργιο και για τους δύο. Τώρα, το να... ανταλλάσσουμε μετοχές, κρύπτος, όλα αυτά. Δεν λέω ότι είναι κακό. Και εγώ το κάνω, έχω πάρει στη Revolut εκεί κάτι μαλακίες. Αλλά καταλαβαίνω τι λέει, δεν είναι ότι έφερες κάτι καινούριο στο... Θεωρώ ότι είναι χειρότερες από μετοχές. Ναι, γιατί είναι unregulated. Εντελώς. Όχι, δεν είναι unregulated. Απλά γιατί? Μετοχές, εγώ τι κάνω. Θέλω να βάλω την εμπιστοσύνη μου και τα χρήματά μου σε κάποιο όχημα. Θεωρώ ότι αυτό το όχημα θα παράξει κάποια αξία. Και αύριο. Τα χρήματα που έβαλα εγώ δίνοντας την εμπιστοσύνη μου ναι. Και πάνω κάποιο ρίσκο, αύριο αξίζουν. Κατάλαβα τι λες. Τα έχουν να βάλω και κάτι. Αλλά σε ένα abstracted way αυτό μπορείς να το κάνεις και για τα κρύπτο. Να πεις ότι εγώ βάζω τα λεφτά μου στο Tezos, γιατί για μένα το Tezos είναι το όχημα για να έχουν πιο αξιόπιστες συναλλαγές και ένα πράσινο μέλλον. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν αξιόπιστες συναλλαγές και πράσινο μέλλον που να βγάζουν νόημα. Το Tezos αυτή τη στιγμή δεν ξέρω το Tezos συγκεκριμένα, δεν θέλω να πω για συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα. Είναι green coin και καλά. Green my ass, αλήθεια. Και τώρα που το συζητάτε, πιστεύετε ότι θα βγάλει... Όχι, δεν έχεις απαντήσει την ερώτησή μου. Α, sorry, συγγνώμη. Έχετε βρει... Εγώ στο μυαλό μου έχω δύο πράγματα τα οποία έχω δει να βγάζουν νόημα. Χωρίς όμως... Εννοείς bitcoin blockchain, έχω πρέπει... Sorry, κρύπτος ή blockchain. Τα παίρνω μαζί, σαν μια ολότητα. Γενικότερα, NFTs, κρύπτος, blockchain. Αυτή το blockchain είναι μια τεχνολογία που, okay, fine, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Απλά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για να κάνω κυρίως, έτσι, κρύπτος. Κρύπτος, να το πούμε πολύ απλά, το οποίο τα κρύπτος είναι πολλά πράγματα, αλλά λέμε τώρα. Guess what, αλλά και το να έχεις, ρε παιδί μου, ένα ledger το οποίο να πιστοποιεί τις συναλλαγές και να τις κάνει verify με κάποιο τρόπο, παρόμοιο είναι και αυτό. Εννοώ, αυτή τη στιγμή το blockchain θα είναι... μπορούσε να ήταν το παγκόσμιο εκτιματολόγιο. Ναι, αλλά γιατί, γιατί δεν θες να έχεις το κτηματολόγιο που υπάρχει σήμερα, γιατί δεν έχεις εμπιστοσύνη σε μια κεντρική αρχή να το κάνει αυτό. Πού καταλήγεις λοιπόν, καταλήγεις σε κάποια DAO, σε οτιδήποτε θες από αυτό να κάνει αυτό στη διαχείριση, αλλά και πάλι είναι κεντροποιημένη. Μπορεί να είναι distributed, αλλά το governance είναι περιορισμένο σε συγκεκριμένα άτομα. Θα μου πεις υπάρχουν και DAO στα οποία το governance εξαρτάται από το πόσες μονάδες του coin έχεις εσύ. Και πάλι μπορεί να αγοράσω εγώ πολλές μονάδες του coin όμως και πάλι να το κάνω τέτοιο. Δηλαδή, μην πάμε εκεί. Η ερώτησή μου είναι use cases σε blockchain, δηλαδή ένα distributed validated ledger. Αυτό είναι το blockchain, άμα θέλουμε να το απλοποιήσουμε όσο γίνεται. Ή σε crypto coins τα οποία να βγάζουν νόημα, ή σε NFT τα οποία να βγάζουν νόημα. Το NFT είναι ξεκάθαρο το νόημα, είναι το μόνο που έχω καταλάβει. Το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Από πάντα είχαμε κόσμο που μάζευε γραμματόσημα. Okay. Μαζί σου, αλλά αυτή τη στιγμή. Τελειώνουμε εκεί. Είναι απλό. Σε αυτή την περίπτωση όμως, εσύ τι είχες. Είχες κάποιο προϊόν το οποίο για κάποιο λόγο ήταν σημαντικό. Είχες γραμματώσιμο από διάφορες χώρες, διάφορες πόλεις. Ναι. Είχες έργα από διάφορους καλλιτέχνες. Εγώ δεν εκτιμάω. Δεν έχω γνώση για την αγάπη της τέχνης. Αλλά καταλαβαίνω γιατί κάποιος να θέλει τον ένα από τις 50 πίνακες ενός ζωγράφου. Ναι. Το ένα από τις 50 μαϊμούδες ενός τυχαίου τύπου στο ίντερνετ, ο οποίος δεν έχει καμία αξία. Συμφωνώ. Και ο μόνος λόγος που τις αγοράζω τις μαϊμούδες αυτές είναι γιατί πιστεύω ότι επειδή υπάρχει φάζ γύρω από αυτό, αύριο θα ξέρει περισσότερο. Ναι, του λείπε, του λείπε. Ναι, αλλά αυτό είχε πάντα. Ναι, πες την ιστορία με τους του λείπε. Δεν έχω ξαναπεί την ιστορία με τους του λείπε εδώ. Η φάση με τους. Πώς το λένε, κάναν trade του λείπε. Πότε να το. Θυμάμαι πότε να είναι. Που νομίζω αυτό είναι που οι του λείπε απλά ξεκινήσαν να χαλάνε και πήγαν στα τσόπια. Αλλά όχι, δεν αυτό είναι ότι υπήρχε και BD War. Στις τουλίπες. Ναι. Και ανέβαινε την τιμή της τουλίπας, όταν η τουλίπα ήταν μη παραγωγικό. Ναι. Στην προηγούμενη περίπτωση. Και χαλούσε. Οπότε αυτό. Η ερώτηση λοιπόν για να την ξανακάνω είναι: έχετε βρει κάποιο use case το οποίο να βγάζει νόημα από κάποιο από την κοινωνία? Εγώ έχω για παράδειγμα ένα NFT στο μυαλό μου και ένα coin αυτή τη στιγμή.
Κοίτα, το να έχεις ένα σύστημα το οποίο θεωρητικά να μην μπορεί κάποιος να το διαφθείρει επειδή μπορείς να πειράξεις τα data, είναι καλό για πολλά πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Πουχού, η ιστορικότητα του οτιδήποτε κάνεις. Okay. Okay. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι κακό, η σαν τεχνολογία τα σπάει. Τώρα, αν όλοι φτάσουμε να πρέπει να δίνουμε την άπειρη επεξεργαστική ισχύ μας, όπως έλεγα νωρίτερα με τους κοινούς επεξεργαστές, ο ένας τον άλλον, και να χρειαστεί να μας ανταμείψουν για αυτό επειδή τη δώσαμε, το να έχουμε ένα σύστημα blockchain, βλέπε Ethereum, το μπορούμε να ανταλλάξουμε τη μονάδα και να πάμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε κάτι άλλο ή αργότερα στο ίδιο μεγάλο υπολογιστή, δεν είναι κακό. Δηλαδή, θα μπορούσαν όλοι οι υπολογιστές μας να δουλεύαν για κάτι, όταν τον έδινα και δούλευε να μου δίνει μονάδες, να έπαιρνα αυτές τις μονάδες πίσω και όταν ήθελα εγώ επεξεργαστική ισχύ, να το δίνα πάλι μέσα στο σύστημα για να δώσει επεξεργαστική ισχύ. Θα μπορούσε. Okay. Αυτό είναι ένα use case, ας πούμε. Θεωρώ, εγώ είμαι από την άλλη πλευρά και θεωρώ ότι είναι κακό αυτό σε. Καταστρέφει τον πλανήτη. Όχι, σε κοινωνικό επίπεδο και large scale, θεωρώ ότι είναι κακό. Όσο χρήσιμο είναι το Git σε μια ομάδα μέσα να κρατήσει όλο το ιστορικό του κώδικα. Mm-hmm. Θεωρώ άλλο τόσο κακό είναι σε πράγματα τα παίρνει δημόσια και large scale να έχει immutability. Και θεωρώ ότι είναι κακό by design γιατί αυτά είναι συστήματα zero trust και θεωρώ ότι είναι κακό να χτίζουμε μια κοινωνία γύρω από συστήματα zero trust. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, η έννοια ότι εγώ, ρε παιδί μου, θα εμπιστευτώ μια τράπεζα. Εγώ θα εμπιστευτώ το κράτος. Γιατί? Εγώ θα εμπιστευτώ το Γιάννη. Γιατί αυτό σε κάνει αυτομάτως πιο υπεύθυνο, κατά τη γνώμη μου, όχι αυτομάτως, σε κάνει, ελπίζουμε, πιο υπεύθυνο στο πώς ψηφίζεις, στο πώς επιλέγεις. Καλά, αυτό είναι τεράστια υπόθεση, έτσι. Αυτή είναι η, δεν είναι υπόθεση, είναι η γνώμη μου. Η υπόθεσή σου είναι ότι είναι σε κάνει καλό. Και θεωρώ κιόλας ότι είναι απίστευτα τρομακτικό το να πεις ότι άπαξ και κάνω κάτι θα είναι για πάντα εκεί. Και δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα στην ουσία δίνει. Στην κοινωνία. Με την έννοια όμως ότι θα είναι για πάντα εκεί by design engineered. Και 20 χρόνια μετά και 30 θα δούμε και θα μου πούνε, όχι, εσύ τι αυτό κάνεις έτσι. Αλλά αυτό έχει και τον κίνδυνο 30 χρόνια μετά να ερμηνευτεί κάπως αλλιώς από το context της εποχής οτιδήποτε ήταν εκεί. Ναι, καλά, εκεί. Θεωρώ ότι είναι κακό. Εκεί εξαρτάται τι κάνεις. Γιατί άμα ήταν το κτηματολόγιο, θέλεις να μείνει εκεί. Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω. Οτιδήποτε έχει ένα συγκεκριμένο concept, πάρε το κτηματολόγιο, χειροπολί εννοείται. Όμως, για παράδειγμα, οι συναλλαγές δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε διαλέξει τι κάνει, έτσι. Δεν πάει η τεχνολογία είναι κακή. Όχι, δεν υπάρχει. Ποτέ η τεχνολογία δεν είναι κακή. Κακή είναι η χρήση. Ποτέ η τεχνολογία δεν είναι κακή. Θεωρώ ότι είναι κακό να χτίσει αυτή τη λογική ξέρεις παντού. Ότι τα πάντα περνάνε μέσα από το blockchain. Α, καλά, ναι, προφανώς. Τα πάντα πρέπει να είναι εκεί. Αυτό το πράγμα, είναι πρόβλημα. Αυτό το πράγμα που στο Twitter πάνε και βρίσκουν ένα tweet που έκανε πριν, ξέρω εγώ, 200.000 χρόνια. Αυτό είναι πολύ πλάκα, κάτσε τώρα. Στάρισε. Έχει πλάκα, ισχύει ότι έχει πλάκα. Σωστά. Αλλά ναι, οπότε τι θες άλλο να πεις για το blockchain και για το bitcoin. Εγώ. Ναι, εσύ το ξεκίνησε, είπες έχουμε. Ναι. Ωραία. Εγώ για παράδειγμα έχω ένα NFT που κάπως μου έβγαλε νόημα γιατί πάντρευε αυτή την ιδιότητα ενός καλλιτέχνη, μιας τεχνολογίας και το ownership. Ήταν αυτό που μου ανέφερε για τον Mike Shinoda. Για ποιον? Ο Mike Shinoda που έκανε ένα NFT το οποίο ανάλογα με την υπογραφή του transaction που γινότανε, αυτό το χρησιμοποιούσε σαν εισαγωγή σε έναν τυχαίο αλγόριθμο. Ο οποίος με βάση κάποιους κανόνες έβγαζε ένα μοναδικό output σαν. Όχι, okay, δεν έχω ιδέα από τέχνη. Οπότε δεν ξέρω. Ήταν όντως καλό. Είχε όμως κάτι το οποίο δεν έβαζε νόημα έξω από ένα blockchain, γιατί σου έλεγε ότι χρησιμοποιώ εγώ τεχνολογία αυτή σαν input στον αλγόριθμο στον οποίο θα παράξω αυτό που θα πάρεις εσύ. Ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος από τον Αντώνη μάλλον είναι λίγο πιο σημαντικός στο πώς παράγει μουσική. Οπότε έβγαζε ένα νόημα να πεις ότι εγώ έχω αυτά τα 500.000-5.000 που είχαν βγει μοναδικά κομμάτια. Και ήχους που γέρανε από αυτό το generation. Ναι. Και αυτό μπορεί να έχει μια αξία αύριο μεθαύριο να το πάρει κάποιος. Εγώ δεν θα το έπαιρνα, αλλά μπορεί κάποιος άλλος να το έπαιρνε. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Δεν πει να καθά έπαιρνες. Ναι. Κανονικό. Ναι. Μόνο να μου φέρανε κάποιον δώρο. Οπότε πάει αυτό. Το ένα λοιπόν είναι το κομμάτι αυτό. Στο κομμάτι μετά, ας πούμε, του coin. Ένα coin το οποίο κάπως με βγάλει ένα νόημα. Νομίζω λέγεται Orchid. Ορχιδέα τέλος πάντων. Α, στα ελληνικά.
Όχι. 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 My Orchids. My Orchids. Λοιπόν, τι σου λέει αυτό το coin, ότι. Take my tulips, take my Orchids. Ότι εγώ καίω αυτό το coin για να χρησιμοποιήσω VPN nodes και αντίστοιχα VPN nodes. Αυτό που λέγαμε το Ethereum πριν. Στον μεγάλο υπολογιστή παίρνει και δίνει. Ακριβώς. Credits. Θα μπορούσε αυτό να πάει μια άλλη ιδέα που έρχεται τώρα καθώς το λέγεσαι αυτό να είναι και στο εμπόριο ενέργεια. Το οποίο μπορεί να μην παράγει την ενέργεια που χρειάζεσαι τη στιγμή που τη χρειάζεσαι, αλλά θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο ώστε να μπορεί να ξέρει τι credits ενέργεια έχει για να χαλάσει μετά. Καλά. Άλλη... Αυτό, sorry που είπαμε τώρα για carbon credits. Είδες, δεν κάνω διαφήμιση, έχω τη σωστή γωνία. Έτσι. Έχω βγει στα στούντιο από τώρα χρόνια. Είναι μεγάλη φάση. Ναι. Δηλαδή, το τι έχει να γίνει από, έμεσους φόρους στο μέλλον με συμβόλαια... Carbon συμβόλαια, έχει να γίνει σκεφαμένα με τις εταιρείες. Εγώ πληρώνω πάντως πόσο 1-2 ευρώ το μήνα για να έχω green energy στο μείγμα ενέργειας που θα λάβω. Ναι. Εγώ έχω αρχίσει πάρα πολύ να κοιτάω για... Και εσύ, το περισσότερο trading για carbon quotas γίνεται στην Ευρώπη. Ναι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γενικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έχεις ένα συμβόλαιο το οποίο είναι στην ουσία σε penalty για χρήση μη καθαρής ενέργειας, για να το ρίξω. Δηλαδή, είναι τελείως επίπλαστο και πάρα πολύ εμπορεύσιμο όσο προχωράει ο χρόνος. Ας πάω λίγο στο blockchain, ήθελα να πω μια ιδέα που είχε ο Αντώνης στο παρελθόν. Οπα. Δεν ξέρω πόσο πάμε. Πάμε φραγκά. Ναι, ότι θα μπορούσαμε να, στην ουσία το πρόγραμμα... Τι να έχω κάνει η trademark, είναι δε αυτή. Προλαβαίνεις, βλέπω το κινητό τώρα, ότι θα μπορούσε στην ουσία οι υπολογισμοί που κάνουν το mining να είναι προβλήματα bioscience, δηλαδή αυτό το οποίο λύνεις. Αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα. Ναι. Οπότε στην ουσία το... έχεις ένα, ένα συνάλλαγμα το οποίο για να λειτουργήσει χρειάζεται, ρε παιδί μου, να λύνεις bioscience προβλήματα, ας πούμε, ένα τέτοιο. Ναι. Δεν είναι παλιά. Όπως είχαν παλιά το SETI. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. SETI αυτό. Ήταν... Α, το... Οκ, okay, ναι. Που ψάχναμε να βρούμε τους... που μπορούσες εσύ... Τους εξωγήινους. Αυτό ήταν εσύ. Ότι... Πολλοί υπολογιστές μαζί ναι. Κοίτουσαν scans του ουρανού. Μπράβο. Ή συγγνώμη, σήματα. Και σαν το folding at home, ρε παιδί μου, στάχνω. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα. Το SETI at home μετά γίνεται folding at home. Α, έλα ρε. Οπότε εγώ τέτοια προβλήματα θα περίμενα να δω ως χρήσιμα ναι. για μια τεχνολογία. Για την κοινωνία, ναι. Που να βγάζει κάποιο νόημα. Θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, θεωρώ πάρα πολύ άχρηστη την υλοποίησή της. Δηλαδή κάποιον ο οποίος, ας πούμε, έγινε millionaire επειδή αγόρασε 15.000 bitcoin όταν είχαν 1 ευρώ το καθένα. Γαμό, ήσουν πολύ μπροστά, το θες. Χαίστηκα, ξέρεις. Δεν θεωρώ ότι. Ναι. Είσαι πιο πλούσιος από μένα, ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Με τι πιθανότητα πας κι εσύ κι εγώ και ίσως και ο Παγώνης, γιατί δεν έχω καταλάβει τη θέση του να μην ειλικρινήσω όλη αυτή την ώρα. Είναι εγώ αρκετά... εξερευνώ, δηλώνω ότι δεν ξέρω. Το ακούσατε σήμερα. Είναι κάτι που δεν ξέρω. Μ' αρέσει που παίζει με την κάμερα. Ναι. Με τι πιθανότητα πάμε με αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Ναι. Να μας κράξουν όλοι. Όχι, να μας κράξουν, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά κράχτε. Τα NFTs να είναι τώρα ό,τι ήταν το Ιντερνετ στα 90s, στα 80s. Μηδέν. Ωραία. Έλα, επιτέλους έχουμε θέσει παγώνι. Εσύ το Ιντερνετ, το που το συγκρίνεις με τα NFTs, τώρα για όνομα Θεού. Τα NFT είναι πρώτα απ' όλα μια εφαρμογή. Το άλλο είναι υποδομή. Ναι, δηλαδή το blockchain θα μπορούσε να είναι. Τα NFTs θα μπορούσε να είναι ένα website, το pixel website του τύπου. Έστω, το blockchain. Το pixel website. Αυτό που είχε κάνει. Το 1 million. $1 million website που λέγονταν. Που είχε κάνει. Ναι. Κάποιοι θα βγάλουν λεφτά σίγουρα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χρήσιμο αυτό. Οκ, το λένε όλοι σαν use case και ωραία, το blockchain. Είναι άλλη μια καλή τεχνολογία. Έχει λύσει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα των Βυζαντινών. Θα μιλάμε σε 30 χρόνια για το blockchain όπως μιλάμε για το ίντερνετ σήμερα. Και γιατί. Και εσύ έτοιμα να απαντήσεις. Αν θα μιλάμε. Δεν μπορώ να προβλέψω, αλλά νομίζω... Το στομάχι σου τι λέει. Πονάει σου το πριν. Δεν το μύρισες. Και θα σου πω.
Καθίζουν. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια εφαρμογή Χ. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Η αυτόματη αντίδραση μου είναι όχι. Probably not. Ναι, η αυτόματη αντίδραση μου είναι όχι. Θα μπορούσε το blockchain να γιατί, είναι... Γιατί απλά είναι... Συγγνώμη, είναι η λύση σε πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα στο οποίο ακόμα δεν έχουμε βρει μεγάλη χρήση. Δηλαδή, αμέσως με το που γράφτηκαν, με το συνδέθηκαν οι δύο υπολογιστές, τα δύο nodes του ARPANET, αλλά από πριν ξέραν τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να καλύψουν μια ανθρώπινη ανάγκη. Ποια ήταν η ανθρώπινη ανάγκη της επικοινωνίας, όπως τα τηλέφωνα, έτσι, και τις επικοινωνίες ανθρώπων και οι επικοινωνίες υπολογιστών απομακρυσμένοι. Το οποίο τη λύναν καλύτερα από ό,τι ήταν πριν με το ράδιο ή με το δορυφόρο. Το blockchain, ποια ανθρώπινη ανάγκη λύνει αυτή τη στιγμή που όλοι την έχουμε, για να μιλήσω λίγο ως UXer. Discuss. Η ανάγκη η οποία έχει να λύσει το blockchain είναι ότι μπορείς ανάμεσα... Την έχουμε όλοι. Ναι, μπορείς ανάμεσα σε ένα σύνολο nodes, είτε αυτό είναι άνθρωποι, είτε οτιδήποτε άλλο, να έχεις consensus για την κατάσταση κάποιου ledger, χωρίς να υπάρχει μια κεντρική ρυθμιστική αρχή. Okay, άρα η ανάγκη που όλοι οι άνθρωποι έχουν, ποια είναι? Η ανάγκη είναι το να μπορείς να οργανωθείς χωρίς να χρειάζεται να εμπιστευτείς κεντρική αρχή, το οποίο... Έχει να κάνει και λίγο με το της απαρχίας δημοκρατίας, δηλαδή θες με κάποιον τρόπο... Της αναρχίας, η δημοκρατία έχει αρχή. Μάλλον εννοεί της άμεσης δημοκρατίας, που είναι όλα flat. Όλα flat είναι μόνο σαν αρχή, αγάπη μου. Είναι για εμάς τους καλούς, δεν είναι για τους υπόλοιπους. Θα αναλύσουμε τώρα... Όχι, δεν πάμε, πάμε τώρα, αλλά... Όχι, πολύ, είναι βαρύ. Αλλά, ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή, κατά μέσα, εκεί το πάμε. Ποια είναι η ανάγκη που καλύπτει, το ίντερνετ την καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί υπήρχε ανάγκη πριν το καλύψουμε. Στο blockchain, ok, ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, άρα δεν είναι τόσο σημαντικό στο ίντερνετ. Τελεία. Με βοήθησε να το απαντήσω, μπράβο, καλύτερα. Ναι. Νομίζω ότι επίσης πιστεύω ότι δεν θα είναι ποτέ το νέο ίντερνετ και γιατί... Το καλά, δεν θα είναι το νέο ίντερνετ, τελεία. Web3. Ναι, γιατί όμως, γιατί ένα σημαντικό κομμάτι που έκανε το web και το ίντερνετ είναι ότι πράγματα που γίνονταν πριν όχι μόνο γίνανε πιο εύκολα, γίνανε και με λιγότερους πόρους, πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Δηλαδή είχες ένα gain πολυεπίπεδο με τη μία, δηλαδή εγώ θέλω να σου στείλω ένα γράμμα. Δηλαδή, το να σου στείλω ένα τηλεγράφημα, δεν είναι τώρα... Ναι. Το να σου στείλω ένα email ήταν ξαφνικά απίστευτο. Έγραφα κάτι, πάταγα, έφευγε. Με τη μία. Πιο γρήγορο, πιο φθηνό, πιο αξιόπιστο. Ναι. Συμφωνώ. Άρα ναι. Δεν υπήρχε σκέψη, α, εγώ τι μπορώ να κάνω με αυτό. Έτσι καταλαβαίνω τι γίνεται. Πάω να δω ποια είναι η ανθρώπινη ανάγκη που καλύπτει, πόσοι την έχουν, πόσο σημαντική είναι, πόσο πληρώνει. Έτσι, στο ίντερνετ τελεία. Δεν θα συζητήσουμε. Το blockchain, ναι, σίγουρα κάτι λύνει. Μάλλον λύνει γιατί το πάμε πριν, το εκτιματολόγιο ξέρω. Αλλά τη οργάνωση, αυτό που είπες, δεν το είχα σκεφτεί. Έτσι, ναι, έχεις δίκιο. Πιάσε επόμενο θέμα. Οπότε, κρατάω σημείο. Οπότε το θέμα είναι ότι πόσο hate θα έχουμε τις υπόλοιπες μέρες στο YouTube. Κράχτε, λυσάχτε όλοι. Θα είμαι διακοπές, δεν πειράζει. Ναι. Θα διακοπές. Okay. Λοιπόν, αυτό. Το οποίο με έχει στιγμή. Λοιπόν, έχω το θέμα φυσικά. Έχουμε τελειώσει με τα γήινα θέματα. Γήινα. Ναι. Έχει τη σημειώση μου. Όχι, έχω και εγώ τη σημειώση μου. Έχω πολύ ακόμα. Ωραία, να πω άλλο ένα τεχνολογικό πριν το συνεχίσω. Ναι. Ποια είναι η πιο σημαντική τεχνολογία που δεν χρησιμοποιείται ή δεν χρησιμοποιείται σωστά? Το blockchain. Είναι τόσο σημαντική για σένα? Όχι. Η πιο σημαντική τεχνολογία που δεν χρησιμοποιείται σωστά είναι η πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή, μέσχισε, με πέταξε κάτω. Πιο εύκολο. Μέτρεψε με αλάτι και με πέταξε στα βράχια. Θα μπορούσαμε να λύσουμε το ενεργειακό μας πρόβλημα. Ναι. Και πολύ απλά έχει κάποιο χαρακτηριστεί επειδή κάποιοι τη χρησιμοποίησαν για να κάνουν πυρηνικές βόμβες. Ξέρεις ότι οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί κλείνουν τα αεροστάσια. Τα έχουν κλείσει νομίζω. Όχι, τώρα είναι. Η Γαλλία νομίζω είναι πιο μπροστά. Η μεγαλύτερη παραγωγή. Για να το πίνουμε από του Ρώσου, καταλαβες. Αεριάκι, πάρε λίγο. Natural gas. Νομίζω ότι θα συμφωνούσα με τον Αντώνη. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά αυτό το οποίο ήταν καλό. Πολύ εύκολο. Δεν ξέρω. Το
Έχει, και εγώ νομίζω ότι έχει δει και είναι ντροπή οτιδήποτε άλλο που θα υποβαθμίσει την κουβέντα. Ναι, και, δηλαδή μετά από αυτό νομίζω ότι. Οριακά... Μπράβο, το έκανε, dominate. Δεν περιμένω τόσο γρήγορη απάντηση. Ναι. Όχι, όχι, είναι υπηρετική, είναι για τελείωση. Είναι θέμα ατζέντα. Ναι. Τα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Ναι. Δεν λέω ότι μπορεί να έχει. Η πιο σημαντική τεχνολογία που δεν χρησιμοποιείται σωστά. Ναι. Συμφωνεί και εσύ, Με έχει τερματίσει για το τελευταίο καιρό. Κοιτάω, λέω, γεωπολιτική και ενεργειακά προβλήματα. Έξω και τα carbon trading και αυτά. Και ναι, το κοιτούσα και λέω. Πόρε, φίλε, ναι, όντως. Δηλαδή. Δεν λέω ότι. Ιδανικά θα πάει σε fusion, αλλά. Ναι, ναι, και πάει καλά αυτό γενικά. Τι είναι για δύο δευτερόλεπτα, σύμπηξη πυρηνική. Το οποίο το ανάποδο. Είναι το ανάποδο. Δεν έχει, παράγει πολύ παραπάνω ενέργεια, δεν έχει απόβλητα. Είναι πολύ αστείο. Γενικά πάντως κάνουν σημαντική πρόοδος. Και τα απόβλητα είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Είναι πολύ πιο ακριβό να διαχειριστείς και οι υποδομές τους, αλλά σε γενικές γραμμές η μεγάλη επένδυση σε κάτι τέτοιο είναι η αρχική επένδυση. Από εκεί πέρα η συντήρηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και καινούργιοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι οποίοι είναι και πιο μικροί και είναι και όλα καλύτερα. Ούτε αυτό το θέμα κατέχω, αλλά θα ήθελα. Γενικά έχω παρατηρήσει ότι θα ήθελα άλλα 300 χρόνια ζωής. Είναι πιθανό να το πετύχουμε το. Αυτό που θα επιλέγει να πεθάνει γιατί δεν έχει νόημα να ζει, ρε παιδί μου πλέον. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο φιλοσοφικό. Πάντα έχει νόημα να ζω. Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό. Άμα φτάσεις σε μια ηλικία που έχεις τόσο μεγάλο decay, ρε παιδί μου, που δεν έχει πλέον. Είναι πολλοί που λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει το decay. Υπάρχει ένας επιστήμονας, λέγεται David Sinclair. Είναι ένας Αυστραλός που είναι στο Harvard, νομίζω τώρα. Και μελετά ακριβώς αυτό το longevity, ρε παιδί μου, το aging. Και... Ναι, το Matrix έτσι σχεδιάστηκε. Μην το. Γιατί δεν ζητάμε και μια version. Για πάμε. Ναι, anyway, για να ανακλείσουμε το μάθημα. Ωραία, το τερμάτισμα, νομίζω. Πολύ καλό μείγμα, συνδυασμό με ανανεώσιμες και πυρηνική ενέργεια. Προφανώς θέλεις και δεν θα σταματήσεις το αέριο το υπόλοιπο. Απλά θες να είναι ένα πολύ μικρό padding το οποίο θα χρησιμοποιήσεις όταν δεν έχεις για παράδειγμα αρκετή αιωλική ηλιακή ενέργεια. Όταν θα τα κλείσεις για συντήρηση στον πυρηνικό αντιδραστήριο και το κάποιος θες να έχεις και ένα backup προφανώς. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο και σίγουρο σαν παραγωγή ενέργειας. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει το σημαντικό σου κομμάτι στο μείγμα ενέργειας να είναι ανανεώσιμες και πυρηνική. Συμφωνώ. Οπότε, αν γίνει αυτό, δεν έχει ανάγκη του άλλου. Και κάπω έτσι έχουμε την τεύτη μα ευκαιρία να βγούμε σε κίτρινο τύπο ελληνικό. Γιατί τι εννοεί. Έχουμε βγει σε κίτρινο τύπο ελληνικό σε προηγούμενη. Εξήγησέ μου, σαν να είμαι 5 χρονών, τι σημαίνει αυτό που είπε. Είμαι και μέσα στο τσάκι να πω, θα βάλουμε link από κάτω. Όχι, όχι, link από κάτω. Και θέλω να κράξετε. Να σου πω backstage γιατί βαριά. Όχι, τώρα πρέπει. Όχι, θα τα ακούσουν όλα. Είχαμε, όταν είχε έρθει ο Γιάννη, ο Βλαχογιάννη, είχαμε συζητήσει για την Εύα. Για ποια Εύα. Η ΕΒΑ ήταν το σύστημα που είναι πίσω από τα PLF και το οποίο αποφασίζει αν θα σου κάνουμε τεστ. Το οποίο δεν έχει feedback loop για να μάθει αν τελικά το είδε σωστό ή λάθος το. Θα σου πω, δεν είμαι σε τέτοιο. Με διέκοψε χθες. Όχι, δεν είναι. Ούτε εγώ είμαι σε απόλυτη θέση να κρίνω, ρε παιδί μου, αλλά αυτό που δεν μου αρέσει ποτέ είναι η. Κάθομαι στη γωνιά μου, βρωμάω και κρίνω. Άμα θες, μπορείς να κάνεις πράγματα. Αν θες να γίνεις καλύτερος από τους άλλους και να δείξεις ένα καλύτερο δρόμο. Το να πεις ότι γιατί ο άλλος είναι λάθος. Ναι, και. Βασικά τι έγινε. Και σε αυτό είχαμε πάρει κίτρινο τύπο, ρε παιδί μου, του ίντερνετ. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο site ήταν. Θα σου πω, είναι ένα site. Ναι, το κράξουμε. Ποιο είναι. Δεν έκανα κραξίματος και δεν είναι να μην το πω. Όχι, είναι δημόσιο. Είναι ένα site που λέγεται TVXS. Στο οποίο είχε γίνει ένα άρθρο για αυτό το επεισόδιο που είχαμε κάνει εδώ και αυτά τα οποία έλεγε ο Γιάννης. Το οποίο ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει κριτική. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά όχι σε μένα. Απολύτως. Όχι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά ήταν ένα απίστευτα κακό δημοσιογραφικό άρθρο το οποίο δεν είχε citations μέσα. Ναι, τα κλασικά. Είχε κόψει το βίντεο από το επεισόδιο, ξέρω, και το είχε βάλει έτσι. Δεν έλεγε από πού είναι, δεν είχε πάρει άδεια. Δηλαδή, πολύ μαλακία όλο αυτό. Αλήθεια σου λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγει ένα site κάποιο και να πει: παιδιά, αυτά τα οποία βγαίνετε και λέτε στην μικρή κουβέντα, απλά είναι μαλακίες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Όπως εγώ λέω ότι. Τώρα είπατε αυτό το άρθρο είναι μαλακία. Βρίζουμε. Το έκανα και εγώ. Εντάξει, με ρεύουμε. Ο τεχνικός όρος δεν είναι μαλακίες. Εντάξει. Είναι πούτσο καρδιές. Τέλος πάντων. Δεν αποβοτίζουμε κιόλας να ξέρεις. Δεν είναι, ξεφεύγει η παγόνη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Προφανώς και λέμε την άποψή μας και κρίνουμε και τι έγινε τελικά. Όχι, αυτό έγραφε αυτό, είχε πάρει το βίντεο. Τώρα γιατί θα πάμε σε κίτρινο τύπο, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν είναι πλέον ότι είναι η κίτρινήλα, γιατί το άρθρο ήταν κίτρινήλα. Τώρα γιατί πήγε την πυρηνική ενέργεια, τι μας τώρα. Είναι εντάξει, τώρα αυτά δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα, αλλά έτσι είναι. Είναι heated discussion.
Γιατί η πυρική ενέργεια. Το ενεργειακό είναι θέμα. Τζιζ, δεν θα κουμπάς αυτά τα πράγματα. Για να μην πω για ανεμογεννητές μετά, δηλαδή εκεί πέρα θα... Για να μην τι, για. Ανεμογεννήτρες, θα μου κάνει report το βίντεο. Ανεμογεννήτες γιατί. Ότι και καλά, τέλος πάντων. Δεν θέλω. By the way, φέτος το πρόβλημα με την ενέργεια στην Ευρώπη πηγάζει από το γεγονός ότι είχαμε λιγότερο αέρα και το περίπου το 24% νομίζω της ενέργειας της Ευρώπης ή της Βόρειας Ευρώπης, δεν θυμάμαι, έρθει από αιωλική. Δεν είχαμε στη Βόρεια Θάλασσα. Και λύσαμε και πολλά... Και πληρώνουμε και καλά είχαμε το πρόβλημα με συμπυρηνικούς αντιδραστήρες. Και τα λιγνητικά κλείσαν σε μεγάλο βαθμό. Πλακώνονται με τους Ρώσους με το Nord Stream. Παίξαν όλα μαζί. Αλλά 25% είναι μεγάλο νούμερο, παιδιά. Γιατί, γιατί δε, αυτό είναι ότι ενώ αν είχαν πυρηνική ενέργεια θα είχαμε αυτό. Πρόβλημα θα είναι συνέχεια. Επειδή είναι consistent αυτό. Ένα. Πολλά βαθιά θέματα. Τελικά πιστεύεις ότι βρήκαμε μανιτάριο στην Άρη? Δεν ήταν μανιτάριο, ήταν μια φωτογραφία που ήταν σαν μανιτάριο. Okay. Αλήθεια. Εντάξει, απογοητεύτηκα. Έχω να μιλήσω μια εβδομάδα με τα παιδιά. Αλλά... Λοιπόν. Τώρα εσύ τώρα κάτσε. Τελειώσαμε την κύκλο μας. Πιστεύεις ότι είμαστε μόνοι μας στο Matrix? Τι πες? Όχι. Πιστεύεις ότι είμαστε η μόνη πίστα στο Matrix? Είναι πολύ εγωιστικό να το θεωρείς αυτό. Έτσι, μπράβο. Και όχι. Αυτό ήταν ότι η μόνη πίστα εννοείς η γη και το ανθρώπινο είδος και όλα αυτά. Ναι, δηλαδή. Όχι, γιατί να είναι. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι. Δεν νομίζω ότι γενικά πιστεύω ότι βοηθάει το ξηράφι του ΟΚΑΜ. Κάνεις λιγότερες δυνατές υποθέσεις. Το να πεις να. Το έχουμε καταλάβει, το έχεις πει 10 φορές σήμερα για το ξηράφι του ΟΚΑΜ. Όχι, το πάω off camera. Είδε βιντεάκι μάλλον πρόσφατα. Όχι, όχι. Πες το. Θεωρώ ότι το να υποθέσεις ότι είσαι μοναδικός στο σύμπαν είναι. Η μάνα μου το πιστεύει. Δεκτό για σένα όμως. Θεωρώ ότι έχει πολλές... Γιατί? Ναι. Γιατί? Είμαστε ήδη μας στο Matrix όμως. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι αν φτάναμε στο σημείο να καταλαβαίναμε αν είμαστε στο Matrix, δεν θα είμαστε στο Matrix. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι από τη στιγμή που είσαι στο Matrix να μπορείς να καταλάβεις και να βρεις τρόπο να καταλάβεις ότι δεν είσαι στο Matrix. Ποιος θα δει το τέταρτο, by the way? Εγώ και... δεν έχω δει κανένα Matrix. Τι? Όντως! Αλήθεια! Παίζει μικρός να έχω δει κανένα, αλλά ναι, δεν έχω... Κάτω, ξέρεις... Βλέπω το τίτλο «Καλυπέτης δεν έχει δει το Matrix». Θα είναι τέτοια, θα είναι αυτή η σκηνή που έχει δει ο έτσι, θα είναι το cover, παιδί μου. Είναι το επεισόδιο που ο Καλυπέτης δεν έχει δει το Matrix. Λοιπόν... Ρε φίλε, τι μιλάς τότε. Συγγνώμη. Το ανέβασες με την πυρηνική ενέργεια και το... Το τερμάτισες. Μα άμα δεν είναι μηδονιδές το επεισόδιο, δεν έχει πλάκα να έχει σκαμπανεβάσματα, γιατί κρατάς έτσι την... Αν είμαστε... Αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον. Με τη λογική εγώ τη σκέφτομαι, πάλι. Εκεί δεν ξέρω όμως να πω, δηλαδή, εμείς έχουμε φτιάξει το Sims, οκ. Τι έτσι όμως. Το ανθρώπινο είδος έχει φτιάξει ένα παιχνίδι, λέγεται Sims. Εντάξει τώρα. Πολύ πιο... Θα μπορούσε, δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει κάτι πιο πολυδιάστατο που φτιάξει αυτό. Βασικά, εγώ θεωρώ ότι είναι δύο τα προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι μόνο και μόνο που ψάχνουμε ζωή σε πλανήτες που θεωρούμε κατοικήσιμους είναι λάθος. Γιατί το ότι εσύ έτυχε να φτιάξει ζωή σε αυτές τις συνθήκες και να ευδοκιμήσει αυτές τις συνθήκες δεν σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί ζωή μόνο σε αυτές τις συνθήκες. Μάλλον. Ναι, αυτό το ψάχνουμε γενικά. Ναι, τι είναι ζωή και τα λοιπά. Ναι, το ψάχνουμε αυτό. Δηλαδή, το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό. Άρα λοιπόν. Θεωρώ ότι αν βάλεις το πόσοι δις, νομίζω, πλανήτες μπορεί να υπάρχουν οι οποίοι είναι κατοικήσιμοι, άμα το αυξήσεις το φάσμα στο τι μπορεί να θεωρηθεί ζωή και πού μπορεί να υπάρχει ζωή, πάει και εκεί. Και το δεύτερο που πάντα με στιγματίζει και με κάνει να μην κοιμάμαι τα βράδια που το θυμάμαι, οπότε σήμερα δεν με βλέπω να κοιμάμαι, είναι το ότι όταν στο πρώτο έτος... Η εφορία εμένα σύντας, αλλά... Το έχω ξεπεράσει αυτό, το έχω αναθέσει στον λογιστή μου και δεν ασχολούμαι, αλλά... Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι στο πρώτο έτος, λοιπόν, όταν πήγαινα και εγώ σχολείο σαν καλό παιδί, μας εξηγούσε. Αν όμως θα πεις. Το δυσδιάστατο, τρισδιάστατο, τετραδιάστατο χωροχρόνο, δηλαδή ουσιαστικά, και πώς θα μπορούσαν να υπάρχουν και παραπάνω διαστάσεις. Δεν ναι. Μπορούμε να αντιληφθούμε. Οπότε μας είχε πει ένα φοβερό παράδειγμα εκεί ο καθηγητής, τουλάχιστον εμένα μου είχε εντυπωσιάσει, μπορεί να είμαι ο χάζος και μικρός, που σου έλεγε ότι το μερμήγκι καταλαβαίνει δύο διαστάσεις. Πρακτικά να το σκεφτείς. Γιατί.
αν θεωρήσουμε ότι δεν έχει μεγάλο εύρος το να δει πάνω κάτω, αυτό μπορεί να καταλαβαίνει το χώρο που εσύ τον βλέπεις τρισδιάστατο σαν τρισδιάστατο, γιατί πηγαίνει πάντα σε μια, σε μια flat επιφάνεια κατά κάποιο τρόπο. Όχι, ανεβαίνει τα δέντρα έτσι, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά... Σου είναι τόσο narrow το οπτικό του πεδίο. Mm. Που επειδή είναι πάρα πολύ μικρό και πολύ μεγάλα τα αντικείμενα και ναι, ναι, οι τεχνολογίες, ναι, μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι σε ένα δυσδιάστατο χώρο. Εσύ καταλαβαίνεις και έχεις τον τρόπο να καταλαβαίνεις τρεις διαστάσεις στον χρόνο. Mm. Μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο να καταλαβαίνει αυτά σε κάποια διάσταση. Ναι, αυτό ακριβώς είναι σπηλιά του Πλάτωνα. Οπα. Στην ουσία. Είναι αυτό το οποίο πραγματικά είναι βάση του Matrix, ότι ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω καλά γιατί και εγώ δεν το έχω μελετήσει, αλλά η φάση πια. Να σε πει ότι το Neuromancer είναι βάση του. Μισό. Και το Neuromancer είναι βάση του Matrix και ο Πλάτωνας είναι η βάση του Neuromancer. Δεν έχω κάνει αυτή τη σύνδεση άμεσα, αλλά τι λέει ο. Δεν θα δει κανείς αυτό το επεισόδιο. Θα σου πω, όχι. Δεν νομίζω... Εσύ που το βλέπεις, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Δεν νομίζω ότι το Neuromancer είναι έτσι, γιατί το Matrix ξεκινάει με την ανακάλυψη ότι εγώ είμαι κάπου. Ενώ το Neuromancer ξεκινά την πραγματικότητα. Το Matrix. Το Neuromancer, τουλάχιστον μέχρι εκεί που έχω φτάσει, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο επίπεδο, ξεκινά την πραγματικότητα. Mm-hmm. Το Matrix ξεκινάει μέσα από το Matrix. Και υπάρχει αποκάλυψη ότι. Ναι, ναι, okay, ναι. Ωραία. Τι λέει η σπηλιά του Πλάτωνα, ότι εμείς για παράδειγμα είμαστε δεμένοι σε μια σπηλιά που υπάρχει ένα τείχος απέναντι και όπως χτυπάει ο ήλιος, επειδή μου. Wow. Mm. Εκεί υπάρχουν σκιές του πολιτισμού που βρίσκεται εκτός της σπηλιάς και εσύ βλέπεις μόνο 2D τις σκιές. Ναι. Οπότε αν αυτό είναι το μόνο που έχεις δει εσύ στη ζωή σου, λες αυτό είναι η πραγματικότητα. Okay. Αυτό που βλέπω εκεί. Αλλά αν ξαφνικά σε απελευθερωθείς, συνειδητοποιείς ότι οι 2D σκιές είναι άνθρωποι, ζώα, φυτά. Ναι. Και τελικά. Δεν θα το δει κανείς. Ναι. Οπότε αυτό, αυτό στην ουσία νομίζω είναι που και η φάση με το Μυρμίγκι. Απλώς δεν αφήνει αυτό με το Μυρμίγκι ποτέ το περιθώριο της αποκάλυψης εκεί μέσα. Και αυτό είναι σημαντικό ερώτημα για την. Για να πούμε ότι αν είμαστε σε. Αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σημείο να καταλάβουμε αν είμαστε σε. Ναι, το και πιστεύω. Ολοκληρώνω. Εμένα, άμα με ρωτήσεις ποιο είναι το σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσε να είναι μια ταινία, ξέρω εγώ οτιδήποτε, είναι το ότι είμαστε το ανθρώπινο γένος. Εκατομμύρια χρόνια και το εννοώ εκατομμύρια χρόνια μπροστά. Δηλαδή. Και παντού βλέπεις Γιώργο. Περίμενε. Σκουλικότρυπες αυτά είναι το τύπου. Σαν να αλλάζω πολυκατοικία, ρε παιδί μου. Πηγαίνω ναι, παντού οτιδήποτε. Και τι είναι το επόμενο που πρέπει να αποφύγω. Δεν. Από Intergalactic. Σου ηλιθίους. Κλάστερ. Όχι, πρόσεξε. Το Big Crunch. Δηλαδή είναι το Big Bang και το Big Crunch, ρε παιδί μου. Έχω δηλαδή για να, για να μπορέσω εγώ να επιζήσω πρέπει πλέον να πάω σε ένα άλλο σύμπαν εντελώς. Αυτό είναι το τελευταίο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Big Crunch. Τελευταία πρόβλημα. Όχι, υπάρχουν διάφορα. Έστω, ή το πάγωμα, το οτιδήποτε. Αλλά δηλαδή την επόμενη πίστα. Ναι, ναι, και ότι ρε παιδί μου, ξέρεις, τη στιγμή που πας και την καβατζάρι σου γίνεται η αποκάλυψη ότι εκείνη τη στιγμή η φίλη είναι σημείο ελέγχου. Ευχαριστούμε πολύ, δεν τα ζευγάρι, θα τα κάνω. Κλείσαν τα φώτα, τέλος. Κοίτα, είμαι 100% σίγουρος ότι είμαστε στο Matrix. Οκ, δεκτό. Και αυτό όπως είπε κάποιος, λέει η ζωή δεν είναι multiplayer game, είναι single player game. Τρελό. Τρελό. Ναι. Αυτό είναι ολόκληρο φιλοσοφικό τέτοιο. Το έχω πει μια φορά στο Wikipedia. Το οποίο είναι single player game, αλλά μέσα σε αυτό να σκεφτείς ότι άμα ήταν single player game, απλά ήθελες να μπεις μέσα και να κάνει. Ξέρεις. Ναι, εντάξει. Πει ο motherfuckers έτσι. Αλλά στην ουσία δεν το κάνουμε αυτό σαν άνθρωποι. Οπότε ο προγραμματισμός μας δεν είναι αυτός. Αλλά είναι single player game. Να μας προσγειώσω ή έχετε άλλα θέματα έτσι. Η φιλοσοφικά. Δεν κοίτα, οι τρεις μας έχουμε μείνει. Ναι. Και εσύ. ξέρω, ό,τι θέλεις, κοίτα. Έχεις κάτι φουτουριστικό, γιατί εγώ μετά είναι. Κι άλλο φουτουριστικό. Όχι, μην τη ρίξουμε. Ωραία, ωραία. Α, okay, γιατί εγώ δεν. Θα το συνεχίσω τότε στο στυλ που ήμασταν. Μπράβο, γιατί εγώ. Πώς πιστεύεις ναι, ότι θα λήξει το hype με τα κρύπτο. Ναι. Θα λήξει ο κορονοϊός. Ο κόσμος. Ευρώ. Ευρώ. Τι μεγάλο bounce που κάνουν τα κρύπτο είναι ότι ο κόσμος έψαχνε τρόπους να βγάλει χρήματα χωρίς να έχει δουλειές του. Τέλος πάντων, υπήρχε μια ανάγκη investment ώστε να μπορέσει να μετρήσει το inflation και το καθεξής. Τι κατάλαβα από την πρόσφατη είσαι. Ωραία. να το οργανώσω τη σκέψη μου. Θεωρώ ότι ένας μεγάλος λόγος που. Τώρα πηγαίνετε διάλειμμα τουαλέτα. Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε μεγάλη αύξηση σε μετοχές και άλλα επενδυτικά προϊόντα. Είναι ότι υπήρχε μεγάλος φόβος του κόσμου για το inflation, το οποίο θα παραχθεί. Στο χωριό μου το λένε πληθωρισμό. Αυτόν τον πληθωρισμό λοιπόν, ο οποίος
είναι άμεσο παράγωγο της μεγάλης εισρωής χρήματος που έχει υπάρξει ώστε να. Δεν είναι αυτό το δεδομένο, αυτό το ξέρεις. Ε? Ότι θα υπάρξει πληθωρισμός ή ότι ο πληθωρισμός προέρχεται. Ότι αναγκαστικά θα έχει πληθωρισμό αν έχεις και με. Είμαστε στο από 5 μέχρι 8% άμα βάλεις διάφορες χώρες που έχουν ανοίξει report γύρω over year για τον Νοέμβρη. Ναι, αλλά θα αποδειχτεί ρε παιδί μου μέσα στη χρονιά prediction για το 22. Ναι. Ότι καλύτερο. Τελικά ότι θα ξαναπέσει και ότι θα είναι. Τεχνητό. Δεν είναι τεχνητό. Έχει γίνει έχουμε τυπώσει τον πάτο μας, αλλά έχουν συμβεί και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι, για στήριξε. Ωραία, οπότε λόγω αυτού του πληθωρισμού και λόγω του ότι περισσότεροι άνθρωποι είχαν πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα όπως κρυπτος, μετοχές, NFTs. Ναι, αλλά είχαν περισσότερη πρόσβαση για ποιο λόγο. Γιατί υπήρξαν περισσότερες εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρθηκαν να δώσουν. Όχι, για στήριξε, θα σε διακόψω μετά. Ωραία. Μόλις λοιπόν ο κόσμος σταματήσει και φύγει από αυτή την φούσκα και όσο κανονικοποιείται η ζωή μας και επανέλθει σε μια κανονική κατάσταση, σιγά σιγά. Α, πάμε στην επόμενη μου ερώτηση. Ναι. Ελπίζουμε ή φανταζόμαστε και πιστεύουμε, δεν έχει σημασία. Τόσο θα υπάρξει ένα γόνατο σε αυτή την ραγδαία αύξηση και μετά ένα γόνατο. Το γόνατο είναι η φάση που. Το λεγόμενο και ως πλέτο. Πλέτο. Αυτό λοιπόν. Στην καμπύλη αυτή και μετά. Ή θα γίνει τελείως flat ή και θα έρθει την πτώση. Οπότε κάπου εκεί θα ξεκινήσει ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι. Σε ρώτησα πώς θα τελειώσει το hype. Είναι πολύ leading ερώτηση. Όταν τελειώσουν οι χαζοί. Θα βάλει όλο μου το buy μέσα. Ωραία. Σαν Έλληνας δημοσιογράφος. Θα σου απαντήσω λοιπόν σε μία πρόταση. Όταν οι χαζοί αντώνιδες σταματήσουν να υπάρχουν ώστε οι έξυπνοι Γιάννηδες να σου πλάνουν NFTs σε μεγαλύτερη τιμή από αυτά που θα αγοράσουν. Υπάρχει αυτό που λες. Υπάρχει. Η βλακεία είναι ανίκητη. Η βλακεία είναι ανίκητη. Και δεν αναγκαστικά βλακεία αυτό που σημαίνει, απλά δεν ξέρω. Αλλά πλέον αυτά τα υπέρμετρα returns τα οποία έχει πάνω στις πωλήσεις NFTs, κάποια στιγμή θα γκρίνει γιατί ο κόσμος ο οποίος θα ενδιαφέρεται να. Είναι πυραμίδα αυτό, ρε παιδί. Η πυραμίδα μπορεί να φτάσει σε ένα μέγεθος. Μόλις λοιπόν αρχίσει και τερματίζει αυτή η πυραμίδα, θα μικρύνουν οι αποδόσεις. Όσο μικρύνουν οι αποδόσεις, θα χαλάει η πυραμίδα κιόλας και θα μικραίνει κιόλας κι άλλο γιατί θα φεύγει ο κόσμος από εκεί πέρα μέσα και θα υπάρξει μια πτώση όπως έγινε με το Bitcoin. Θα φτάσει ποτέ, θα φτάσουν τα κρύπτος σε ένα σημείο που θα τα ανταλλάσσει να είναι stocks. Τα κάνεις. Όχι, ενώ ρε παιδί μου θα έχουν και αυτά τα clusters με τα αξιόπιστα κρύπτος που σε 10 χρόνια ξέρεις αν τα. Θεωρώ άμα ξεκινήσουν να υπάρχουν κρύπτος τα οποία παράγουν αξία, τότε θα έχει σημασία να βάλεις. Πώς θα μπορούσε ένα κρύπτο να παράγει αξία. Είναι μετοχή σε μια εταιρεία που κάνει κάτι. Τα κρύπτος είναι πολλά πράγματα. Το ένα είναι το bitcoin, το οποίο πέσει ότι είναι σαν χρυσάφι. Είναι αυτά που είναι μετοχές σε εταιρείες, όλα τα ICOs αυτά γινόταν. Και τα DAOs, είναι, DAOs. Δεν ξέρω, περιμένω. Και τα άλλα είναι credits σε utility, βλέπε Ethereum. Ναι. Είναι διαφορετικά asset classes, άμα θέλεις, έτσι. Ναι, μαζί σου. Πω, τι διορθώσεις έχουν να πέσουν σε αυτό το βίντεο. Μα δεν είναι. Έχουμε πιάσει τον πάτο μας από πράγματα που δεν ξέρουμε για να γνωρίζουμε. Εννοείται. Είναι μέρος της πρόσης. Είναι μέρος της πρόσης. Να μας κράξουν για να μάθουμε. Όλα τα κραγμένα link πρέπει να έχουν και references, παρακαλώ. Σταμάτα ρε παιδάκι μου, εσύ να μιλάς με την κάμερα. Εδώ πέρα είναι η συζήτηση. Λοιπόν, πάμε. Μα αυτά τα μυαλά επηρεάζουν. Αυτά τα μυαλά. Είσαι influencer, καλή πέτη, το ξέρεις. Τρία χρόνια τώρα. Δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, γενικά. Λοιπόν. Ναι, δεν σου καλό. Για συνεχίστε. Έχω μόνο προσγειωμένες. Ναι, όχι, και πραγματικά λέω πώς θα τελειώσει αυτή η φάση. Θεωρώ ότι απλά θα φτάσει σε ένα σημείο όπου ο κόσμος ο οποίος είναι διαθυμένος να αγοράσει υψηλότερη τιμή, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει ένας επόμενος που αγοράσει ακόμα υψηλότερη τιμή. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι μια πυραμίδα. Στη χύψη η εταιρεία Herbalife, Amway, δεν ξέρω και εγώ τι άλλες υπήρχαν κατά καιρούς. Οι πρώτοι που μπήκαν στην Ελλάδα είχε πάρα πολύ νόημα να μπουν. Οι δύο επόμενοι που μπήκαν είχε λίγο λιγότερο. Άρα λες ότι είναι ένα Ponzi scheme. Οπότε αυτό το Ponzi scheme κάποια στιγμή φθήνει τόσο πολύ που ο επόμενος δεν θα βρει τους επόμενους για να το πουλήσει. Οπότε αυτό θα αρχίσει να φθήνει και άρα θα κάνουν όλοι back out από αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι Ponzi scheme. Δεν. Ξέρετε. Σε ποια κατηγορία από όλα αυτά, γιατί δεν είναι ένα. Είναι, ξέρω εγώ, είναι.
Φαντάζομαι το trading. Όλα λόγω της διαθεσιμότητας που έχει υπάρξει και το πόσο εύκολο είναι να τα αγοράσεις έχουν γίνει πόνζι σκήμα. Ανεξάρτητα, γιατί εγώ δεν κοιτάω, όχι εγώ, ο μέσος χαζός Αντώνης δεν κοιτάει το αν το bitcoin θα έχει περισσότερο νόημα αύριο ή το τέτοιο, αλλά κοιτάει το ποιο έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει ένα πιο χαζό Αντώνη αύριο να το πουλήσει μεγαλύτερη τιμή. Το οποίο όλο αυτό δεν είναι, και τώρα το σκέφτομαι, δεν είναι σαν τις μετοχές που να πεις ότι ωραία, οκ, okay, εγώ πήρα τώρα μετοχές Apple και θα παίρνω τα dividends κάθε χρόνο. Ας τα dividends, θα πιστεύω όχι, ότι η Apple θα αυξήσει τις πωλήσεις της. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο απλά το ανταλλάσσεις αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν συμφέρει καν για να κάνεις αγοραπολισίες. Δεν είναι, απλά, ρε παιδί μου, ξαφνικά έχεις δίπλες μελομακάρονα, κουραμπιέδες και όλα αυτά και τα ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Είναι κατάλληλη στιγμή να πω ότι οι κουραμπιέδες ή τα μελομακάρονα με τη σοκολάτα δεν μου φαίνεται καλή ιδέα. Εννοείς ότι... Όχι, εννοώ ότι δεν τα έχει φάει κανείς ήδη. Οπότε εγώ έφαγα και σας έχω πει πώς θα τρως. Τρως γάλακτος πρώτα, μετά τρως υγείας, μετά σκέτο μελομακάρονα. Αυτό είναι το trajectory που πρέπει να ακολουθήσεις. Για πάμε. Σκέφτηκα κάτι, αλλά είναι πολύ... Όχι, όχι. Όχι, όχι. Είμαστε... Ναι, όχι. Καταλάβατε όλοι τι σκέφτηκα. Μάλλον. Anyway, επιστρέφοντας στην τέτοια, θεωρώ ότι είναι πολύ scheme γιατί δεν υπάρχει εξωτερικός παράγοντας ο οποίος θα επηρεάσει την τιμή ενός asset πέρα από το... ότι κάποιος θα ευρεθεί αύριο να το θέλει για περισσότερα χρήματα από σένα. Και στο χρυσό θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Καλά, χρυσό είναι... Δηλαδή δεν πάω μόνο στα asset classes τα οποία είναι αυτά και ο χρυσός θεωρεί ότι είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Γιατί όπως ήταν ο χρυσός, μετά επειδή δεν υπήρχε μόνο χρυσός ή δεν ήταν αρκετός για όλους, ήταν και κάποιοι να βρουν κάτι άλλο, είπαν θα πάρουμε και το ξέρω, σίδερο ή το. Και το σίδερο είναι σομπίτερ, σίδερο και utility, έτσι. Έτσι. Το ασύμ, ξέρω εγώ, ή το οτιδήποτε άλλο. Καλά, και ο χρυσός έχει λίγο, ξέρω. Ναι, αλλά άμα βάλεις την τιμή πώληση του χρυσού και την τιμή πώληση ενός χρυσού, ξέρω δαχτυλιδιού. Δεν συγκρίνονται γιατί στο αθλητή πληρώνει αρκετά μεγάλο ποσοστό τη τέχνη που έχει βάλει ο άλλο. Όχι ενώ σε βιομηχανία, ξέρω εγώ, γιατί είναι καλό αγωγό. Ναι, ναι. Αλλά ναι, δεν κατάλαβα ακριβώ. Ναι. Όλα αυτά τα έχω σε μια κατηγορία σαν asset class. Δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μα. Δεν πειράζει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Προβλέπεται. Προβλέπεται. Έχει ξαναγίνει. Μπορεί πολύ απλά να είναι ένα reference σε 5 χρόνια που να σου λένε να γιατί σου είναι ηλικιό πριν από 5 χρόνια τον. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Υπαγόνι. Δεν υπάρχει. Θα δούμε το forecasting μετά, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να δούμε το forecasting μετά. Αλλά ας συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Εγώ έχω μόνο πεζές από εδώ και πέρα. Ωραία, ωραία, να τελειώσουμε το δούμε τις πεζές, δεν ξέρεις τι. Λοιπόν, έχω ένα πάρα πολύ καλό. Δεν μιλήσαμε για διάστημα γιάρι βέβαια. Είσαι πάρα πολύ κοντά. Ορίστε, πάμε. Είπα, έχω τα μανιτάρια, μετά δεν θέλετε να το συνεχίσουμε. Αν είχες όλη την επεξεργαστική ισχύ στον πλανήτη δικιά σου. Ναι. Αντώνη, καλύτερα. Θα έκανα fork το bitcoin για να γίνω πλούσιος. Όχι, σοβαρά μιλάω. Α. Πες ότι... έτσι ένα thought experiment. Πες ότι είσαι υπεύθυνος και έχεις τη δύναμη όλης της επεξεργαστικής ισχύς του πλανήτη. Όλης, έτσι. Καλυπέτης λέει πού θα χρησιμοποιηθεί. Πού θα χρησιμοποιήσεις. Γιατί ρωτάς εμένα για τον Μπάρι. Γιατί μ' αρέσει να ρωτάω σένα. Νομίζω στην λύση των προβλημάτων που λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή σε gene sequencing και τρόπους να μπορέσει να βρεις θεραπείες για το ανθρώπινο είδος. Να λύσει ενεργειακό πρόβλημα. Άμα μπορεί να βρεις κάποια πιο έξυπνη λύση ή να πει στον κόσμο ότι η πυρηνική ενέργεια είναι okay. Φαγητό, agriculture κλπ. Γεωργία, παραδοσιακά. Αυτά νομίζω θα μου απασχολούσαν εμένα σαν Αντώνη αυτήν την περίοδο. Αυτή την περίοδο. Στο μυαλό μου τώρα αυτά έχω. Είναι έτοιμος να γίνει πατέρας. Είναι έτοιμος. Ναι. Εσύ. Έχεις πολύ... όλη την εξαρτή ισχύει στον κόσμο. Πολύ... πολύ καλό ερώτημα. Μόνο τέτοια. Την επεξεργαστική ισχύ. Δηλαδή όλοι, έτσι. Όλοι. Ναι. Είσαι υπεύθυνος όλης της επεξεργαστικής ισχύς του πλανήτη. Γιατί πράγμα τη χρησιμοποιεί. Και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε κεντρικά αυτή. Όπως γουστάρεις εσύ, φίλε. Έχεις τα κλειδιά του Matrix. Εξαιρετική ισχύ όμως, Ναι. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει μόνο... υπάρχουν δύο βήματα. Οπα.
Το πρώτο βήμα είναι βάζεις κάτω, ρε παιδί μου, τα προβλήματα του κόσμου. Mm. Και ξεκινάμε με ποια λογική. Ξεκινήσαμε backlog. Πρόσεξε, οι άνθρωποι. Όχι, ποτέ backlog. Πάμε για grooming. Δεν υπάρχει backlog. Λοιπόν, ξεκινάς και λες: κάνουμε την εξής υπόθεση. Θέλουν οι άνθρωποι γενικά να όλοι, όσο γίνεται, να είμαστε όσο πιο ελεύθεροι γίνεται. Και τι εννοώ όσο πιο ελεύθεροι γίνεται, δηλαδή να έχουμε λιγότερους περιορισμούς. Mm-hmm. Για να γίνουμε αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε και είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και αυτό το οποίο περίμενε. World peace είναι η φάση, λέει, το περίμενε. Το οποίο τι σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να έχω ένα καλό πρόσδοκιμο ζωής, να ζήσω μια υγιή ζωή, να έχω, ξέρω εγώ, παιδεία, πρόσβαση στο ίντερνετ, αυτό. Ωραία, μετά το ερώτημα είναι, από αυτά τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από εκεί, ποια χρειάζονται επεξεργαστική ισχύ. Και μετά αφιερώνεις την επεξεργαστική ισχύ σε αυτό. Αυτό μετά τι γίνεται, ένα cascading effect. Επειδή ενεργοποιείς μεγάλο μέρος του πληθυσμού με αυτό και το κάνεις elevate, ξαφνικά ανεβαίνει όλο το σύστημα. Καταλαβαίνει. Έχω χάσει. Το πηγαίνω. Σε δέχας, φίλε, θέλω μια μπυρίτσα. Πόσο σηκώ. Ή κάτι πιο δυνατό για να σε πιάσει το δικαί μου. Περίμενε. Πες το ξανά. Αυτό που ξεκινά λέγοντας, αυτό που θέλω να πω είναι... Αυτό που θέλω να πω είναι, βρίσκεις τα προβλήματα τα οποία αφορούν τις μεγαλύτερες μάζες ανθρώπων και τα οποία λύνονται με επεξεργαστική ισχύ ή έστω προσεγγίζονται. Και το κάνεις target εκεί. Πουχου. Νομίζω ότι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο χρειάζεται επεξεργαστική ισχύ φαντάζομαι είναι το logistics, δηλαδή επειδή έχει τύχει να μιλήσω, το πώς θα φύγουν πακέτα φθηνά, πού θα πάνε για να υπάρξει μεταφορά προϊόντων, είναι ένα περίεργο γενικά. Ρε μαλάκα, διαλέει το πλανήτη και εσύ ασχολείσαι με τη UPS. Όχι ρε μαλάκα, κάνεις λάθος, γιατί αυτό όμως είναι μέσα σε αυτό το πρόβλημα, να πας παιδί μου και self-test και εμβόλια σε αυτούς τους λαούς. Όχι. Οκ, δεν κρίνουμε, αλλά είχα μια. Όχι, αυτό δεν κρίνουμε. Δεν κρίνουμε, αλλά ρε φίλε, τι λες τώρα. Τι άλλο έχει επεξεργαστική ισχύ. Επειδή σου καθυστερείς ένα το Scrooge να μου έχει στέλνει δόση. Όχι, δεν έχουμε το Scrooge πρόβλημα. Την μηχανή μου έχω. Α, έχουμε και άλλου τελειδεράδε, επιτρέπετε να το πω. Τον έχω και σε βίντεο. Ε? Του έχω και σε βίντεο. Όχι, εντάξει, μην δείξει το βίντεο. Οι του στυλ έρχονται. Βαράνε κουδούν και φεύγουν. Και μετά σου αφήνουν. Συλλομίζουν, δεν ήσασταν εκεί. Δεν το έχεις δει το meme που λέει η Deliverave στάδε εταιρείας και έχει ένα παιδάκι που πάει και πατάει τα κουδούνια στην πολυκατοικία έτσι και φεύγει. Ρε εσύ, τον έχω και έτσι παίρνουν τηλέφωνο, όχι, τι λέτε. Τους έχουμε σε βίντεο. Δεν προλάβαμε να σηκωθούμε από τον καναπέ, ρε φίλε. Δεν θα το... Δεν ξέρω τι θέλω να δισκοπήσω, οπότε μην τα λες σε δημόσια. Όχι, όχι, εντάξει, δεν θα αναφάμε. Ναι. Αλλά το όνομά σου είναι από Α. Ναι, είναι θέμα αυτές οι εταιρείες. Είναι, ναι, τέλος πάντων. Του στυλ. Τέλος πάντων. Ναι. Logistics λοιπόν. Ναι. Εντάξει, μεγάλο πρόβλημα με το logistics, δεν διαφωνώ. Ρε, δεν ξέρεις τι έγινε τώρα με το Evergreen. Το ποιο? Όταν έκλεισε το Suez. Α, ναι. Έγινε black market όλο αυτό. Εντάξει. Είναι θέμα αυτό. Ώστε αυτό, εάν είχες όλη την επεξεργαστική ισχύ στον πλανήτη, θα χρησιμοποιούσες, ο άλλος ήθελε να σώσει παιδάκια. Και εσύ να πάει το πακέτο από την Amazon πιο γρήγορα. Όχι το πακέτο, ναι, είπα το πακέτο με τα self-test, με τα εμβόλια. Είναι σημαντικό μέρος. Και μετά μου λέει για πεζές εδώ. Δεν είναι, μετά έρχονται τα πεζά. Εσύ για να μην μας απάντησες όμως. Εγώ θα ήθελα να λύσω κάτι το οποίο δεν λύνεται. Οπότε θα πήγαινε λίγο χαμένη η επεκταστική ασχή. Εντάξει, δεν πειράζει. Κρίμα δεν είναι. Αυτό είναι κρίμα. Αυτό είναι κρίμα, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις ότι κάτι δεν θα προσπαθήσει να το λύσει. Δεν λύνεται όμως. Τι πες το. Και μετά πάμε διάλειμμα, έτσι. Για πες. Η ανθρώπινη βλακεία. Ωραία, εντάξει. Διάλειμμα. Ρε φίλε, δεν λύνεται, ρε φίλε. Είσαι χαμένος. Διάλειμμα. Περίμενε. Θέλω να μου πεις ένα πράγμα πριν πάμε για διάλειμμα. Τι. Ένα παράδειγμα ανθρώπινης βλακείας, το οποίο σε διαλύει όταν το αντιμετωπίζεις. Και απέναντώνεις και ένα και εγώ και μετά διάλειμμα. Τι είναι αυτό δηλαδή που εσύ θεωρείς το ζενίθ. Όχι, το λέμε εδώ το διάλειμμα αυτό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε back πίσω. From the break. Η ερώτηση που έκανες ήταν... Εγώ. Ποιος εγώ. Α, όχι, εμείς σου κάναμε ερώτηση. Όντως εγώ. Η ερώτηση ήταν
ποια είναι η ανθρώπινη βλακεία, επειδή είπες ότι δεν αντέχεις την ανθρώπινη βλακεία. Mm. Ποιο είναι για σένα το ζενίθ της ανθρώπινης βλακείας που τυχαίνει να αντιμετωπίσεις, ή το να δεις, δεν ξέρω πώς θα ερμηνεύεις, αλλά αυτό το οποίο είναι πιο βαρύ για σένα, σε κάθε περίπτωση. Τι να σου πω τώρα, γενικά το βλέπω παντού. Λέει τον τελευταίο καιρό για ανθρώπινη βλακεία που με ενοχλεί πάρα πολύ. Είναι που έχουν γίνει όλες οι πριγκίπισσες, όλοι οι πριγκίπισσες, μάλλον όχι όλες, και συγχύζονται άμα πεις οτιδήποτε το οποίο μπορεί κάποιον κάπου στον Άρη να τον θίξει επειδή το κατάλαβε λάθος και του χάλασε το diversity και όλα. Όχι, όχι. Και όλα αυτά, λέει, του στυλ, κάτσε πριγκίπισσούλα μου. Δεν μπορώ να σου πω την άποψή σου, λέει, και όπως είπε και ο Ρίκη, ο Σερβές, έτσι, γάμο τα παιδιά. Επειδή εσύ θίγεσαι, δεν πάνε να πει ότι έχεις δίκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, του στυλ, δεν μπορείς να πεις αυτό και δεν είναι inclusive και έκανες κάποιον κακό και με το είσαι white privileged, whatever, ας πούμε. Ωραία. Και με αυτό που λες δεν καταλαβαίνεις και όχι, πρέπει να κάνουμε positive discrimination, μα γάμο το πέταλό μου. Δεν μπορείς να κάνεις positive discrimination, discrimination. Είσαι ρατσιστής και εσύ. Τι είναι, ωραία. Αλλά, δηλαδή, δεν μπορώ αυτά τα πράγματα να τρελαίνουν. Ωραία. Πάμε να το πιάσουμε. Τι είναι το positive discrimination? Δεν ξέρω. Το λένε συνέχεια. Ότι επειδή. Ναι, κάτι θα σκεφτώ ένα καλό. Ναι, λοιπόν, ναι. Δεν θέλουμε. Πω, θα μας κόψουν σίγουρα. Επειδή δεν έχουμε αρκετές. Θα πω γυναίκες σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν έχουμε αρκετά χι ποσοστά από αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Στην εταιρεία, ας πούμε, σου λέω την απλή περίπτωση, θα σταματήσουμε να προσλαμβάνουμε από τους άλλους για να βάλουμε περισσότερους από τους άλλους. Μπράβο. Άρα ξαφνικά, αντί για να κρινόμαστε στο ποιος μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά και να βοηθήσει τους υπόλοιπους, κρινόμαστε από ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο θεωρούμε ότι είναι καλύτερο και δεν έχουμε αρκετό σε αυτό το κοινωνικό σύνολο στο οποίο πάμε να κάνουμε. Άρα ξαφνικά, για να διορθώσουμε ένα πρόβλημα, που μπορεί να είναι πρόβλημα, δεν διαφωνώ, θα γίνουμε ρατσιστές υπέρ ενός άλλου προβλήματος. Πάρα πολύ καλό fuck logic. Πού πιστεύεις, ότι οδηγεί αυτό? Αυτό οδηγεί, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο πέρσι, σε πόλωση. Γιατί ξαφνικά αρχίζει και μου τη βαράει εμένα, που δεν είχα κανένα πρόβλημα με κανένα, και τώρα έχω πρόβλημα γιατί ακούω τη βλακεία σου και κάθε φορά που βλέπω αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτή την κατηγορία, με αυτά τα χαρακτηριστικά μου τη βαράει, γιατί σκέφτομαι ηλίθιο σαν και εσένα που προμοτάρει αυτόν και όχι κάποιον άλλον μπορεί να κάνει, ας πούμε, τη δουλειά καλύτερη. Πώς είναι αυτό ο άνθρωπος? Μπερδεύτηκα. Το πιο παιδί, είχα αυτή τη συζήτηση πρόσφατα με μία. Και όπως είπα, συγγνώμη, και ο Dr. House πάει γκόμενα και του λέει, ξέρω εγώ, φύγω με λέει, θέλεις να με προσλάβεις επειδή χορεύεις διάξω, εγώ θυμάμαι τι έλεγε. Και όχι επειδή είμαι έξυπνη, και της λέει, δηλαδή θίγεσαι επειδή θα σε προσλάβω για ένα γενετικό σου χάρισμα Χ αντί για ένα άλλο γενετικό σου χάρισμα Ψ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα γενετικού χαρίσματος, νομίζω ότι είναι θέμα σύγκρισης. Λέω στο παράδειγμα. Τι είναι relevant με τη δουλειά. Σου είπα για τη δουλειά, ρε, γιατί αυτό είναι άμεσα με ενοχλεί. Αντί για να δεχτούμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και ότι πάμε να τη βρούμε τη φάση μας, προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουμε τα κλειδιά του Matrix. Ότι είμαστε οι θεοί, ας πούμε. Και δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Κάνε το καλό, ρίξε το γυαλό, να είσαι εντάξει. Θα τραβήξει κι άλλου εντάξει ανθρώπου γύρω σου. Για πες και μετά θα ρωτήσω εγώ. Είχαμε τη συζήτηση πριν λίγο καιρό με μία φίλη μου, η οποία ήταν λίγο πιο ακραία υπέρ τη δική σου άποψη. Δηλαδή. Ότι εκείνη αισθάνονταν πιο άσχημα για μια πολιτική που υπήρχε στην εταιρεία της, που έλεγε ότι άμα για παράδειγμα προτείνεις το Γιάννη και προσληφθεί θα πάρεις 1000 ευρώ και άμα προτείνεις τη Γιάννη και προσληφθεί θα πάρεις 2.500 ευρώ. Ναι, είναι ηλίθιο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, αλλά... Είναι κακό, δημιουργεί ρατσισμό. Δεν μου αρέσει ο ρατσισμός. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό είναι σαν να πας να λύσεις το πρόβλημα εστιάζοντας στο αποτέλεσμα και όχι στην αιτία. Πολύ ωραία. Θεωρώ απαράδεκτο. Έτσι σήμερα ρίχνει κάτι πολύ γράφει, γράφει, πολύ καλό. Το να πα. Σαν τα 104. Στο αποτέλεσμα και να πει ότι το αποτέλεσμα θέλουν να έχει μία μορφή και αντί να πα πίσω. Είναι για παράδειγμα, πώ λε, παιδί μου, ότι ο κόσμο είναι ηλίθιο,
αλλά κανείς δεν ασχολείται με την παιδεία και με το πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί και πώς θα μπορέσει να μεταφέρει στην κοινωνία, από τι θα μάθει, τι αρχές θα έχει, προτεραιότητες. Όλοι κάποιοι ασχολούνται στο ότι ο Έλληνας είναι φοροφυγάς, αλλά το λέμε αυτό 30 χρόνια που εγώ ζω τηλεφώνημα εδώ πέρα, το ακούω από πάντα, αλλά ποτέ δεν έχω δει στο σχολείο να μου έχουν εξηγήσει για την πληρώνω φόρους, πώς αυτοί οι φόροι γίνονται κάτι χρήσιμο για μένα, τι σημαίνει δωρεάν υγεία, τι... να επιλέξω εγώ αν... γιατί πρέπει να πληρώνω φόρους. Ωραία. Έτσι λοιπόν, όταν εσύ δεν μπορείς να αποδείξεις ή δεν μπορείς να κάνεις καλύτερη δουλειά στο πώς θα προσελκύσεις περισσότερες γυναίκες, περισσότερους ανθρώπους, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικά οτιδήποτε θέλεις, να μπορέσεις να τους κάνεις όλους να αισθάνονται άνετοι να προσλάβουν, πας λοιπόν και λες ότι θέλω να φτιάξω ένα νούμερο και τους κάνεις ένα νούμερο. Αυτό θεωρώ λοιπόν είναι μαλακία. Ναι. Πού βρίσκουμε σήμερα, έχω βρει λιγότερο. Γενικά βρίσκουμε τελευταία από ό,τι θυμάμαι. Ενώ από τα πώς πάρει φήμη, πάω... Η φήμη και η δόξα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, θεωρώ το να πας και να βλέπεις το αποτέλεσμα είναι μαλακία. Το να αγνοείς όμως ότι υπάρχει πρόβλημα στην πηγή και αυτό είναι μαλακία. Ναι. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω ότι... Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τελικά, δηλαδή... Το πρόβλημα είναι ότι καλώς... Ο ορισμός του προβλήματος από ηλιθίους είναι το πρόβλημα. Μπράβο. Καλώς κακώς λοιπόν... Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι μαλάκας και φέρεται άσχημα σε κόσμο γιατί είναι διαφορετικός από αυτόν. Μόνο αυτό σημαίνει. Αλλά το να πας και να πεις ότι εγώ θέλω να στον βάλω στη μούρη τον διαφορετικό από σένα με βάση τον προμέρο, είναι επίσης και αυτό λάθος. Εγώ αυτή είναι η... αν μπορώ να τη συνοψίσω την άποψή μου. Είπα ένα μικρό παράδειγμα ανθρώπινης βλακείας, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά αυτό είναι έντονο. Το πλέον είναι σε οτιδήποτε αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι από το θα φας κρέας, θα φας λαχανικά, μαύρο, άσπρο, κίτρινο, μπλε, είναι οτιδήποτε. Αυτό που λέγα πέρσι, ότι πάμε περισσότερο για πόλωση σε οτιδήποτε. Όπως κάθεται στη μέση και λέει καθίστε να το σκεφτούμε, τρώει ξύλο γιατί υπάρχουν δύο άκρες και στη μέση τσαρπάζεις. Είναι σαν να πας στη φυλακή, πρέπει να διαλέξεις τη συμμορία. Ναι. Εκεί πάμε. Νομίζω... Βασικά, συμφωνώ πάρα πολύ με τον Αντώνη. Γιατί διαφωνείς μαζί μου? Όχι. Δεν διαφωνώ. Θα σου πω, δεν διαφωνώ περσέ μαζί σου. Δεν είμαστε λύση. Απλώς προσπαθούσα να καταλάβω μέσα από αυτό το οποίο έλεγε στην ουσία και νομίζω ότι δεν διαφωνώ. Εγώ το πρόβλημα το οποίο εντοπίζω είναι πρώτα απ' όλα ότι έρχεσαι... Αυτό ακριβώς το οποίο είπε ο Αντώνης, ότι κοιτάς το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι έχει να κάνει σε σημαντικό βαθμό με μια φαντασίωση. Ότι έρχεσαι εσύ και λες ότι ξέρεις τι, η τέλεια εταιρεία, ο τέλειος κόσμος, ναι, είναι έτσι. Ναι. Για μένα το πραγματικό ερώτημα, γιατί μετά επίσης άμα πας και πεις «Α, ωραία, είμαι inclusive σε αυτούς, είμαι inclusive στους άλλους, είμαι inclusive στους παράλλους», είναι τόσο πολλές συνιστώσεις που πιστεύω ότι δεν μπορείς να κάνεις σωστό υπολογισμό. Και πιστεύω ότι το ερώτημα είναι ένα. Αυτά στα οποία εστιάζω αφορούν αποκλειστικά αυτό το οποίο θέλω να πετύχω. Για παράδειγμα. Πάμε στην κουβέντα τώρα που είναι στην. Εγώ ψάχνω. Στην Basecamp. Μισό. Α, πάμε και εκεί, ναι. Ψάχνω ένα προγραμματιστή αυτή τη στιγμή. Όλοι ψάχνουμε έναν. Ναι. Ένα κάτι. Θέλω να κάνω μια δουλειά. Ψάχναμε κάποιο άτομο να μας βάψει στον τοίχο, για παράδειγμα. Το για προγραμματιστές μου. Οτιδήποτε όμως. Όσο εγώ αρχίζω και εστιάζω σε πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την επίτευξη του αποτελέσματος, αλλά είναι πράγματα τα οποία εμένα με κάνουν και αισθάνομαι καλά. Π.χ. είμαι άντρας, νιώθω καλά να βρίσκω μαζί με άντρες γιατί μιλάμε και για ποδόσφαιρα. Ψάχνω αυτό. Άλλα. Αυτό αρχίζει και δημιουργεί αναπόφευκτα ένα τοξικό περιβάλλον. Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε. Ίσως. Ναι, γιατί αυτό αποκλεί αυτόματα. Άτομα τα οποία κατέχουν τα skills, είτε μιλάμε για hard είτε για soft skills, να πετύχω ένα αποτέλεσμα, επειδή έχω αρχίσει να δημιουργώ κάτι με το οποίο εγώ αισθάνομαι καλά, αλλά είναι irrelevant με το αποτέλεσμα που θέλω να πετύχω. Και συνήθως βλέπεις ότι αυτά τα συστήματα είναι αυτά τα οποία και κάποια στιγμή καταραίουν. Δηλαδή είναι αυτά τα οποία δεν εστιάζουν σε αυτό το οποίο έχει ουσία. Δηλαδή εταιρείες οι οποίες τι ψάχνουν, rockstars. Καλά, εντάξει, όταν το βλέπω αυτό,
Τι παθαίνω! Για... Έχω κάνει ένα photoshoot πάντως με πέτσι, ένα μπουφάν και μια κιθάρα για να κάνω απλά στις τρεις εταιρείες. Αλήθεια. Όχι, μάλλον και σου αρέσει. Ναι. Αλλά θα έχει πλάκα. Είναι σε φάση ή το άλλο Samsung. Είσαι λευκός. Το οποίο ισχύει σε οτιδήποτε. Είσαι λευκός. Δυτικός, που δεν είμαστε δυτικοί εμείς, από μεσοαστή οικογένεια, άρα είσαι privileged, έτσι. Και οπότε έχεις κολλήματα και δεν με καταλαβαίνεις και του λες, ωραία, να σου εξηγήσω κάτι αγάπη μου. Γεννήθηκα στην Ανατολική Ευρώπη. Η ήρωάς μου ήταν ένας Ασιάτης, αγαπημένος μου αθλητής ήταν ένας μαύρος, αγαπημένος μου ηθοποιός και ηθοποιός ήταν δύο μαύροι, έτσι. Και μεγάλωσα τα χρόνια μου μη βλέποντας καλά. Συγκοιτάμε και σου λέμε, όχι, είσαι ένας λευκός ο οποίος... Okay. Μεγάλωσα έχοντας σύνταλμα τον Τζόρνταν, γιατί μεγάλωσα και την εποχή, τον Μπρους Λι, τη Γούπι Γκόλμπερ, τον Έντι Μέρφι και είχα 13,5 μοιοπία. It's okay now. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβουν. Εκτός αποτελέσματος, αν μπαίνεις στο γραφείο και βλέπουν, ξέρω εγώ, έναν λευκό, σαν να τα φεύγα. Είσαι λευκός, καλά ονομάτσεις. Ναι, του στυλ, ναι. Αλλά αυτό όμως, αυτόματα το assumption που έχει κάνει, ναι, δείχνει πόσο λάθος είσαι. Γιατί αυτά που έχω πάρει εγώ για να μεγαλώσω και να γίνω αυτός που μου και ό,τι κάνω. Α, και by the way, μου μάθαν προγραμματισμό δύο γυναίκες. Δηλαδή, τι δεν έχεις καταλάβει. Ανθρώπινη βλακεία. Δεν σωζόμαστε. Mm-hmm. Δεν σωζόμαστε. Mm-hmm. Τελείως. Λέει, δεν σωζόμαστε. Αλλά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί αυτόματα αυτό που βλέπουν είναι. Α. Είναι το ίδιο discrimination, θεωρώ, και από τις δύο μεριές, έτσι. Δεν... Ναι. Νομίζω το σημαντικό είναι να μην κάνεις το assumption για το πώς πρέπει να είναι μια κατάσταση οπτικά. Mm-hmm. Α, εγώ αυτή την ομοιομορφία θέλω να βλέπω. Αυτό δεν πρέπει να κάνεις. Κάτι γνώμη μου. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έχεις τους μηχανισμούς μέσα σε αυτό. Να είσαι σίγουρος, παιδί μου, ότι ξέρεις, έχουμε τα σωστά κριτήρια, δεν φερόμαστε σαν γείβονες μέσα στο γραφείο. Είναι γείβονες. Είναι ένα είδος, παιδί μου, πρωτεύοντος θηλαστικού. Μια είναι ασπίθηκος, παιδί μου. Ναι, δεν είμαστε σαν γορίλες. Δεν φίλε τόσο. Ναι. Δεν είμαστε, παιδί μου, σαν γορίλες εδώ μέσα. Ότι εδώ κοιτάζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά πρέπει να έχει τους μηχανισμούς. Γιατί ναι. Εντάξει, έχουμε ακούσει και άλλες περιπτώσεις που είναι HR departments, ρε παιδί μου, που δεν κάνουν δουλειά. Οπότε ξέρεις. Υπάρχουν περιπτώσεις, παιδί μου, σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν υπάρξει σε εταιρείες. Εγώ έχω ακούσει. Περνάω από το διάδρομο και μου σφυρίζουν. Δεν μπορώ. Για να σφυρίζω σε εσένα, μαλακά. Τι εννοείς! Τι εννοείς! Δεν θα σφυρίζω σε εσένα. Καλά, εντάξει, δεν έχεις ιδέα τώρα. Δεν τα φοράς ροζ καρό που κάνεις, δεν προβλέπεται. Καρό. Άμα φορεί, έχει κάτι, δεν το βλέπεις. Αυτό δεν είναι καρό. Άμα τα ροζ σαν του Καλυπέτη, τότε ναι. Μόνο του Καλυπέτη. Όχι, αυτά που φοράει άλλες φορές. Αν πάλι κάτι που φέραν το ίδιο σήμερα. Anyway, ενώ σε ένα θέμα βλακεία, δηλαδή η οποία οδηγεί σε αυτή την πόλωση που συμβαίνει το τελευταίο καιρό, η οποία με ανησυχεί πάρα πολύ για το μέλλον. Ωραία, να κάνω εγώ συνόμπη την ερώτηση μου γιατί την είχα. Ταιριάζει, την είχα κρατήσει μετά. Σε σχέση με πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, πιστεύεις γενικά οι άνθρωποι τα πηγαίνουμε καλύτερα μεταξύ μας ή χειρότερα? Πώς σχολιάζεις ανθρώπινες σχέσεις σχέση με παλιά? Και εσύ έτοιμα να απαντήσεις μετά. Το έχω για να πυροκολλήσω έτοιμο. Θες να απαντήσω καλύτερα έτσι πρώτα να το σκεφτείς? Και αν το σκεφτώ, δεν νομίζω ότι αλλάζουν οι σχέσεις, τα ίδια σκατά είναι. Εγώ θέλω να είναι χειρότερα. Ναι, και εγώ. Γιατί? Βασικά αυτό που εκλαμβάνω στον δρόμο, όχι από απαραίτητα από άτομα που είναι κοντά μου, αλλά από σχέσεις που έχουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν. Ναι, ναι. Τυχαίνει από αυτόν που είναι πίσω μου στο φανάρι, μέχρι αυτόν που θέλω να περάσω στον δρόμο και είναι μπροστά μου, μέχρι από αυτόν που θα περάσει το πλάι για να μπει μπροστά μου στο φανάρι και το καθεξής. Πολλά φανάρια. Ναι, θεωρώ ότι στην οδήγηση βγάζουμε τον πραγματικό μας εαυτό οι άνθρωποι. Και... Έλα ρε, αλήθεια. Ναι, είμαστε εκεί πέρα. Τελικά είμαι μεγάλος. Θα το πω. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα, προκατάληψη, νεύρα, λιγότερη αντοχή, λιγότερη ενοχή σε πολλές καταστάσεις. Οπότε θεωρώ ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι χειρότερες. Αυτό. Ναι, επίσης. Ναι. Σαφώς, ναι. Γιατί θα πατήσω πάνω σε κάτι το οποίο είπες. Πιστεύω ότι υπάρχει
πολύ λιγότερη εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη φύση και στους ανθρώπους, και αυτό φαίνεται και από τα συστήματα τα οποία χτίζουμε. Δεν θέλω κεντρικό έλεγχο. Δεν θέλω ανθρώπους. Αυτό υπάρχει. Okay. Και επειδή δεν ξέρω, εμένα αυτή είναι η εντύπωση μου, και ότι ξέρεις, ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει. Γιατί δηλαδή, να σου πω τώρα εμένα τι μου τη δίνει. Βλέπω ρε παιδί μου κάτι περίφημα Twitch. Τα οποία με αφορμή την πανδημία είναι του στυλ και από τις δύο πλευρές. Γιατί αναγκαστικά, ειδικά στην Ελλάδα, θα υπάρχουν δύο πλευρές. Λοιπόν, παιδιά, ναι, και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Έτσι ξεκινάει και έτσι, για να τελειώνουμε. Ήρθε τώρα, ρε παιδί μου, πατρογνώστης. Και επειδή έχω παίξει μπάλα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, τα πράγματα είναι ΑΒΓ. Και όχι. Τέρμα οι βλάκες. Εγώ θα σας πω τώρα. Υπάρχει αυτό πάρα πολύ εγώ το κουτί. Δηλαδή. Και. Συνομίζω πάντα. Βλέπω ότι υπάρχουν τσακωμή από το πουθενά. Η πόλωση που λέγαμε πέρσι. Ναι, πολύ. Για μένα υπάρχει πολύ. Και έχει ζοριστεί ο κόσμος. Δηλαδή. Και πρέπει. Όλοι μας. Πρέπει κάποιο. Εντάξει, όχι. Κάτι, και θα σου πω, περίμενε. Και είναι δύο τα πράγματα. Το ένα, βλέπω ότι υπάρχει μια τάση. Ωραία, βλέπεις ένα πρόβλημα. Mm. Okay. Κάποιος πρέπει να φταίει και να τιμωρηθεί. Κάποιος πρέπει να φταίει και να τιμωρηθεί τώρα. Αυτό δεν μου αρέσει εμένα. Αυτό δηλαδή, είναι που λέγαμε το... Ναι. Και πιστεύω... Με τις πριγκίψεις που όλες τίποτες και πιστεύω κάνα κάνεις. Δεν στο λέγαμε θέμα αφηξήματος απαραίτητα. Ζούμε μια κατάσταση δύσκολη, ό,τι είναι δύσκολο για τον καθένα, mm. και κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό. Αυτό το βλέπω πάρα πολύ. Και ότι αν δεν είσαι μαζί μας, αν δεν είσαι μαζί μας, είσαι με τους άλλους. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι στη μέση, την πατάει, δεν πας σκεφτούμε. Και επειδή εγώ πάντα ήμουν ένα άτομο το οποίο, εγώ βρισκόμουν στην κρίζα ζώνη, πάντα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό για μένα. Υπήρχε ένα, πάντα ένα φάσμα, ρε παιδί μου, στα πάντα. Ποτέ, πολύ σπάνια θα πάρω μια πολύ ξεκάθαρη ακραία θέση σε κάτι. Mm. Οπότε το έχω ζήσει αυτό. Mm. Αρκετά. Ναι. Οπότε και το βλέπω να γίνεται κάπως χειρότερο. Το μόνο που βλέπω κάπως ενθαρρυντικό τελευταία είναι ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποιες φωνές που λένε ξέρεις τι. Κουραστήκαν. Γιατί γίνεται το εξής, σου λένε α. Αφού δεν λες αυτό που λέω εγώ, είσαι αυτό. Και έχουν αρχίσει να πάρουν κάποιες λίγο πιο δυνατές φωνές, οι οποίες λένε όχι. Εγώ απλά δεν λέω αυτό που λες εσύ. Ναι. Το ότι εσύ λες ότι εγώ είμαι αυτό είναι απλά η άποψή σου. Του στείλω και κράτη για τον εαυτό σου. Ναι. Και αυτό έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο λάθο. Ναι, γιατί... Αυτό είναι πολύ θετικό που λες. Ναι, αυτό μου δίνει μια ελπίδα, αλλά θεωρώ ότι. Α, δεν το έχω δει αυτό. Ναι, θεωρώ ότι το 21 είμαστε χειρότερα από ότι ήμασταν το 15. Έχουμε περισσότερους βλάκες ή λιγότερους. Αυτό δεν νομίζω ότι αλλάζει. Απλά ο μέσος όρος ορίσματος του κόσμου είναι μεγαλύτερος, οπότε αναγκαστικά βγαίνει και ο ίδιος αντιδράσεις. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το. Οκ. Ρε, εσύ υπάρχει. Δεν μπορώ να το μετρήσω κάπως αυτό. Λέω αυτό. Ναι, καλά, ναι. Λέω αυτό και σταματάω γιατί θα μπορούσα να μιλάω μια ζωή γι' αυτό. Έχω δει πάρα πολλοί ανθρώπους οι οποίοι κοιτάζουν να βρίσκονται σε κύκλους με τους οποίους συμφωνούν. Αυτό πάντα ήταν. Φίλε, πάντα ήταν αυτό. Ναι. Το βλέπω πολύ παραπάνω. Δηλαδή αυτό το οποίο είχα. Availability bias. Το bubbling, ρε παιδί μου, και το... Το έχω δει πάρα. Είναι η πόλωση που λέγαμε. Αυτό. Εγώ δεν ξέρω, δεν το έχω. Έχεις τα forecast από πέρσι. Φυσικά. Η πόλωση που λέγαμε. Εσύ είπες... Για την πόλωση το είπα πολύ έντονα. Θα πάμε μετά στα forecast. Σταμάτω. Να δώσουμε τις ερωτήσεις. Άλλες δύο ρίτσες. Περίμενε. Ωραία. Να συνεχίσω ή έχετε να πείτε πράγματα. Πες το, αγόρι μου, πες το, δώσε πόνο. Ωραία. Επόμενο. Εδώ, έχουμε πάει στα πεζά πράγματα πλέον. Λοιπόν, εντάξει, δεν το πάμε στα πολύ πεζά. Γιατί, οπα. Ωραία, περίμενε, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ελά, όσο καλά θέλει. Γίναμε. Τώρα πάμε σε προγραμματιστικά λίγο. Γίναμε οι εταιρείες, δηλαδή μου καλύτερες στο remote. Στο remote ή καλύτερες λόγω του remote. Feel free να απαντήσει. Στο remote σίγουρα γιατί αναγκαστικά. Καλύτερη λόγω του remote έχει δρόμο ακόμα. Το καλύτερο λόγο του remote δεν μπορώ να το μετρήσω. Το καλύτερο στο remote είμαστε νομίζω η νύχτα με τη μέρα. Η μέρα με τη νύχτα δεν είναι το. Δεν ξέρω, εγώ δεν το έλεγα τόσο. Ναι, συμφωνώ με το καλύτερο. Δεν είμαι τόσο θετικό σε αυτό. Δηλαδή βλέπω εταιρείε που λένε παιδιά εντάξει καλό, ήταν καλά, χαρήκαμε. Αλλά τώρα. Πολύ πίσω.
Άλλο αυτό, αλλά ότι. Άλλο αυτό, εντάξει, μιλάμε για τον πλανήτη τώρα, δεν μιλά εσύ για τη. Ναι, δεν το. Ναι, okay. Εσύ είπε αν γίναμε καλύτεροι στο remote, αυτό είπε. Ναι, ναι. Οπότε γίναμε. Καλύτεροι στο remote. Καλύτεροι στο remote, γίναμε, αγάπη μου, τι είπα. Στην αρχή το remote ήταν να σου βάλω μια κάμερα, να σου βλέπω όλη την ώρα και να μου μιλά άμα χρειαστεί. Οκ. Okay. Επόμενη παίζει ερώτηση. Αλλά... Ειδικά προς τον παγόνι, γιατί έχουμε πει ότι θα κάνουμε κάτι και το έχουμε αφήσει στη μέση. Πώς σας φαίνεται, η εμπειρία του να διαβάζεις το ίντερνετ σήμερα? Τι είναι να διαβάζεις? Με κάλυψες. Τι, όχι. Τι είναι να διαβάζεις? Ανοίγεις, παιδί μου, ένα άρθρο. Μια σελίδα με νέα κάτι να διαβάζεις. Πώς σου φαίνεται η εμπειρία σήμερα? Είναι δύσκολο να μαλάκα αυτό που ρώτησα. Εγώ κατάλαβα τι ρωτήσει. Δεν καταλαβαίνω λίγο την ερώτηση. Πόσο καλή ποιότητα και σφαιρική θεωρεί την πληροφορία η οποία βρίσκει online? Δεν εννοούσα αυτό, αλλά α απαντήσει αυτό. Θα σου πω μετά τι εννοούσα. Πώ μα την εννοούσε, να σου πει. Εννοώ ότι ανοίγει. Άρα, μάλλον μόνο εγώ το παρατηρώ ότι ανοίγω μια σελίδα να διαβάσω ένα άρθρο και έχει 10 pop-ups, notifications. Συγγνώμη, τώρα θα τελειώσουμε τέτοια συζήτηση με cookies και με pop-ups. Αλλά αυτό που παντώνω ήταν καλύτερο. Oh. Σήμερα γράφει ιστορία. Αυτό, αυτό έχει... που κάνω είναι με το, το ανοίγω, το πετάω στο pocket και μετά το διαβάζω από εκεί. Στο pocket. Άρα χρησιμοποιείς Firefox ενώ λίγο μας λες. Όχι, αλλά το Firefox έχει αγοράσει. Το Firefox Foundation έχει αγοράσει το pocket και είναι από τα λεφτά που δεν κλαίω κάθε χρόνο που δίνω και τους θα δίνω. Ωραία. Εδώ και αρκετά χρόνια. Επειδή διαβάζω πολύ βαρετά πράγματα και από συγκεκριμένες πηγές. Όχι. Διαβάζω πράγματα και από συγκεκριμένες πηγές πάρα πολύ. Και επειδή αυτά που διαβάζω συνήθως είναι το στυλ, ξέρω εγώ, για δουλειά, για αυτά που μαθαίνω, πολύ... δεν έχω τόσο πολύ ενόχληση, παραπάνω, πέραν του τα κλασικά που σου κάνω για τις DPR, δεν έχω παραπάνω ενόχληση από ό,τι είχα πριν χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω γίνει πολύ πιο μονόχνοτος στο που πηγαίνω και διαβάζω. Okay. Δηλαδή, θα βρω άρθρα, παλιά βρίσκα πολλά άρθρα από το Twitter. Τώρα το έχω κόψει. Βρίσκω πάρα πολλά από το LinkedIn, από το Pocket και από διάφορα sites σχετικά με από πολλές συγκεκριμένες πηγές. Αλλά έχω ανεβάσει πάρα πολύ το χρόνο μου στο YouTube. Γιατί πολλά πράγματα δεν τα διαβάζω, τα ακούω. Μικρή κουβέντα, ας πούμε, κάθε εβδομάδα. Η μικρή κουβέντα, λοιπόν, μου κράτησε πάρα πολύ συντροφιά κάθε εβδομάδα που ερχόμουν, που πετούσα μεταξύ δύο χωρών της Ευρώπης. Το φορτώνα και το... Της τότε Ευρώπης. Της τότε Ευρώπης. Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον. Ναι, και μιλάμε ότι είχα 8 ώρες δρόμο και μου κράτησε πάρα πολύ συντροφιά. Όντως, τιμή μας. Ναι, εννοείται. Λεωφορείο, τρένο και αεροπλάνο, μικρή κουβέντα. Έλα, μωρέ. Τα μάζευα και τα άκουγα. Αλλά αυτό. Οπότε έχω φάει. Έχω τα τελευταία 7 χρόνια. Έχω φάει πάρα πολύ χρόνο στο YouTube να ακούω. Όχι να καθίσω να βλέπω, αλλά να ακούω. Mm-hmm. Γιατί μπορώ να κάνω άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι ή αυτό το πάρα πολύ σημαντικό που κάνω είναι ότι κρατώ σημειώσεις όσο ακούω. Κρατάω σημειώσεις και μετά διαβάζω αυτά που άκουσα. Οπότε για μένα το διάβασμα είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο το YouTube. Το οποίο εντάξει, ή θα ψάξω κάτι και θα ακούσω και θα το σημειώσω και μετά θα το διαβάσω, ή θα το δω και θα το διαβάσω. Ναι. Και φυσικά εντάξει, στα βιβλία δεν με βλέπει κανένα. Τα οποία όμως είναι σε ψηφιακή μορφή. Πάρα. Και εγώ που παίζει πολύ YouTube τελευταία, έχω κρατήσει το διάβασμα στα επίπεδα που ήταν. Mm-hmm. Μένα με ενοχλούν πάρα πολύ τα sites πλέον, η εμπειρία είναι φρίκι. Δεν κάθομαι, φίλε. Αν μου σκάσει τέτοια πράγματα που έχω φύγει. Έχω φτάσει στο επίπεδο του αν χτυπήσω clickbait και μου σκάει μετά τα υπόλοιπα, ότι δεν μου κάνει καμία ανθρώπινη ανάγκη να το διαβάσω. Έχεις φύγει. Τρώω φρίκι. Τι πάει. Είσαι ηλίθιος, έφυγα. Προσπαθήσα να γυρίσω σε ένα συνδυασμό newsletters. Ναι, newsletter το έχεις δει, συγγνώμη το ξέρεις, το έχω δουλέψει πάρα πολύ το newsletter. Δηλαδή έχουμε πάει εποχή RSS πάλι. Ναι. Απλά είναι... Εδώ στο email. Ναι. Newsletters. Το email μου γίνει ο νούμερο ένα browser μου. Ναι. Πληρωτέω news sites. Κι εγώ. Έχεις φτάσει, πιστεύεις ότι αυτό είναι θέμα επειδή έχεις γεράσει.
Πιστεύω ότι. Και πλέον μπορεί να ανταλλάξει λεφτά για χρόνο. Αρχικά μπορεί να ανταλλάξει λεφτά για χρόνο. Mm. Κατά δεύτερον, μεγάλο ποσοστό των δωρεάν ειδησιογραφικών websites αναπαράγει την ίδια πληροφορία χωρίς κάτι παραπάνω. Ωριακά και το κείμενο είναι ίδιο, το οποίο με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ. Δεν βρίσκω δηλαδή καμία διαφορά στο κείμενο. Ναι, ειδησιογραφικά είναι αυτό. Ναι, οκ. Δεν προσπαθούν να σου δώσουν πληροφορία γρήγορα και εύκολα, αλλά προσπαθούν να σε κάνουν να ανοίξει και να διαβάσει πολύ ώρα. Το οποίο καταλαβαίνω γιατί από εκεί βγάζουν χρήματα. Mm-hmm. Αλλά προτιμώ να πληρώνω εγώ αυτά τα χρήματα, το να χαλάω το χρόνο μου για να μπω mm-hmm. και να διαβάσω μια πληροφορία που θα μπορούσε να είναι ένα τίτλο σε ένα άρθρο 10 παραγράφων. Podcast και βίντεο στο YouTube. Ναι, το podcast εδώ δεν το πάω μαζί. Κυρίως ναι, τα podcast για μένα είναι YouTube. Podcast εγώ παίζω πολύ και στα Max και αυτά. Ναι, εγώ το κάνω απλά YouTube. Ναι, δηλαδή πολλά πράγματα απλά τα ακούω στο YouTube, δεν έχουν καν βίντεο να παίζει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τελειώνω εκεί πέρα, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι το μείγμα μου. Γενικά εκτιμάω πιο πολύ το να πληρώσω κάτι το οποίο θα μου δώσει καλύτερη ποιότητα πληροφορίας, πιο. Αυτό καλύτερο και είναι και bias, επειδή το πληρώσω νιώθεις καλύτερα. Όχι απαραίτητα, γιατί νιώθω ότι δεν μπορεί να το ξέρεις. Γλιτώνω χρόνο. Δεν έχω βρει. Έχω ένα δωρεάν, ας πούμε, newsletter το οποίο είναι unsupported, αλλά είναι με έναν τρόπο που δεν μου χαλάει χρόνο και είμαι okay να το κάνω. Ναι, έχω αρκετά newsletter. Και αλήθεια είναι ότι τα σκανάρω και τα διαβάζω που και που, αλλά είμαι από του ανθρώπου που γυρνάνε πίσω. Θα ήθελα να ξαναφτιάξω, μην το ονομάσω εκείνο το project που έκανα. Μη... Το οποίο να μου το διαβάζει μέσα από τα. Το είχα κάνει παλιά. Να μου το διαβάζει. Να έχει σαν source το IMAPS account μου, να τα παίρνει και να μου τα φιλτράρει. Αλλά τελικά πάω και διαβάζω ανάλογα με το τι ωραία έχω. Οπότε έχω στο email μου άπειρα folders. Καλά, προφανώς δεν χρησιμοποιώ Gmail, δεν το συζητάμε καν αυτό. Τι σου πεις? Θάνατο στο Gmail. Το καλύτερο. Θάνατο στο Google αποφασίζει για μένα. Για, εντάξει, για επαγγελματικό είναι μια χαρά. Τίποτα. Το mail app το χρησιμοποιώ με κανόνες που τους έχω βάλει εγώ, τα spam filters τα δικά μου. Πόσο χρόνο έχει διαθέσιμο? Καθόλου. Είναι το πιο γρήγορο πρώτα απ' όλα mail που υπάρχει. Βλέπω ταχύτητα στο πρόσημο. Τα έχω εκεί πέρα. Και όταν γουστάρω να διαβάσω οικονομικά από εκεί, όταν γουστάρω να διαβάσω τεχνολογία από εκεί, όταν γουστάρω. Τι mail server έχει? Σε IMAPS είναι. Ε? Σε IMAPS. Ναι, αλλά τι εταιρεία. Α, τώρα το έχω πάνω σε ένα server τη Rackspace. Α, το έχει εσύ το mail server. Όχι, δεν το έχω στήσει πλέον. Το έχω πάει στο δικό του, δουλεύει μια χαρά. Καταλαβαίνεις τι λέει. Η Rackspace έχει mail server. Έχει applications να θε να αγοράσει. Αφού είχαμε, ρε. Ναι. Είχαμε άιμα πέσει από τη Rackspace. Οπότε είναι και με SSL και με TLS. Τραγικό το web UI του The Pass, αλλά εγώ κουμπώνω το δικό μου. Ναι, okay. Να, και δεν με νοιάζει τίποτα. Alright. Και είναι πραγματικά πολύ γρήγορο και offline κτλ. Θάνατο στο Gmail, πραγματικά θάνατο. Σόφο. Ωραία. Τ' ακούω. Ο καλύτερο είναι offline. Εγώ για το προσωπικό μου mail δεν έχω. Δεν έχω είναι δεν πάρα έχω. Πάρα πολύ κακό να αλλάζει το metal model του χρήστη που έχει folders και να βάζει αυτές τις μαλακές τα tags και να αποφασίσει πότε κάτι είναι promotion, πότε είναι κάτι άλλο και να πάει να πεθάνεις. Εγώ θέλω να αποφασίσω το δικό μου mail. Ψόφος, χιψερά, ψόφος. Τα πρωτόκολλα βγήκαν πριν 30 χρόνια και πρέπει να είναι αυτά. Σαν το γεροξεκούτο. Διάβασε το RFC. Το κέρατο μου. Λοιπόν, συνέχισε. Αυτό ήταν ο τίτλος του επεισοδίου. Διάβασε το RFC. Το κέρατο. Για πες. Εσύ. Εγώ. Είπα εγώ. Α, είπες. Οκ. Εσύ. Είπες. Είπα. Ωραία. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Ναι, τελειώνουμε. Εσύ, Γιάννη, έχεις τελειώσει. Έχω μια ερώτηση η οποία είναι γκίγκικη ερώτηση. Μπράβο. Για το κλείσιμο. Κάτι για να γνωριστούμε καλύτερα. Κάτι, εγώ θέλω 10 λεπτάκια ακόμα για να το κλείσουμε. Και 2 ώρες. Το πολύ 10 λεπτάκια, αλλά για πες. Α, εγώ. Ναι, ρε. Αν δεν σε ένοιαζαν τα λεφτά και ο χρόνος, ποιο θα ήταν το ιδανικό geek project να κάνεις? Με ταλανίζει αυτό το ερώτημα. Development environment. Όταν θα είμαστε πολύ πλούσιοι θα κάτσουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, περίμενε, project το οποίο θα έκανα για την πάρτι μου για να περνάω καλά. Την παρτάρα σου όλοι. Κάτσε developer tools μου θα έκανα κι εγώ. Πραγματικά. Είναι γραφτά με είναι μεταξύ μας, ναι, είναι, το τελειώσαμε και τρεις. Θα σου πω, είναι ο χαβαλές του, είναι, ναι. Κάνω κάτι. Είδες άλλωστε τη βιβλιοθήκη μου σήμερα πως ήταν. Ναι, ναι. Που αύριο το χρησιμοποιώ.
Ποιο? Αυτό που φτιάχνω σήμερα. Α, ναι, ναι, αυτό. Είναι πολύ dog food. Και, ναι. Και εμένα το ίδιο. Είναι απίστευτο έτσι. Άμα δεν ταιριάζαμε, δεν ταιριάζαμε. Έχω μια ερώτηση από τον ξάδερφό μου, τον Κωνσταντίνο, συγκεκριμένα για σένα. Έχουμε τον Κώστα από να μάθω. Κάτω πετράλωνα. Αξίζει να μάθω Lisp όταν δεν τη χρησιμοποιούν οι εταιρείες. Να μάθεις. Lisp. Φυσικά, γιατί θα ανοίξει τον κεφάλι σου. Όχι. Είναι σαν να μαθαίνεις assembly language για το κεφάλι σου. Μπράβο. Άρα λοιπόν όχι. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο το. Καλά, συγγνώμη. Και αν θες να βγάλεις πάρα πολλά λεφτά, θα γράφεις Lisp για την Autodesk. Γιατί όλο το κάτι, όλα τα plugins είναι σε Lisp. Τι λες, ρε. Έχω γίνει χάλια. Άξα, φράγκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα forecast. Εγώ έχω γίνει τώρα ο πανελίστας. Λοιπόν, πριν πάω στον πανελίστα, εγώ θέλω να κάνω τελική μου ερώτηση. Ωραία, έχω βάλει 2% για το τέλος. Θα πήγαινες και αν ναι, υπό ποιες συνθήκες στον Άρη. Αν ήξερα θα ξαναδώ την οικογένειά μου. Ναι, αν ήξερα θα ξαναδώ την οικογένειά μου, οκ. Έχω απαντήσει. Και δεν θα έχει πλάκες. Ναι. Αυτό συζητούσαμε, ναι. Σωστά. Και αν ήξερα δεν θα δω πλάκες. Θεωρώ ότι θα είναι μικρότερο το δείγμα εκεί πέρα, αλλά στατιστικά το ποσοστό θα είναι παρόμοιο. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε λίγο το forecasting, το περσινό, να δούμε πόσο μέσα πέσαμε. Λοιπόν, εσύ είπες επί λέξη, αυτολεξή, είπες ότι το 21 θα γίνει της πουτάνας και ότι αυτό το class aggregation που είχαμε θα αμβληθεί ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι... Ωραία, γιατί πιστεύεις ότι είναι της πουτάνας το 21. Καλά, 10 μέρες αφού το είπα, κάνανε αλλήντου στο Καπιτόλιο, έτσι, δηλαδή, πραγματικά. Έχει δίκιο, νομίζω. Δηλαδή, του στυλ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Έτσι, μετά είδαμε vaxxers, anti-vaxxers, εντάξει, εκεί το τερματίσαμε. Έτσι, αμερικάνικες εκλογές, ευρωπαϊκές, lockdown ή lockdown, θα μας βάλουν ένα νομπότς μέσα, δεν θα μας βάλουν... Τερματίσαμε εκεί. Ο Αντώνης είπε ότι θα είναι ένας κρίσιμος χρόνος, στον οποίο θα δούμε ποιοι πραγματικά κάνουν καλή δουλειά με το remote και με όλο αυτό το restructuring εταιρικό. Τι μαλακή είχα πέσει. Το μάθαμε ή χρειαζόμαστε κι άλλο. Θεωρώ ότι έχει χωρίσει πάρα πολύ το πράγμα. Αλλά ενώ πλέον βλέπεις σημαντική διαφορά σε εταιρείες που το κάνουν σαν το remote να έχουν την αντίστοιχη έλευση βιογραφικών, developers. Κάναν σωστά το remote. Σωστά. Το remote, όχι, κάναν σωστά. Τη σχέση τους μεταξύ τους, δηλαδή. Αυτό, εντάξει, ναι. Το άλλο... Μαλακία πρόβληψη ήταν, δεν μου άρεσε. Γιατί? Δεν ξέρω, πολύ παίζει. Εντάξει, αυτό είναι ένα φίλε τότε, ναι. Νόμπελ φυσικής. Ωραία. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο είχα πει είναι ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών σχέσεων μέσα από όλο αυτό που ζούμε με την πανδημία, το οποίο εγώ θεωρώ ότι... Έχει περάσει από χνέ. Όχι, δεν έχω περάσει από χνέα. Αλλά έχει περάσει από χνέα. Φαίνομαι έτσι. Μ' αρέσει το τέτοιο. Λοιπόν, το οποίο νομίζω το είδαμε ειδικά με vaxxers, anti-vaxxers και με την έννοια ότι ξέρεις, εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει για φιλίες να σπάνε, για αλλουμενιλίκια να σπάνε. Ναι, όχι, αγαπητοί. Και είναι. Τέλος πάντων, είναι αυτό που είναι. Για μένα είναι στενάχρονο, δεν μου αρέσει καθόλου όλο αυτό. Ναι, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν σκατά arguments, ας πούμε. Έτσι. Είναι ένα. Γάμισε το τέλο πάντων. Σκοτίνια τώρα στο τέλο του επεισόδου. Δεν λοιπόν, είχε πει για τα μανιτάρια στο τέτοιο. Ναι, είπαμε. Μανιτάρια τα πάμε. Αλλά δεν ναι, ήταν. Αυτό δεν ήταν η πρόβλεψή σου. Όχι. Είχε πει ότι θα έρθει εξωγήινο το 21. Όχι. Το έχει πει. Είχα πει για τα στοιχήματα που βάζανε οι Άγγλοι Μπούκιδε. Τα είχαν ρίξει πάρα πολύ. Ωραία. Οπότε για το 22. Παγώνει. Τι είναι το 22. Πρόβλεψη. Ναι. Το σκεφτόμουν τις άλλες μέρες. Γενικά με ενισχύει λίγο η παγκόσμια πολιτική και μην τα κάνουν μπάχαλο. Ρωσία, Κίνα, Αμερική, δεν συμμαζεύεται και οι Ευρωπαίοι. Αυτό που με ενισχύει περισσότερο, αλλά δεν έχω καταλήξει, είναι μήπως... Πρέπει να το πω. Θα έρθει ένας φόβος στο πρώτο τρίμηνο εξάμηνο ότι πω παιδιά πάμε σε ύφεση, τα κλείνουμε όλα, μαζευόμαστε, υπάρχει πρόβλημα.
Και μετά θα πούνε, όχι, τελικά δεν έγινε και θα ξανανοίξουμε και θα πάμε τρέχοντας τρένο. Το πρώτο τρένο που θα γίνει αυτό, θα πάμε πίσω σε πολλά πράγματα και φοβάμαι και πολλές δουλειές. Οπότε θα πάει σε ένα απότομο, μια απότομη καθυστέρηση. Αυτό με ενισχύει για λόγους δουλειάς καθαρά, έτσι, για αυτή τη χρονιά. Τι άλλο μεγάλο θα γίνει αυτή τη χρονιά που φοβάμαι ή που δεν φοβάμαι να κάνω πρόβλεψη. Πέρα ότι αλλάζουν λίγο τα γεωπολιτικά στον πλανήτη, το οποίο με αγχώνει, η πόλωση αυτή που λέγαμε θα συνεχίσει και φοβάμαι ότι θα τσιμεντωθεί. Ότι θα γίνει μια μόνιμη κατάσταση. Ναι, αυτό. Τώρα για το remote που λες για τις δουλειές, πιστεύω ότι θα υπάρχει και θα φτάσουμε στο σημείο να τσιμεντωθεί και αυτοί που το έχουν και το κάνουν και αυτοί που δεν το κάνουν. Mm-hmm. Και άλλη πόλωση. Ναι, αλλά δεν θα είναι πόλωση, θα είναι πόλωση. Δεν πάμε ότι είναι κόντρα. Ελπίζω να είναι πολύ βαρετή χρονιά, πραγματικά, το έχω αλλά αυτό είναι ελπίδα, δεν είναι πραγματικά πρόβλεψη. Ναι. Τώρα, άμα πεις 15 πράγματα, θα σε λίτσα πατέρα, ξέρω, στο λουσκά θα βγει, έτσι, δεν έχει νόημα. Ναι. Δεν είπα πολλά. πάλι για από αυτό μιλάω, έτσι. Αυτό βασικά, παίζει, και αυτό που καλύπτει, πρέπει να εμφανιστεί λίγο για τα κρυπτο. Παίζει λίγο να εμφανιστεί λίγο, ότι είναι ένα λίγο μπαμ. Κάτι δεν πάει καλά, ναι. Νομίζω ότι το πρώτο εξάμεινο, νομίζω το δεύτερο εξάμεινο θα αρχίσει να γιολάρει πάλι ο πλανήτης. Στο πρώτο εξάμεινο, στο πρώτο μήνα ξέρω θα χαρούν όλοι, όλα πάνε καλά. Έχουμε 99% όμικρον, ξέρω εγώ, το οποίο είναι καλό θεωρώ το όμικρον, αν συνεχίσει έτσι. Όχι, όχι, μεγάλη. Όχι, δεν ξέρω, φίλε, δεν ασχολούμαι. Είναι. Κοίτα, να σου πω, αν το όμικρον καταλήξει να είναι αυτό που θα κερδίσουν όλα τα άλλα variants. Και δεν μας στέλνει στο νοσοκομείο, αυτό τότε τελικά θα έχουν πεθάνει όλα τα άλλα και θα έχουμε μείνει με αυτό. Άρα θα μπορούμε να ξανακυκλοφορήσουμε. Τι άλλο, μπρο. Και νομίζω ότι ο κόσμος, εντάξει, πραγματικά θα κουραστεί με εμβόλια και θα αρχίσει να βγαίνει όλα αυτά. Το καλοκαίρι και μετά. Πιστεύω ότι εκεί θα σταματήσει η φάση. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει λίγο τσαμπουκάδες. Δεν απειλήσει από το τελευταίο. Εσύ θα πεις εγώ αφού εγώ τώρα το έχω πάρει. Εσύ είσαι πανελίστα, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το 22 θα είναι μια χρονιά με πολύ σκαμπανεύασμα. Δηλαδή θεωρώ ότι θα φτάσουμε σαν σημείο που θα γίνει ένα clusterfuck από εμβόλιο, όχι εμβόλια, COVID. Θα ξαναγίνει θεωρώ ένα μπράφο έτσι όπως φαίνεται να πηγαίνει για κλεισίματα ή κάτι τέτοιο. Αλλά. Τώρα. Ναι, αισθάνομαι ότι προς τέλος χρονιάς θα έχουμε δει φως τούνελ φάση. Το πρώτο εξάμεινο θα είναι λίγο παράξενο. Ναι. Δηλαδή. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα μεγάλο correction σε χρηματιστήρια, κρυπτος, οτιδήποτε. Όλα αυτά τα πράγματα που φουσκώσανε αυτό τον 1,5-2 χρόνια όπως είμαστε τώρα, κοντά 2 βλέπω πλέον. Όλα αυτά η φούσκα που έχει γίνει θα ψιλοσκάσει, αλλά κάπως θα διαχειριστεί ψιλογρήγορα και κάπου προς τέλος χρονιάς του χρόνου θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε κάτι που θα μοιάζει με το 2019 ξανά μπροστά μας. Γιόλο δηλαδή. Όχι σε όλα, αλλά στη φάση ότι. Και έχω και μια ερώτηση που ακολουθεί αυτό, που είναι για σένα. Οκ. Okay. Για πες. Για πες και εσύ όμως. Εγώ περιμένω το θέμα, παρόλο που βλέπω φως στο τούνελ γενικά, με το θέμα της πόλωσης, το βλέπω να γίνεται χειρότερο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μ' αρέσουν πράγματα τα οποία βλέπω και στον κοντινό κύκλο, αλλά και. Γενικότερα, δηλαδή αυτές τις φοβερές ατάκες, οι μαλάκες φταίνε, όποιος και να είναι ο μαλάκας. Κάποιος μαλάκας θα δεστεί, πάντα δεν αυτά δεν μ' αρέσουν και τα βλέπω να γίνονται πάρα πολύ. Θεωρώ, διαφωνώ με τον Αντώνη, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα correction φέτος. Θα συνεχίσουμε. Πόλωση. Όχι, ενώ θα συνεχίσει, δηλαδή η φάση με το crypto, δηλαδή τα λεφτά που θα πέσουν στο software θα είναι, θεωρώ. Κάθε άλλο software, άλλο crypto. Πολύ παραπάνω. Όχι, το ένα βγάζει αξία, το άλλο δεν έχει. Ναι, απλώς αυτά είναι, όχι, αυτά είναι δύο τομείς αγοράς. Δεν δύο τομείς αγοράς. Είναι δύο τομείς της ζωής, να το πω έτσι, τα οποία διωγγώθηκαν μέσα στην πανδημία. Okay. Δηλαδή στο software πέσαν πολλά λεφτά. Και θα σταματήσουν αυτά. Όχι, θα πέσουν ακόμα παραπάνω. Τώρα. Ναι. Τα οποία δεν ξέρω όποιον θα λείψουν και αν θα λείψουν από κάπου. Θεωρώ ότι θα λείψουν.
Αυτό έχουμε τυπώσει, ρε φίλε. Ναι, σωστό και αυτό. Να μην τα αξιοποιήσουμε. Ναι, τι. Αυτό δεν μπορώ να κάνω για το 23 πρόβλεψη ακόμα. Θα σου πω. Ναι, όχι, αυτό είναι για το 22, οπότε για το 23 δεν μπορώ να σκεφτώ πάρα πολύ. Αυτό του χρόνου, του χρόνου, του χρόνου. Του χρόνου. Αλλά πες μου, εσύ, λοιπόν, αδελφέ. Την ερώτηση για τον αριθμό. Ποιο είναι το καινούριο normal για τα εργασιακά, για το work from home και όλα αυτά? Είναι ένα πολύ δυστυχές normal, το οποίο λέγεται Τρίτη, Πέμπτη γραφείο, παιδιά, ή Παρασκευή και Δευτέρα για να μην παίρνεις τριμεράκια και τις άλλες μπορείτε να είστε remote. Ναι. Ναι, ένα το ότι να είστε ελεύθεροι, αλλά δεν σας εμπιστεύουμε. Ανά τον πλανήτη, εκτός του Λαβιστάν. Ανά τον πλανήτη θεωρώ ότι είναι καλύτερα, γιατί ακόμα και η Apple που είπε, ρε παιδί μου, γυρίστε πίσω. Ναι, δεν θα γυρίσουν. Ναι, και ξενερώσανε πάλι, λέει, παιδιά, οκ, ξέρω εγώ αυτό. Εδώ θεωρώ ότι υπάρχει λίγο μια σχέση μαστιγίου, ρε παιδί μου, με τους εργαζόμενους. Θα το υπάρχει, έξω υπάρχει. Το ίδιο πολύ. Δεν ξέρω, δεν είπα ότι δεν υπάρχει έξω, αλλά εδώ τη βλέπω να υπάρχει λίγο παραπάνω. Οπότε θεωρώ ότι χωρίς να έχουν πάρθει μαθήματα εμπιστοσύνης μέσα από αυτό το remote που ζήσαμε. Μαθήματα εμπιστοσύνης. Γιατί άμα βάλεις τον άλλο remote και δεις ότι σου βγάζει δουλειά. Σχεδόν πορνό τίτλος. Ναι, μετά άμα βάλεις τον άλλο και σου βγάζει δουλειά από remote και βλέπεις ότι ναι, είναι το ίδιο. Παρόλο που άλλος είναι το σπίτι του, στην ουσία πρέπει να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης και λύση. Μαθήματα εμπιστοσύνης 2. Τους εμπιστεύεται όλους. Και θεωρώ ότι. Δεν ναι, θεωρώ ότι δεν έχουμε υπαρθεί αυτά τα μαθήματα, οπότε τι θα λένε, α, πρέπει κάπως να είμαστε remote. Okay. Αλλά ναι, αυτό. Καλά, ναι, για πες. Εγώ αισθάνομαι ότι θα προχωρήσει τουλάχιστον στα παρεμφερή επαγγέλματα το δικό μας, που μπορώ να κρίνω καλύτερα βλέποντας το πώς δουλεύουν. Μπορώ να δουλέψει remote, δεν μιλάω για επαγγέλματα που δεν μπορώ να δουλέψω remote. Καλά. Θα γίνουν αρκετά περισσότερο pixelated και εκεί πέρα έχω μια πολύ ωραία pixelated. Θα έχεις ένα σύνολο πραγμάτων που θα κάνει τη δουλειά σου. Δηλαδή θα έχεις ενδεχομένως κάποια side projects, θα έχεις κάποια cool hacks που σε ενδιαφέρει να κάνεις. Δεν το πιάσες, θα έχεις την κύρια δουλειά σου. Θα έχεις λίγο, ρε παιδί μου, ένα υβρίδιο που θα τίνει πιο πολύ στον freelancer παρά στον full-time employee. Sorry. Δεν θα κάνεις μια full-time δουλειά, θα κάνεις δύο part-time δουλειές. Γιατί? Γιατί θα σ' αρέσει να βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Θα έχεις μια δουλειά που κερδίζει πιο πολύ χρηματικά. Αφάνα τα λόγια του Πανεξίνου. Δεκτό. Σας έχω πει την ιστορία. Για πες. Μετά. Μπορεί να έχεις μια δουλειά που σε γεμίζει χρηματικά και μια που σε γεμίζει ενδεχομένως το σκοπό της ή ένα συνδυασμό αυτών των πραγμάτων. Ή να έχεις κάποια πράγματα που σε κρατάνε πιο relevant τις τεχνολογίες που δεν έχεις στην καθημερινότητά σου. Οπότε θεωρώ ότι. Αυτό είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση με τη Δάφνη σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια. Δύο επεισόδια πριν. Δύο. Που το είχαμε εξετάσει, αλλά νομίζω ότι θα σταματήσει το. Θα γίνει πιο κατανεμημένη, ας πούμε, η προσοχή σου και η συγκεντρωσή σου στη δουλειά. Πιο κατά. Δηλαδή. Δηλαδή δεν θα είμαι ένα πράγμα, μια εταιρεία και τέλος. Ναι. Θα είμαι λίγο πιο. Αυτό έχει σχέση και με το remote, μη remote. Αυτό έχει σχέση γιατί χωρίς το remote δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό και προσιτό αυτό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στη βιογραφία, δεν μπορείς να. Οκ. Okay. Πόσες μέρες στο γραφείο, πόσες μέρες από μακριά? Καμία στο γραφείο, δεν έχει καν νόημα. Όχι εσύ τι θέλεις, γιατί κάνεις με τους υπαλλήλους σου. Ο μέσος όρος, εγώ, τι εννοώ. Ελλάδα και μετά εκτός Ελλάδας. Θεωρώ ο μέσος όρος στην Ελλάδα θα είναι 2 μέρες στο γραφείο, 3 remote. Ναι. Ναι. Δεν έχω ιδέα απλά. Και εξωτερικό θα είναι από 1-2 μέρες, 1-2 εβδομάδες. Δευτέρα Παρασκευή γραφείο, μην πάρεις το τριμέρα. Όχι, μόνο εντάξει, είναι Τρίτη Πέμπτη ή Δευτέρα Τάρτη Παρασκευή. Δευτέρα Τάρτη Πέμπτη. Έχει διάφορα μοντέλα που παίζουν. Θεωρώ ότι θα είναι 2 μέρες στο γραφείο σίγουρα. Ναι. Καλό ή κακό αυτό? Κακό, γιατί χάνεις πολύ περισσότερο χρόνο που θα μπορείς να τον βάζεις σε δουλειά. Αν δηλαδή εσύ είσαι διδεθειμένος να τρως 10 ώρες τη μέρα στη δουλειά σου, ας βάλεις 2 ώρες παραπάνω να κάνεις κάτι χρήσιμο το να πηγαίνει. 10 ώρες. Δεν έχεις μια ώρα commute, πήγαινε έλα. Τι ρε φίλε, αυτό σε σένα. Ακούσω podcast στο Καλλιπέδι. Εντάξει, αν προτιμάς να ακούς podcast στο Καλλιπέδι στα μάξι, ok, fine. Αλλά πολλοί άνθρωποι προτιμάνε να κάνουν κάτι πιο φρίσκο. Να δουλεύω για σένα. Ναι. Όχι για μένα. Εννοώ, ρε παιδί μου, κάντο κάτι για να μάθεις, ένα skill. Κάντο ό,τι θέλεις. Ναι, άρα εσύ πιστεύεις ότι αυτό το reboot που έγινε στο Matrix μας βγάζει πού? Μας βγάζεις... Εργασιακά μιλά. Εργασιακά. Εγώ θα βλέπα πιο ευέλικτα γραφεία που θα μπορούσαν να δουλεύουν πιο πολύ σαν coordinating spaces που διατίθενται θέσεις ή meeting rooms ή δωμάτια για να δουλέψεις όποτε χρειάζονται. Αλλά κατά τα άλλα είναι ένας χώρος που εξυπηρετεί τον κόσμο της εταιρείας και όχι ένας χώρος ο οποίος
απαιτεί παρουσία. Αυτό τι κάνει για την κουλτούρα μια εταιρεία? Εγώ θα τα απαντήσω όλα. Αντώνη Καλυπέτη. Αυτό στην κουλτούρα μια εταιρεία δείχνει παραπάνω ότι από εσά, από τον κόσμο τη εταιρεία, δεν απαιτούμε την παρουσία του τη φυσική, αλλά απαιτούμε την πραγματική αξία που μπορεί να προσφέρει σε αυτή. Αυτό τι λέει, αλλά τι κάνει στην κουλτούρα όταν δεν είμαστε όλοι μαζί? Ενδεχομένως να αποξενώνει ή την αναγκάζει να έρθει κοντά με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά δεν θεωρώ το να δίνει το χώρο ώστε να βρεθεί αυτή η εταιρεία κοντά όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, ότι θεωρώ ότι προσφέρει σχεδόν το ίδιο στην κουλτούρα μιας εταιρείας. Ναι, δεν έχεις το water cooler chat, έχεις το water cooler, μάλλον έχεις το water cooler φυσικό chat και έχεις το virtual chat. Δεν είναι το ίδιο. Θεωρώ υπάρχουν... Επειδή δεν έχουμε ρίξει κανένα reference φέτος, να κοιτάξετε λίγο το Alan Kerr στο τέλος, το πώς βοηθάει το πόσο κοντά είσαι στην επικοινωνία. Εσύ τι πιστεύεις? Γιατί απάντησε την ερώτηση που μας έκανες. Το ψάχνω, δεν ξέρω. Okay. Πάλι τα ξέρω, δεν ξαναγίνει. Ναι, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι καλό, κακό ή δεν παίζει κανένα ρόλο και να αυτό που λέω καλυπέτσι τελικά. Σίγουρα παίζει ρόλο γιατί αναγκαστικά οι άνθρωποι μας κοινωνικά όντα και ενδιαφερόμαστε να κοινωνικοποιούμαστε και να επικοινωνούμε. Ναι, θεωρώ ότι πολλά προβλήματα λύνονται μόνο όταν είμαστε μπροστά από το whiteboard. Okay. Και αυτό ναι, μπορεί να είναι με στυλό και να στο πετάω κιόλας. Μαζί σου, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο απαιτεί καθημερινή παρουσία. Συμφωνούμε, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Βλέπω ότι έχει έρθει η αλλαγή. Στο καλύτερο, στο χειρότερο, δεν ξέρω. Φέτος για μένα ήταν στο καλύτερο. Εξαρτάται πού βρίσκεται ο καθένας, πώς είναι. Δηλαδή, σκέψτε να είσαι 20 ο νέος τελειώσεις πανεπιστήμιο και να πάει να πας στη δουλειά και να μήπως και να είσαι στο σπίτι σου, δεν ξέρω κατά πόσο σου κάνει καλό. Δεν μπορώ να ξέρω, οπότε... Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Αν λοιπόν ο άνθρωπος έχει ανάγκη αυτό, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που να μπορεί να εξυπηρετεί και αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δεν μπορούν όλοι να δουλέψουν remote, ούτε μπορούν πάντα όλοι να είναι remote. Έχει ενδιαφέρον πάντως, ναι, οπότε πώς θα είναι αυτό, έτσι. Εσύ πες μας. Σούπερ, πραγματικά δεν ξέρω πώς. Πώς θα είναι, και εγώ πιστεύω ότι οι δύο μέρες. Δεν ξέρω για Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω. Εκτός Ελλάδας, οι δύο μέρες νομίζω ότι είναι στάνταρ. Ανάλογα στερείς. JP Morgan στο Λονδίνο, στέλνει όλους. Οπότε αυτό, συγγνώμη, πάει σε αυτό που είπε πριν ο Καλυπέτης πιο νωρίς. Τι διαλέγεις τελικά, θα πω σε αυτούς ή στους άλλους. Και... Εγώ πιστεύω πως εκτός από meetings και μέρες με meetings, δεν έχεις λόγο να απαιτείς σε κάποιον να είναι στο γραφείο. Και ότι κάνει μόνο κακό. Αυτή η απέτηση. Μόνο κακό. Μόνο... Ναι. Η απέτηση κάνει κακό. Μπορεί όμως το γραφείο να σου δίνει ένα χώρο εργασίας που δεν μπορείς να πετύχεις στο σπίτι σου. Όχι, ναι, αυτό ναι, γι' αυτό λέω. Η απέτηση σε συνθήκες που δεν απαιτούν επικοινωνία. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα θέλω τρεις μέρες να συγκεντρωθώ. Μια εβδομάδα να συγκεντρωθώ, να λύσω ένα task μόνος. Θεωρώ ότι το να με βάλεις εκείνες τις μέρες να έρθω στο γραφείο κάνει κακό. Το να πεις όμως ότι, κοίταξε φίλε, εμείς planning, review, retrospective τα κάνουμε από κοντά, επειδή αλληλεπιδρούμε, δεν θέλουμε να υπάρχουν connection issues, θέλουμε να πιούμε και ένα καφέ μετά, να είναι μια μέρα κάπως αλλιώς και αυτό, I totally get it. Αυτό. Αλλά το να μου πεις, έλα να δουλέψεις την οθόνη που σου λέω εγώ, θεωρώ ότι κάνει απολύτως κακό η επιβολή ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μόνο. Ναι, και έχει να κάνει και με τον νόμο, έχει να κάνει με τον τομέα, έχει να κάνει με πάρα πολλά. Και με το ποιο είναι το επάγγελμα, αλλά αυτό που ο Αντώνης είχε ενδιαφέρον, γιατί είπες σε τομείς εκτός του IT, ότι τελικά θα αρχίσει να βλέπει αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, αυτό είχε ενδιαφέρον σαν forecasting. Ναι. Θα το δούμε το χρόνο. Έχω άλλες δύο πολύ γρήγορες. Δώσε πρέπει, πόνο! Γρήγορες, είναι γρήγορες. Πρέπει να κάνουμε wrap-up. Ναι, όχι, είναι για wrap-up. Ουσιαστικά ότι μόνοι μας τα λέμε. Τις έχω κρατήσει για το τέλος αυτές τις δύο ερωτήσεις, γιατί είναι πολύ απλές και γρήγορες. Είναι μία εντελώς κουτσομπολιού φρική. Ποιος πιστεύεις, οπα, ή εσύ, ότι είναι ο Σατόσι Νακαμότο? Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Σατόσι Νακαμότο. Αλλά θα μπορούσε να είναι κυβερνητικό... Είναι γεωπολιτικό το θέμα. Ναι, θα μπορούσε να είναι. Ωραία, πάρ' το ανάποδο. Ποιος κερδίζει? Ο Σατόσι. Αν υπήρχε, ναι. Αλλά ποιος κερδίζει? Άμα είσαι Bitcoin maximalist. Το πας στο τέρμα. Ποιος κερδίζει? Θα μπορούσε να είναι ένα
μια θεωρία συνωμοσίας που λέει ότι αυτό είναι. Εκτός από την αλληλπίστα στο Matrix. Ναι, αλλά αυτό το έχουν φτιάξει κυβερνήσεις ώστε να μπορούν μελλοντικά να κάνουν track όλες τις συναλλαγές και άλλο να μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Γιατί στο τέλος της ημέρας μπορεί να θεωρείται τέτοιο, αλλά υπάρχει πλήρες tracking. Οπότε. Ναι. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Δεν ξέρω, μωρέ, δεν είμαι καλός. Πες εσύ. Το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή νόμισμα για τις συναλλαγές στον κόσμο είναι το. Ναι. Άρα η Κίνα λοιπόν το βάλα αυτό για να ξεκινήσει το δουλειά. Έχει πέσει το τελευταίο καιρό, είναι στο. Δεν έχει σημασία. Είναι μεγάλο το ποσοστό του. Ωραία. Έχει ανέβει. Το νούμερο 2 και το. Όχι, έχει πέσει. Το νούμερο 2 και το νούμερο 3 είναι, έρχονται πολύ μετά, έτσι. Okay. Άρα, είναι κάποιος ο οποίος θέλει να κερδίσει το δολάριο ή είναι αυτός που ξέρει ότι το δολάριο θα πέσει, άρα branch και θα ανέβει το yuan, ξέρω εγώ. Οπότε πρέπει να τους την πούμε σφίνα από το πλάι. Μπορεί. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν θεωρείς ότι οι αυτοκρατορίες πέφτουν, έχει γράψει ο Ρεντάλιο πολύ ωραία έκθεση και στο καινούργιο βιβλίο και σε αυτά που γράψει στο LinkedIn. Ο Ρεντάλιο είναι ο manager του μεγαλύτερου hedge fund στον κόσμο, της Bridgewater, έτσι. Και είναι μαθής ιστορίας, οπότε γράφει πάρα πολλά γιατί έχει γίνει στην ιστορία του παρελθόν σε αυτοκρατορίες που έχουν πέσει τα νομίσματα και όλα κτλ. Ξέρω ότι κάθε νη χρόνια ρε παιδί μου πέφτει και μάλιστα η πτώση ξεκινάει από την πτώση της εκπαίδευσης. Πολύ μικρή. Εκπαίδευση, τεχνολογία και μετά νόμισμα. Οπότε αν τελικά συμβεί αυτό, ποιος έχει να χάσει? Έχει να χάσει η κυβέρνηση η οποία είναι τώρα μπροστά, είναι οι Αμερικάνοι. Ποιο θα πάρει? Αυτή που ανέρχεται. Ποια είναι η οικονομία? Είναι η Κινέζη. Ωραία. Άρα ο Σατώσης από πίσω είναι από αυτού που θέλουν να κερδίσουν, αυτού που να πάνε, από αυτού που ξέρουν θα χάσουν. Οπότε θα του τη βγούμε με κόκκινο. Άρα δύο θεωρίες συνωμοσίας ταυτόχρονα. Φιλέ, σε. Άρα το μαζεύει και την επόμενη φορά να έχει συγκεκριμένη απάντηση. Okay. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Δεν μου έχουν πει. Και έχω και την τελευταία μου ερώτηση. Είναι το ίδιο πράγμα. Εσύ δεν μα απάντησε ποιο είναι ο Σατώσης. Δεν έχω αποφασίσει ανάμεσα σε δύο. Είναι αυτό το οποίο θέλω και αυτό το οποίο μου φαίνεται. Έχει πεθάνει ή ζει? Είναι πολύ. Θέλω να είναι ο Hal Finney, ο οποίος έχει πεθάνει. Ναι, και ο οποίος είναι το πρώτο, ας πούμε, transaction. Δεύτερο. Και, το δεύτερο. Okay. Και. Ναι, ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και φαίνεται να είναι ένας Άγγλος ερευνητής. Άρα πήγανε μαζί του όλα τα Bitcoin, ναι. Ναι, φαίνεται να είναι ένας ερευνητής. Mm. Ο Άγγλος, γιατί παρατήρησαν ότι όλη η γλώσσα που χρησιμοποιεί όλα τα papers και τα commits ο Σατώση είναι British English. Είναι βασικά, είναι ρε παιδί μου αγγλικά, όχι αμερικάνικα. Mm-hmm. Και τα time zones που έκανε τα commits, η ώρα ήταν εργάσιμη ώρα Αγγλίας. Σχεδόν πάντα. Η ώρα που έκανε ρε παιδί μου προφανώς, άμα είσαι αυτό το σχέδιο. Όχι, εννοείται το ξέρει αυτό το σχέδιο. Όχι, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν κάποια τέτοια και υπήρχε και ένας Άγγλος ερευνητής που τότε έκανε κάποια σχετική έρευνα. Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Αλλά το έχω ακολουθήσει. Καταλαβαίνεις πώς καταθέτει το Bitcoin, ναι. Το έχουν συστήσει όλοι. Ξαφνικά αλλά αυτό είναι το νόημα. Κάνει transaction από το πρωτοφόλι του Σατώση. Και γαμηθήκαν όλα. Το νόημα όμως είναι αυτό. Είναι ότι και τελειώσαν όλα. Και λες, έχω λερωθεί ρε φίλε πάρα πολύ. Το μελάνι θέλει με πλουτίδιο εύκολα. Λοιπόν, και το παίζω. Πέλα, πες. Και ποιο είναι το άλλο? Και τώρα, τελευταία ερώτηση. 5 λεπτά. Το παίζω Lex Friedman και κάνω την ερώτηση που κάνει σε όλους στο τέλος. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, μπαίνοντας έτσι σε ένα νέο. Αυτή είναι η γρήγορη ερώτηση. Ναι, πρέπει να απαντήσεις γρήγορα. Δεν γίνεται το νόημα της ζωής να είναι τεράστιο. Και εσύ ετοιμάσου να απαντήσεις. Νομίζω ότι έχει γράψει το βιβλίο, το έχει γράψει ο Λίνους, το Orwell's. Ετοιμαζόμενο να πω ο Βίκτορ Φράγκλ. Οκ. Γιατί πρέπει να λύσεις όλα αυτά άλλα προβλήματα και όταν έχεις λύσει το θέμα επιβίωσης διόνυσης του είδους μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, φτάσεις στο τέλος, ποιο είναι το νόημα. Έτσι. Having fun. Ναι, αλλά δεν είναι having fun, είναι ουσίας, δεν είναι περνάμε καλά, είναι. Και πίνω μπύρες και τέτοια, ναι. Καλβέτη. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή και νομίζω δεν έχει καλές απαντήσεις. Δεν ξέρω, άμα σου πω να το απαντήσει σε μία πρόταση. Για σένα ποιο είναι το νόημα της ζωής?
Ωραία, μπορείς να πεις ρε παιδί μου να αφήσω κάτι στον κόσμο ή κάτι τέτοιο. Τι νιώθεις, να... Κάτι τέτοιο όλοι νιώθουμε. Έχεις κάτι στον κόσμο, δηλαδή. Κάτι τέτοιο νιώθουμε, αλλά και πάλι αυτό δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Δηλαδή, ο διαδισμός του είδους... Είναι το function που έχεις μέσα για το... Ναι, έχει πλάκα, αλλά... Για το matrix για να μην τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, αλλά... Και αυτό δεν έχει έναν goal, δηλαδή το να υπάρχει συνέχεια. Αυτό είναι το function μέσα είναι για, το, ναι. Για να συνεχίσει η επόμενη πίστα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Okay. Αλλά ναι, αν σκεφτείς στο τέλος, γιατί θέλεις να είσαι εδώ, για να περάσεις καλά. Αλλά ουσιαστικά καλά, όχι εντάξει, παρτάραμε. Mm. Είναι πολύ είναι single player game. Είναι just for fun, αλλά χωρίς να καταστρέψεις την πίστα για τους επόμενους. Ναι, σεβαστικά. Ναι, από το εξής, στυλ. Okay. Είναι φτιαγμένο, είναι εσύ τι πιστεύεις. Είπες, είναι single player, πάμε, για πες εσύ. Δεν το έχω πει. Είμαι αρκετά κοντά σε αυτό, απλώς πιστεύω ότι το φαν και η ολοκλήρωση σε σημαντικό βαθμό έρχονται μέσα από τη δημιουργία, ρε παιδί μου, είτε αυτό είναι... Καταλαβες, το φαν ναι. Είναι χορεύω κλακέτες, γράφω λίσπ. Ο καθένας... Ναι. Απλώς πιστεύω ότι το φαν έχει σημαντικό βαθμό εξωτερήκευση και αλληλεπίδραση και τέτοιο. Αυτό είναι δημιουργία δηλαδή. Ναι, εντάξει, στην ειδικά μου. Για μένα είναι γι' αυτό λέω. Να συνδυάζω κύκλους. Είναι γι' αυτό. Είναι βλέπεις δημιουργίας. Anyway, αυτό που λέτε, αυτά είχα να πω εγώ για σήμερα. Αυτά, ναι. Φαντασμαγορικά. Πρέπει να έχουμε σπάσει ρεκόρ, πρέπει να είναι το μεγαλύτερο επεισόδιο ever. Το καλό δεν θα το δει κανένας. Αυτό το λες συνέχεια, αυτά που λέμε τώρα, αυτή την ώρα, δεν θα τα ακούσει κανένας. Αυτό είναι η πιο consistent πρόβλεψη που κάνεις κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Και του χρόνου θα δούμε αν θα έχεις δίκιο. Θέλουμε εσύ που βλέπεις τώρα να γράψεις από κάτω, παγώνει εγώ το είδα λοιπόν. Παγώνει εγώ το είδα. Ήμουν εκεί. Λοιπόν, suggestions. Έχουν πει τόσα πράγματα, αλλά για πάμε. Τι σαντζέσου. Πρότεινε κάτι, ένα βιβλίο, ένα είπε τόσα πράγματα. Από όλα αυτά που είπε. Μια πρόταση να μοιραστεί που πιστεύει ότι. Πείτε εσεί για να γιατί έχω κακή μνήμη. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι πολύ ρηχό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με UI και technology, το οποίο λέγεται Calm Technology και έχει να κάνει με. Α, το είδα, το έχει μέσα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, γι' αυτό το θυμήθηκα. Το οποίο έχει να κάνει με user interface που δεν ταράσει το χρήστη γενικά. Κατά το οποίο συμβαίνει πολύ software να ταράσει. Ο Ράιλι, γάμα τα βιβλία. Check it out. Εγώ απ' έξω έτσι μετά από αυτή την πολύ φιλοσοφική συζήτηση σε κάτι πολύ έτσι χάλια ρε παιδί μου down to earth και θα πω Μοίρα 2 καρεκλίτσα, καινούριο πείραμα, ήταν πολύ ωραία. Την έχω δοκιμάσει κάποιο καιρό. Ναι ρε φίλε, και πες κάτι που να πάρουμε κι εμείς η κλειδί ας πούμε. Δεν υπάρχει ρε φιλαράκι τώρα. Η συγκεκριμένη δεν είναι τόσο ακριβή σχέση με άλλες. Αυτό είναι για δουλειά. Αυτό πρέπει να σου παρέχει η εταιρεία σου. Κανονικά και έχει σημασία να είσαι μια καλή καρέκλα γιατί. Εντάξει, ό,τι και να κάνει εργονομία είναι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με δουλειά, βάζει το τσιγκουνέο. Οπότε. Ναι, μην είδε. Είναι. 8 με 10 ώρες τη ζωή μου στις καλές μέρες. Για πες. Επίσης. Τι να προτείνω. Είπε κάποια βιβλία εδώ, ήδη κάποια. Όχι, βιβλία έχουμε πει. Νομίζω ότι δεν θέλω να πω βιβλίο. Θέλω να πω. Πρέπει να εξετάσουμε όλοι ναι. Την ανάγκη μας ναι. Ή και τη δυνατότητά μας ναι. Να μην χάνουμε χρόνο με μαλάκες και μαλακίες. Καλή χρονιά λοιπόν. Πραγματικά. Με αυτό όμως, το ναι. Δεν δίνω το χρόνο μου γιατί δεν μπορώ να το αναπληρώσω σε αυτό το πλανήτη, σε αυτή τη version του Matrix. Δεν πρέπει να δίνω το χρόνο σε μαλάκες και μαλακίες. Ναι, πίτικος. Εγώ συμφωνώ γιατί. Αλλά αυτό πρέπει να το ψάξεις εσύ. Δηλαδή δεν έχω που να σου πω να παρακοιτάξεις. Μοναδική μου θεατή αυτή τη στιγμή. Αλλά δες το. Ναι, δεν γυρίζει. Το έμαθα πολύ μεγάλος. Και είναι δηλαδή κακό. Πού μας βλέπουνε παγώνε. Πού μας βλέπουνε. Μικρήκουβέντα.fm ρε φίλε. Έχουμε website. Αλήθεια τώρα. Εννοείται. Μικρήκουβέντα.fm. Ισχύει. Ωραία φίλε. Τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς. Ναι. Καθόλου με κύριε Κουβέντα. Χριστουγεννιάτικο. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ήταν εξαιρετικά επικό, επικό επεισόδιο. Αν δεν γίνουμε cancel μετά από αυτό, δεν θα γίνουμε ποτέ. Τίποτα, ποτέ, ναι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Thank you, Γιάννη. Ναι, έτσι νομίζω με μισή τρεις. Ναι. Θα δούμε, θα μάθουμε. Εμείς περάσαμε καλά. Και αυτό θα γράψουμε και το παγώνι το είδαμε στο τέλος. Τώρα έχει σκοτεινιάσει έξω, ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή χρονιά.
Πολλά φιλιά. Καλή χρονιά. Ξεκούραση, χαρά. Τέλεια. Χρονιά, φαγητό. Και μακριά από τους βλάκες. Και μακριά από τους βλάκες. Όλα καλά. Τα λέμε τον χρόνο.